Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος παρέα για άλλο ένα βράδυ με Γιάννη Χιλιτίδη στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο. Ο φίλος Τζόρνταν, ο φίλος Γιώργος από Χαριλάου. Και τα λοιπά, τα λοιπά, τα πολλά λοιπά από πίσω μου. Λοιπά τι έγινε. Εδώ θα είμαστε. Για δύο ώρες. Θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Θα μιλήσουμε για το Champions League. Εγώ διάλεξα να δω το Mapa Match. Το άλλο δεν το είδα. Δηλαδή είδα αυτό το 0-2. Μάλιστα στο 0-1 έφυγα από το χώρο το οποίο βρισκόμουν, γιατί δεν υπήρχε λόγος να δω. Εφόσον μετά το 60 σημειώνω, όπως το 60 στις σημειώσεις μου, ανοίγεται η Arsenal, βρώμα η δουλειά. Και γίνεται το 0-2, έτσι απλά. Όταν πάρεις ρίσκο λοιπόν. Ενώ τα κλεινόταν η Arsenal, δεν έβγαινε μπροστά. Είχαμε δει και μια Μπαρτσελόνα η οποία πλευροκοπούσε, η οποία φόρτωνε. Και με θύμιζε λίγο μια κατάσταση η οποία δεν μου άρεσε. Τέλος πάντων, το πρόβλημα ήταν στο κέντρο της άμυνας για την. Πώς τη λένε, την Arsenal. Με τον Εζεζάκη και τον Κοσιενλή να βγαίνει απάνω του ο Σοάρες και ο Μέση ιδιαίτερα. Όταν ο Μέση έπαιρνε την μπάλα και είχε όρεξη, στα 90 λεπτά είχε κάνα δεκάλεπτο όρεξη. Εντάξει, δεν φούλαρε το παλικάρι. Και να καταλάβεις, οι άλλοι είχαν τρελαθεί, είχαν πάει εκεί πέρα σε ένα φουλ ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ένα στα κόκκινα ήταν μια ομάδα και η άλλη ομάδα ήταν στο ρελαντί που λέει ο λόγος. Γεια σου Γιώργο. Χαίρετε. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις. Καλά. Καταρχήν, επειδή το είδα σπίτι το μάτς που έχουμε. Θα παίξαμε δύο ισοπαλίες τα μάτς αυτά. Δεν ευδοκιμήσαμε. Το ένα από τα δύο πιάσαμε. Ναι, λέγε. Επειδή είχα το προνόμιο του OTTV. Ναι. Άμα έκανε ζάπινγκ στην αρχή, αν δεν ήταν αλλαγμένες οι φανέλες, ναι. Νόμιζες ότι παίζει η Μπαρτσελόνα Α ναι. και η Μπαρτσελόνα Β. Ναι. Δηλαδή, ξεκίνησα στην αρχή να βλέπω την Bayern, γυρίσαμε λίγο Μπαρτσελόνα. Και ήταν ακριβώς το ίδιο, ο ίδιος τρόπος παιχνιδιού. Δηλαδή το σημάδι του Γκουαρδιόλα ακόμα, ας πούμε, είναι πολύ. Ο Ενρίκε δεν το έχει αλλάξει. Έχει κάνει κάποιες αλλαγές, αλλά ακόμα. Έγινε πιο γήινη. Ναι. Η Μπαρτσελόνα με περισσότερο. Μυρίζει Γκουαρδιόλα. Δεν έχει το pressing που είχε τότε. Ναι, αλλά ακόμα μυρίζει Γκουαρδιόλα. Σηκώνει την μπάλα ψηλά, ενώ εκεί δεν τη σήκωνε. Μπορεί να τη βρει και μπόση εκεί στην κόντρα, γιατί μπορεί να, ας πούμε, για παράδειγμα σε μια κόντρα επίθεση ο Ζήλ, ο Ράμση να σου φύγουν πιο γρήγορα από τον Μπούσιετ και τον Ράκητ, μια, δυο, τρεις φορές το ημίχρονο. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα, δηλαδή, να, αν υπάρχουν κάποιες πιθανότητες, να τις κλέψει το μάτς. Σου δίνουν, όπως και στο πρωτάθλημα. Αλλά ναι. Μου κάνει εντύπωση που η Μπάγερν με αυτό το στυλ του Γκουαρδιόλα έχει ψηλά κορμιά, παίζει συνεχώς χαμηλά. Το πιστεύω χάνει εκεί η Bayern, έτσι πως το έχει επιλέξει ο Γκουαρδιόλα. Το σωματότυπο, δηλαδή σωματοδομή των ποδοσφαιριστών. Ναι, βέβαια. Ήταν τώρα στο πρωτάθλημα με τον που πιο ψηλό στην Μπαρτσελόνα ήταν 1,50 ναι. και αυτήν όλοι 95 και παίζουν χαμηλά την μπάλα. Μάλιστα. Ράπι, μετανάστες, ας εγκλωβιστούν στην Ελλάδα. Τι ομάδες λες να γίνουν. Τι λέει ρε ο άλλος. Γιατί να εγκλωβιστούν. Ο Ολυμπιακός θα γίνουν. Οι μετανάστες, τι ομάδα θα γίνουν. Όσοι μείνουν εδώ πάνω πάγκο, όσοι μείνουν κάτω. Και γιατί να μην γίνουν Ηρακλής. Ένα μεγάλο μέρος των Παοξίδων χρυσαυγητίζουν. Μεγάλο ρόλο, φίλε. Ενώ η Ηρακλής είναι πιο αριστερή. Η προβολή τώρα. Και οι Αριανοί τώρα εντάξει. Το αν χρυσαυγητίζουμε, Ραπτόπουλε, το δείξαμε κάποτε στα γραφεία του συγκεκριμένου κόμματος όταν κάτι πήγαν να μπουν για τον Κάτσε. Άστο λοιπόν αυτό. Όχι, δεν είναι θέμα τώρα χρυσαυγής και. Χρυσαυγής. Εγώ ξέρω, υπήρχε εμφύλιος χρυσαυγητών Παοξίδων. Με Παοξίδων. Θυμάσαι τι. Παοξίδες. Ναι. Μπορεί να έχουν μεγαλύτερο εμφύλιο από ότι το. Τώρα έστειλε άλλο το μήνυμα και έβαλε φωτιά να πούμε στο Ιωάννη. Καταρχήν, κοίταξε ότι όλοι, για να μην μιλάμε μόνο για τη Χρυσή Αυγή, οπουδήποτε μπλέκεται ένα κόμμα, κάνουν πέσιμο οι οπαδοί. Ναι. Δηλαδή και Πασόκ να μπαινε στον ΠΑΟΚ θα τρώγαν πέσιμο, όπως και στην ΑΕΚ να μπαινε το ΚΚΕ ή το οποιοδήποτε κόμμα. Κάνω ο οπαδό θέλει να είναι ακομμάτιστο. Τι το λες. Πάτε μετανάστες τώρα στην Ολλανδία. Τι ομάδα θα είστε. Ή στην Ισπανία δεν είσαι. Στην Ισπανία. Α την Μπαρτσελόνα και την. Ναι. Τι, θα ψάξεις να βρεις ποια, ας πούμε, κοντεύει ιδεολογικά κοντά σε σένα. Ο μετανάστης. Ναι. Καταρχήν να καλωσορίσουμε τους μετανάστες με την αριστερή κυβέρνηση. Θα παραμείνουν εδώ γιατί θα κλείσουν τα σύνορα. Αύριο έρχονται 40 πούλμαν. Έχεις. Άκου λίγο, ήμουνα με έναν μεγάλο βαθμοφόρο σήμερα. Δεν λέω ονόματα και τι και τα λοιπά. Δεν δίνω ρουφιανεύω τώρα εγώ τον πληροφόρο διοδότη μου. Έρχονται, λέει, στα διαβατά καμιά 50 πούλμαν. Λέω να το πω. Λέει, μην το λες. Εντάξει, δεν το λέω. Είναι αυτό, ρε, ναι.
Το λέω για την αλήθεια. Γιατί μυστικό είναι, δηλαδή, το πω και εγώ, μυστικό είναι. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Γιατί μυστικό είναι, δηλαδή. Θα έρθουν λοιπόν τα παιδιά Πούλμαν και. Γιατί να μην πάνε στο πανόραμα, λέω. Όχι, γιατί να πάνε στο πανόραμα. Γιατί μπορούν να πάνε στο πανόραμα, πού θα μείνουν. Πού θα μείνουν στο πανόραμα. Υπάρχει... να χτυπήσουν την πόρτα από του προύχοντε που φάγανε τα λεφτά, να πούμε, και να πούνε, ελάτε εδώ. Εκεί πάνω είναι που τα φάγανε τα λεφτά. Πάντως είναι ευκαιρία για τον Γρηγόρη Κόκκινο να πάρει δύο μετανάστε στο σπίτι του, γιατί έκανε ένα μεγάλο αγώνα. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, άκου να δεις. Όχι, μη άκου να δεις. Έχει γεμίσει η εθνική οδό από πρόσφυγες. Βέβαια. Δεν είμαστε άνθρωποι εμείς να βοηθήσουμε την κατάσταση. Κάπου πρέπει να τους βάλουν. Βέβαια. Στην εθνική οδό πάνω τώρα. Ναι. Ονομάνε όλα τα μοτέλ τώρα εκεί ναι. πέρα. Λοιπόν, γίνεται χαμός τώρα εκεί πέρα. Τους έχουν κάνει παράκαμψη από τα. Για πες ρε Τζόρνταν, εσύ που γυρίζεις με το φωτιό. Και εγώ που γυρίζω. Το ξέρω όλος ο κόσμος, δεν είμαι στιγμή. Πες το ρε Τζόρνταν. Σε όλη την εθνική οδό, σε πολλά μοτέλ να πούμε, τους έχουν παρκάρει εκεί πέρα. Στα μοτέλ. Βεβαίως. Τα μοτέλ ποιος τα πληρώνει. Τα μοτέλ, όχι ποιος τα πληρώνει. Ποιος τους λέει να τους πάνε στα μοτέλ. Ναι. Γιατί πέφτουν και συμφέροντα εκεί πέρα. Μάλιστα. Κάποιον έχουν, ας πούμε. Εγώ ξέρω, παίρνουμε χρήματα για υποδοτήσεις για τους μετανάστες. Το ξέρεις αυτό. Ναι. Εντάξει, ναι. Και είναι πολλά τα λεφτά. Τώρα, αν τα λεφτά αυτά τα φάνε σουβλάκια και σουζούκα, γιατί να κάνουμε. Πάντως, να μην λένε ότι τι γίνεται γιατί κλείνουν τα σύνορα. Εμείς παίρνουμε λεφτά, δεν παίρνουμε λεφτά. Φυσικά. Μαρμίτα δεν έχει. Βέβαια. Έχει μαρμίτα. Δεν ξέρω. Κάπου, κάποια εκατομμύρια ευρώ θέση κράτησα το νούμερο σήμερα αυτού που με το έλεγε. Οτίθεται όμως ότι τα ναι. παίρνουμε για να χτίσουμε τα hot spot για να τους ελέγχουμε. Hot spot θα χτίσουμε. Ναι. Εγώ νομίζω ότι θα τα φάμε σουβλάκια και σουζούκα και ούτε hot stop, ούτε hot dog έχουν να με μείνουν. Λοιπόν, άρα μην φωνάζετε, παιδιά, ακούστε να δείτε. Μην διαμαρτύρεστε για τους μετανάστες. Είναι άνθρωποι του Θεούλη του καλού. Ένας είναι ο Θεούλης ο καλός. Μαύρος, άσπρος, κίτρινος, μπλε, ένας είναι ο Θεούλης ο καλός. Λοιπόν, άρα εμείς που είμαστε φιλάνθρωποι λέμε το εξής. Πήραμε τα λεφτά σαν Ελλάδα για το μεταναστευτικό. Οι άλλοι πήρανε. Και. Που κλείσαν τα σύνορα. Δεν νομίζω. Δεν πήραν λεφτά. Οι Σκοπιανοί που κλείσανε πήραν λεφτά. Πήραν λεφτά, ρε Τζόρνταν. Εμψυμπιάσαι αρχηγό. Τι δεν πήγα τελευταία δεν πήγε. Λοιπόν, πώς, πρέπει να μάθουμε τα λεφτά που πήραμε. Πήραμε λεφτά. Mm-hmm. Άρα πρέπει να τους κρατήσουμε. Όχι, δεν τα πήραμε για να τους κρατήσουμε. Ναι, για να τους. Ακριβώς. Ναι. Για να τους ελέγχουμε ποιοι είναι, για ναι. να μην μπαίνουν στη Γαλλία, στη Ισπανία και σε αυτά και βάζουν βόμβες και γκρεμίζουν όλο τον κόσμο. Λοιπόν, είπε ένας ακροατής που ραπτοπουλήσει στην προηγούμενη εκπομπή. Ένα mm-hmm. πολύ ωραίο τώρα που προχώρησε με τα μάξι να πούμε πάνω, τον άκουγα εγώ. Λέει να πούμε ο άνθρωπος ότι. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος ότι. Του Μάνου είναι το μήνυμα. Χαιρετίσματα. Τι κάνει ο φίλος Μάνου. Καλά είναι. Καλά είναι. Περιμένω να. Δεν έχουμε βγει να μιλήσουμε, κάνει καμιά καζούρα για το Ηρακλής Πάοκ. Εντάξει, εντάξει. Πού είχα μείνει, τι έλεγα τώρα. Για το φίλο που ραπτοπουλίζει που άκουγε στο ραδιόφωνο όταν ερχόταν. Α, έλεγε. Είμαστε κάπου 2,5 εκατομμύρια, λέει, στην Ελλάδα πάνω από 70 ετών. Ναι. Δηλαδή, αυτή τα επόμενα 5 χρόνια στατιστικώ θα πεθάνουν μερικοί. Αρκετές χιλιάδες. Ναι. Και μετά τα 10 χρόνια θα πεθάνουν κι άλλοι. Ναι. Οι Έλληνες δεν γεννάνε. Ναι. Δεν είναι τόσοι, δεν είναι τόσοι. Τόσο είναι οι συνταξιούχοι. Πόσοι είναι οι συνταξιούχοι. Συνταξιούχοι και 60 και 62 και 62. Πού είναι τα 62. Πάνω από 70 χρόνια δεν είναι 2,5 εκατομμύρια. Ποιο το λέει. Το λέει στατιστική για το λόγο. Ποια στατιστική. Αυτή που έβαλε τα πάγκο παραπάνω του αεξίδε. Τέτοια στατιστική. Γιατί δεν είναι αυτό. Το άγριο δεν είναι. Φίλε, λάθος κάνεις. Ποια στατιστική έβγαλε του αεξίδε παραπάνω από τον πάγκο. Ποιο. Η δική σου πού την έκανε εσύ. Εκεί πανελλαδική και πανελλαδική από εφημερίδες του Τζόρνταν. Κάτσε πού τον κάνα τον κάνω. Εκεί που τον κάνε τον κάνω. Μην ξεφεύγει να το θέμα. Εσύ το πήγε εκεί. Το πέρασε το θέμα, μου ήρθε με τη ριγέ την μπλούζα να μην το πήγε εκεί το θέμα. Δεν υπάρχει τα. Οι συνταξιούχοι λένε, οι συνταξιούχοι δεν είναι. Και κάπου 2,5 εκατομμύρια πρέπει να είναι. Οπότε αυτού πιάνει και τα όρια που είναι 65, 63, 67. Τέλος πάντων, τώρα διάμαλος με πόσοι 70 είναι και πόσοι και τα λοιπά. Τα νούμερα είναι. Και λέει ο άνθρωπος λογικά, εγώ το έχω πει. Και εγώ το έχω πει στην εκπομπή, απλά το επαναλαμβάνω γιατί συμπίπτουν οι αποψάρες μας. Οι Έλληνες δεν γεννάνε. Okay. Κάτι που παντρεύονται κτλ. Δεν γεννάνε. Φεύγουν λέει και στο εξωτερικό. Ναι. Δεν θα τους αντικαταστήσουν στην Ελλάδα αυτούς που φεύγουν. Ναι. Οι υπεύθυνοι ποιοι είναι γι' αυτό. Τι υπεύθυνοι που δεν γεννάνε οι Έλληνες. Μ' άρεσε η άποψή του. Ναι. Μ' άρεσε, Χάιβαν. Για πες μου, οι υπεύθυνοι ποιοι είναι. Θα μας την πει τώρα. Ευγάλτο. Θέλει να επέμβει ο Μάνος. Να επέμβει. Για το μεταναστευτικό. Έλα. Κύριε Ραπτόπουλε. Έλα φίλε μου. Καλησπέρα σε εσάς και στην παρέα σας. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε Μάνο. Καλησπέρα. Γεια σας. Κύριε Ραπτόπουλε, το πρέπον θα ήταν σήμερα, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, φαντάζομαι, δεν έχω τίποτα με τα παιδιά και καλώς κάνατε και τα φέρατε. Δεν ξέρουν τα παιδιά τίποτα. Όχι, δεν είπα ότι ξέρουν. Ναι, ναι, ναι. Δεν είπα. Είπα καλώς κάνατε και τα φέρατε. Θα περίμενα από εσάς προσωπικά να κάνετε αυτή την εκπομπή μόνος και να ακούσω ένα πρόλογο τον οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να τον ακούσω, διότι
αν δεν έχετε καταλάβει, έχει πάρει τόσο μεγάλη έκταση το θέμα και στα social media και παντού. Ποια social media? Σε όλα τα social media και παντού, λέω, γενικότερα, και το από στόμα σε στόμα. Και υπάρχει ένα μένος πλέον του κόσμου του Ηρακλή. Γι' αυτό θα θεωρούσα στον πρόλογό σας, και πάλι συγγνώμη που διακόπτω. Ναι, θα τα πούμε, ναι. Ναι, μπράβο, να τα πείτε. Διότι, ξέρετε κάτι, οργή λαού λέει, οργή Θεού. Δυο οργές δηλαδή. Δεν καταλάβατε, κύριε Ραπτόπουλο, είστε πανέξυπνοι. Μπορεί, εγώ κατάλαβα. Εγώ δεν είμαι ο κόκκινος. Ναι. Αν με μπερδέψατε, εγώ είμαι ο Μάνος. Όχι, Μάνος είστε, ναι, Μάνος. Ναι. Ναι. Είπα εγώ το άλλο. Έτσι. Μπράβο. Ξέρω λοιπόν, εγώ, μη στεναχωριέσαι. Έχω... Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτό το πράγμα που έγινε σήμερα, δεν φταίτε εσείς σε καμία περίπτωση. Δεν φταίει ο κύριος Ανδρώνης σε καμία περίπτωση. Δεν φταίει κανείς. Φταίει μόνο ο Μάνος και το παίρνει επάνω του αυτή τη στιγμή. Αυτό που σας λέω, σας το λέω και το ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό. Εγώ θα επανορθώσω για αυτήν όλη την κατάσταση. Εντάξει, Μάνο μου, να επανορθώσω. Δεν θα βάλω την αυτόνομη θύρα 10, δεν θα βάλω κανέναν Ηρακλειδέα. Εγώ όμως αυτό που έγινε, πιστέψτε με, όσο ζω δεν θα τα αφήσω έτσι, κύριε Ναπτόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μικρή παρέμβαση που με αφήσατε να κάνω. Okay, boy μου. Έγινε. Τα λέμε. Και στα παιδιά, καλή εκπομπή. Πάμε στο μεταναστευτικό γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, είπε ο Μάγκας εδώ. Ναι. Γιατί διέκοψε ο Μάνος και ήθελε να πει το δικό του το κομμάτι. Βεβαίως. Λέει ότι ο Ραπτόπουλος, ας πούμε, έκανε ένα παιδί. Ο επόμενος από τον Ραπτόπουλο δεν κάνει. Ναι. Δουλειά δεν έχει. Μειώνει τον πληθυσμό. Φεύγει. Ναι. Έχουν φύγει πολλοί άνθρωποι στην ηλικία μας. Στην παραγωγική ηλικία. Η παραγωγική ηλικία είναι τα 25 μέχρι τα 50, 55, 60, ξέρω εγώ, 58 κτλ. Μετά αρχίζει η κάμψη. Οι γέροι μεγάλωσαν πολύ. Λογικό είναι από τα 72 μέχρι τα 75, 77, ειδικά οι άντρες, να αφήνουν, ξέρω εγώ, το μάτι του τον κόσμο. Ειδικά οι άντρες. Στατιστικά πάλι μιλάω. Τι θα γίνει. Λεφτά πήραμε για το μεταναστευτικό, το βάλαμε στην τσέπη. Μπορεί να τους φέρουμε εδώ πέρα εμείς και τα λεφτά σαν Έλληνες θα τα φάμε. Μπορεί, λέω, δεν λέω ότι θα γίνει. Το παρελθόν μας έχει διδάξει ότι εμείς ό,τι παίρνουμε να πούμε, ξέρω εγώ, το κάνουμε αμάκα. Είμαστε αμάκατζίδες. Τα λέω καλά. Βέβαια. Μαζί σου. Οπότε εδώ, όπως ήρθαν τότε οι Αλβανοί και τα λοιπά, όπως ήρθαν και τα λοιπά οι δικοί μας τότε, ξέρω εγώ, μετανάστες, θα μείνουν και αυτοί εδώ πέρα. Θα πέσει λίγο το βιωτικό επίπεδο. Πώς το βλέπεις, ρε Γιώργο? Εντάξει, τώρα εντάξει, αυτό είναι πολύ υποθετικό, έτσι. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε πάντα η οικονομία κάνει κύκλους. Κύκλους. Μπορεί να αλλάξει η οικονομία. Ναι. Αν η οικονομία πάλι κάνει που θα κάνει τον κύκλο της. Πότε. Και θα φτάσει. Δεν ξέρουμε. Ναι, αυτό. Δεν ξέρουμε. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Την οποία ούτε και οι οικονομολόγοι μπορούν να απαντήσουν. Σωστό. Όταν η οικονομία όμως θα κάνει τον κύκλο και πάλι θα βρεθούν τα από πάνω, θα αρχίσουν πάλι να γεννάνε. Ναι. Να έρχονται τα λεφτά. Ναι. Μπουζούκια. Μπουζούκια. Χωρί. Ναι, και εγώ. Ναι. Κοίταξε. Το κόσμο δεν θα έχει βάλει μυαλό για μένα. Βέβαια. Ο κόσμος είναι έτσι η φύση του. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή όλοι που λένε εγώ αν ξανά έχω λεφτά δεν θα ξαναπαίξω στο χρηματιστήριο. Όχι, πότε. Με το που θα πέσουν τα λεφτά είναι νομοτελειακό. Θα πάνε τα παίξουν στο χρηματιστήριο. Πάνε τα φάει στα μπουζούκια, στα φρούτα. Ναι, λέει ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει αποβάλει τα κόμματα αφού όπως πρώτα λέει, όμως πρώτα ο Τσοχαντζόπουλος λέει αγόρασε 1500 δηλαδή διαρκείας με λεφτά του ΠΑΣΟΚ και αφού ο Μπενιζέλος λέει άνοιξε λέει τις τράπεζες, λέει αυτό. Αλλάξε τώρα ρόλο. Σας τη λέει να πούμε. Τι να μας τη λέει τώρα, άραξε. Τι άνοιξε... λέει, ρε μεγάλε, τι άνοιξε να κάνω. Τράπεζα, κοίταξε να δει. Τι λέει, άνοιξε. Άκου τώρα. Άστο το μήνυμα τώρα, γιατί δεν ισχύουν αυτά. Δεν ισχύουν. Άνοιξε τράπεζα Κυριακή και τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Τι έκανε που άνοιξε τράπεζα. Δεν τον νοιάζει τον άλλο που. Εμένα με νοιάζει. Άνοιξε τράπεζα και τι έγινε. Άστο ρε να πάει στην. Αυτό το είπε λοιπόν. Άκου τώρα το μεταναστευτικό σου που. Φεύγουν λοιπόν οι Έλληνες από εδώ για μετανάστευση στο εξωτερικό. Μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχει. Προοπτική εδώ πέρα ζωής, ας πούμε, καλή ζωή σας. Δεν, δεν υπάρχουν δουλειές. Όχι. Και φεύγει ο κόσμος. Αυτοί οι μετανάστες που έρχεται αυτό το κύμα τώρα, ναι. Για ποιο λόγο να κάτσει, αφού δεν υπάρχει ζωή και για αυτούς. Ναι. Αφού δεν έχει δουλειές. Ναι. Οπότε ο σκοπός δεν είναι να έρθει να κάτσει εδώ. Σκοπός είναι να περάσει από εδώ, γιατί από εδώ πρέπει να περάσει για να φύγει στην Ευρώπη. Να φύγει σε μια χώρα ναι. Πιο αναπτυγμένη. Ενά όμως θα εγκλωβιστεί εδώ. Θα εγκλωβιστεί οπωσδήποτε να πούμε, μέχρι να δουν στην Ευρώπη, ας πούμε, στην κεντρική Ευρώπη που θέλουν να πάνε αυτοί. Πώς θα τους διαχειριστούν. Έτσι ακριβώς. Πώς θα τους διαχειριστούν. Οι Ευρωπαίοι τους θέλουν καταρχήν γιατί θα ρίξουν πολύ τα μεροκάματα. Είναι εργατικά χέρια. Βέβαια. Εμείς δεν έχουμε μεροκάματα να ρίξουμε. Εμείς δεν έχουμε δουλειές για να τους δεν έχουμε. Μπράβο, ναι. Άντε, μπράβο.
Άντε, μπράβο. Λοιπόν, 9.55 καινό μήνυμα στο 54.340. Πείτε ό,τι γουστάρετε. Εγώ, είδαμε... ναι, λέγε, εγώ εσύ, θέλω να πω δύο πράγματα, επειδή είδα αυτό το δεύτερο ημίχρονο της Arsenal, να πούμε, με την Μπαρτσελόνα. Θύμισε λίγο ΠΑΟΚ, έτσι. Στα καλά τα χρόνια. Βέβαια. Λοιπόν. Τον καραγκιόζει. Τον καραγκιόζει. Εσεί είστε εσεί. Στα καλά χρόνια που και παίζει μπαλάρα. Στα καλά χρόνια. Ποια χρόνια έπαιξε μπαλάρα. Με τη δεκαετία του 70 φυσικά και του 80. Δεν δεκαετία του 70 ήταν 8 χρόνια που ο Πάο έπαιξε μπαλάρα στα 85 χρόνια του. Εντάξει. Φίλε, τι να κάνω. Στα πάει καλά χρόνια είπα. Λοιπόν, έχει μπροστά μια τριπλέτα, φίλε, φανταστική. Αυτή με τον Νεϊμάρ, με τον Μέση και με τον Ζουάρες. Οι άλλοι παλεύονται, ξέρεις. Οι άλλοι είναι αφελέστατοι. Οι άλλοι παλεύονται. Είναι αφελέστατοι. Ναι. Είναι αφελέστατοι η Arsenal. Ναι. Έχει άγνοια κινδύνου. Λοιπόν, εκεί που ήταν να μείνετε, όπως είπαμε, να κάνει παιχνίδι. Ανοίχτηκε. Στο 65. Να πούμε, στο δεν... Πέλαγος. Έτσι ακριβώς. Και οι άλλοι πίσω είναι, να πούμε, μετά στην κόντρα. Δώσανε χώρο. Τι λέει, είναι... Άμα σε βρει ανοιχτό. Δολοφόνοι είναι οι άλλοι. Πάρα πολύ να γλιτώσεις, να πούμε. Ανοίχτηκε με τον Μέντζε Ζάγκεν. Και τον άλλο, το center back, λοιπόν, πώς το λένε. Τον... Εγώ θεωρώ η Μπαρτσελόνα είναι η καλύτερη ομάδα του πλανήτη αυτή τη στιγμή, φίλε. Και δεν το λέω πολύ. Αργός. Λοιπόν, έτσι. Παίζει και την μπάλα τη, παίρνει και τα αποτελέσματα. Ο Ζιλ δεν γινόταν τρίτος να μαρκάρει. Ο Ράμψη κουράστηκε. Είναι 33 μάτς αίτητη παντού. Ναι. Λοιπόν, το σερί αυτό θα το πάει μέχρι το τέλος, πιστεύω. Δεν νομίζω να χάσει από κάπου. Είναι μόνο την Μπάγερ, δηλαδή, που θεωρώ δεύτερη καλύτερη ομάδα. Μόνο η Μπαρτσελόνα νομίζω μπορεί να την χτυπήσει και θα την χτυπήσει. Τώρα να μην κάνουμε πιο ανάλυση, ας πούμε, τι να πεις εκεί πέρα σε ένα παιχνίδι που όλοι ξέρουν μπάλα και 22 είναι μπαλαδόφατσες, ρε φίλε. Λοιπόν, και φάσεις και δοκάρια και αυτά χάσατε. Αυτό για το παιχνίδι αυτό, εντάξει, είναι στον επόμενο... Είναι στον επόμενο γύρο. Αυτά για αυτό το μάτς. Γιατί η Μπάγερ δεν είναι στον επόμενο γύρο. Η Μπάγερ είναι, η Γιουβέντους είναι, φίλε, οι άλλοι. Ναι. Άτιμη φάρα. Η Γιουβέντους την έχει την Μπάγερ Φιλνάδα. Βέβαια τώρα η διαφορά. Ότι απλά ξέρουμε ποιο μάτς θα δούμε στην. Στη Ρεβάνη. Αυτό έχει suspense, ρε παιδί. Αύριο ποιο μάτς θα δεις, δηλαδή. Αύριο δεν θα δω κανένα μάτς. Κανένα. Όχι. Θα δω τον Ολυμπιακό την Πέμπτη. Μέχρι. Δεν θα δω μάτς αύριο. Είδα αυτά που ήθελα να δω, τα είδα σήμερα. Ναι. Και επειδή είδα αυτά σήμερα. Δεν θα δει Αϊτχόβεν ατέλειο. Δεν θα δω Αϊτχόβεν. Να πω του φίλου του ΠΑΟΚ ότι από αύριο ξεβγαίνουν τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ. Νομίζω αυτό δεν είναι. Ναι. Για ρώτα τον Τζόρνταν, λέει ο Όργιονος από την Αθήνα, μετά τα χρέη του ΠΑΟΚ που διάβασε, ο Σαββίδης δάνεισε για να πληρωθούν τα χρέη ή πλήρωσε τα χρέη. Θύμισε μου, του λέει ότι πέρσι λέει στήριζε Αρβανιτίδη, έτσι. Ποιο. Λέει ο Αργιανός από την Αθήνα. Στήριζε Αρβανιτίδη, ποιο. Λέει, για ρώτα τον Τζόρνταν. Εδώ είμαι, απαντάω. Μετά τα χρέη του ΠΑΟΚ που διάβασε, 15 εκατομμύρια ευρώ άνοιγμα, ο Σαββίδης δάνεισε για να πληρωθούν τα χρέη ή πλήρωσε τα χρέη. Θύμισε του ότι πέρσι στήριζε Αρβανιτίδη. Ποιο στήριζε, εγώ. Εγώ έδωσα το γεγονός ότι. Στήριζα, λέει αυτό ο Αργιανός από την Αθήνα. Στήριζε Αρβανιτίδη. Πρόσεξε να δεις, ο Σαββίδης. Με μορφή δανείου, όντως. Ναι. Γιατί δεν γινόταν. Κάτσε να μας πει αυτός που είναι οικονομολόγος. Σου πω εγώ που ξέρω τα νέα του. Ο Γιώργος. Γιώργο, ψάχνεις δουλειά. Ναι. Ως λογιστής Β. Ως λογιστής. Β, Α, πώς τα λέτε. Όχι. Σαν λογιστής γενικός. Εγώ δεν έχω τέτοιο για υπογραφή. Ναι. Εσύ δεν έχεις για υπογραφή, αλλά μπορείς να δουλέψεις σε γραφείο που έχει ο άλλος για υπογραφή. Ναι. Μάλιστα. Οπότε, πόσα χρόνια δούλευε συνεχόμενα και είσαι σε πάυση τώρα κάνα μήνα? Είναι και η πρώτη φορά, μάλιστα, που μου συμβαίνει. Ναι. Και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο συνέστημα. Ναι. Δούλευα από τα 20 μου. Ξεκίνησα να δουλεύω πολύ μικρό. Μόλι, ναι, δηλαδή, μετά τα φανταρικά και αυτά. Και είναι η πρώτη φορά που μένει από δουλειά. Τα 22, ας πούμε. Ναι. Όχι από τα 20, τα 22. Να πούμε ότι πήγε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, δεν λέμε πιο, σε Θεσσαλονικιώτικο, και σου είπαν να σου δίνουν κάποια λεφτά, αλλά δεν ξέρουν πότε θα στα δίνουν. Ακριβώς. Ωραία πάει η τηλεόραση στη Θεσσαλονίκη. Ωραία πάει η τηλεόραση γενικώ. Γενικώ. Πάντως, αυτοί που ασχολούνται με την τηλεόραση περνάνε πάρα πολύ καλά και είναι αυτοί που είναι στην Αθήνα. Έμαθα να πούμε τα κατορθώματα του Λάτσιου, τα άμαθες? Ναι, και εγώ τα έμαθα. Ναι. Του δίνουμε συγχαρητήρια μετά το Βουτσά. Είναι 60 ο Λάτσιος. Λογικά. Πρέπει τα 60 να τα κοντεύει. Και αν δεν είναι 60, πρέπει να τα κοντεύει τα 60. Τι συγχαρητήρια του δίνεις, τι έκανε ο Λάτσιος? Συγχαρητήρια του δίνω του Λάτσιου, γιατί τι έκανε ο Λάτσιος. Κάτσε να διαβάσω εδώ τον Κόζι περιοδικό. Εγώ τα παίρνω και τα διαβάζω να ούμε. Λοιπόν, πού είναι? Πού είναι? Πίσω. Εδώ. Ο Άγιος Βαλεντίνος βρήκε τους δύο ερωτευμένους στη Θεσσαλονίκη. Είναι δικιά μας. Θεσσαλονικιά. Ψυχολόγος Τούμπανο, λέει. 34 χρονών. Τη βλέπεις. Ήρθε εδώ, πήγε στην Περαία, έφαγε να πούμε στα ψαράκια του. Ωραίος. Στην Περαία που, σε εκείνη την πλατεία που ήταν ο Βέγκος με το γραμμόφωνο. Με το γραμμόφωνο. Σε εκείνη την πλατεία. Ναι. Η μικρομεία μεταξύ τους κρατάει χρόνια. Πήγανε, λέει, στο ΜΕΤ και στα Περέας και τα λοιπά. Κουτσομπολιό κάνουμε, αλλά θέλουμε να τονώσουμε το ηθικό του εξιντάρι τώρα, έτσι. Μας ακούν και εξιντάριδες.
Η γνωριμία μεταξύ τους κρατάει χρόνια. Το ιδίο λέει έχει ξεκινήσει στη Μύκονο. Το ηθικό του εξιντάρι, ναι, καταρχήν έτσι δεν ανυψώνεται. Παρότι λέει το Μινίκ είναι τούμπανο, οι δυο τους προσπαθούν να μην δίνουν δικαιώματα με κοινές εμφανίσεις και απέφυγαν το φωτογραφικό φαγκό. Έτσι αυτή η σχέση έχει περάσει εν πολύ στα ψηλά. Όμως πάντα ο Λάτσιος έκανε τα ταξίδια του στο βορρά, εδώ σε εμάς, για να την επισκεφτεί. Όπως και εκείνη με την ταιριά της κατηφόρησε στην Αθήνα για να βρεθεί μαζί του. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται πως είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με το ζευγάρι να μην δείχνει αν υπάρχει κάτι σοβαρό ανάμεσά τους. Το όνομα του Γιάννη Λάτσιο έχει συνδεθεί και με άλλες γυναίκες κτλ. Λοιπόν, κάτσε εδώ που πήγανε. Πήγανε, λέει, στη Θεσσαλονίκη, Σουίτα, στο ΜΕΤ. Η 34χρονη ψυχολόγος κατάγεται από την πόλη του Θερμαϊκού. Ούτως ή άλλως έτσι η παραμονή του Λάτσιο εκεί τους έδωσε την κατάλληλη ευκαιρία να θυμηθούν τα παλιά. Πέρασαν δύο μέρες μαζί με το πρόγραμμά τους να είναι πλούσιο και να περιλαμβάνει κάθε τύπου εξόδους. Αγαπημένος τους προορισμός για φαγητό ήταν ο φημισμένος Περέας. Δεν το λέει καλά εδώ. Περέας, σιγά ρε, μπήκε το Πασαλιμάνι. Ο Περέας, φίλε, εσύ που γράφεις το κείμενο να πούμε Γιώργο Δρύβα. Αυτό δεν είναι κάζους μπέλι τώρα αυτό, ναι, που κάνεις. Δηλαδή ο Τζόρνταν σε Σαρδάμ δεν το κάνει αυτό, να πούμε στο μέρος στην Group One. Παρότι βρισκόμαστε στα τέλη του χειμώνα μπορούσαν να απολαύσουν παρέα τα ψαρικά τους. Από την άλλη, με το που νύχτωνε πήγαιναν για ποτό και συνάντησαν εκεί πολλούς ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στο νεκτορινό κέντρο Μαρκής. Μέσα στη δυνατή μουσική και τα χαμηλά φώτα και τα πάντα. Στο Μαρκής, εσύ το μεγαλύτερο που πάει είναι 15 χρονών. Τι που το λέει. Το λέει αυτό εκεί, το διάβασε πουθενά. Ποιο. Να το δω, ρε. Όχι, το πρόσθεσα εγώ. Εγώ το πρόσθεσα, ναι. Ναι, τι στο Μαρκής. Ναι, τι. Ποιο είναι μεγαλύτερο, 15 χρονών. Πόσα χρόνια. Στο Μαρκής. Ο μεγαλύτερος, τι λέει, σε πληροφορώ ότι και πολλοί άνθρωποι με μεσαία ηλικία στην Ελλάδα έχουν πολύ ωραία ποτά και πάνε εκεί πέρα. Γιατί άκου, λέει, βαφτισιμιές που πηγαίνουν εκεί. Μισό λεπτό, ένα το κρατούμενο. Γιατί είναι 60 χρονών, ο άλλος νεανίζει, ρε. Πόπο, θέλω να δω τη Μενεγάκη, ρε. Πόσα χρόνια έχει που χώρισε με αυτήν. Πού ξέρω εγώ. Με τη Μενεγάκη, πόσα χρόνια έχει. 5-6 δεν έχει, 5. Έχει, 5. Πρώτη κόμενα που βγάζει, φιλνάδα. Δεν νομίζω. Άμα είναι πρώτη μεγάλο κοροϊδό. Τι μεγάλο κοροϊδό. Ολόκληρος Λάτσιος φορτωμένος τάλαρα. Τάλαρα! Ακού τάλαρα! Ναι, για πες. Γιατί το ηθικό του εξεντάρι με τα τάλαρα ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνει με το. Έλα ρε Τζόρνταν, δώσ' το χέρι. Πώς ανεβαίνει το ηθικό του εξεντάρι με τα τάλαρα. Έλα ρε γίγαντα. Πώς τον τάλαρα τον εξεντάρι, σου πω εγώ. Έλα ρε. Ντούρος θα είναι συνέχεια. Ντούρος θα είναι συνέχεια. Ξεμπορστέχει. Δεν ξέρω. Πάντως πώς να νιώθει με ένα γιάκι τώρα, πες μου. Με παιδιά, 4-5 παιδιά εκεί στο σπίτι να νιαουρίσουν κτλ. Και ο Λάτσιος με το τούμπαλο. Όμως μετά από 5 παιδιά η άλλη γυναικάρα, έτσι. Με νεγάκι. Τούμπαλο λέει ο άλλος. Μπράβο Λάτσιο μαζί με το βουτσά. Είναι πιο όμορφη από τη Μενεγάκη. Πιο όμορφη. Η Μενεγάκη θα γίνει ρομπά. Να, κάτσε να τη δείξω. Θα γίνει ρομπά. Κάτσε να δείξω. Τι ρομπά να γίνει. Κάτσε να τη δούμε. Τζόρνταν, κάτσε να τη δούμε στα 47 της αυτή. 34 η μία, 47 η άλλη. Κάτσε να τη δούμε. Για κοίτα εδώ. Τι να λέμε τώρα. Για δες εδώ τι γίνεται. Ωραία στη Λιζαρά. Μετράει η Μενεγάκη μπροστά σε αυτήν. Από την επιλογή, μπράβο στο Λάτσιο. Αλλά κορόιδο που είναι τώρα στα 60 τόσο. Όχι, παιδί μου, εντάξει. Αν είναι η πρώτη αυτή μετά τη Μενεγάκη, α πούμε, έτσι. Σιγά μην είναι η πρώτη. Μενεγάκη ήταν γυναικάραρε. Άσε τι ήταν. Και ο Μπέρμπαντο ήταν παιχταρά. Τώρα τι είναι. Άντε, λοιπόν, κάτσε λοιπόν, να διαβάσουμε τα μηνύματα λίγο κόσμο. Τον κόσμο λίγο χαρούμενο. Λοιπόν. Έχουμε τον ΠΑΟΚ και 8 μάτς δεν έχει νίκη. Άσε να κάνει λίγο. Οι Ηρακλειδήσοι φωνάζουνε, ουρλιάζουνε. Τι έγινε ρε εσύ και ο. Ένα δεύτερο λεπτό λίγο. Αύριο ξεκινάνε βγαίνουν τα εισιτήρια. Να ξέρω να πούμε τον κόσμο. Ναι. Του... Έλα, ντελάλη. Δεν χρειάζεται ντελάλη. Με Ολυμπιακό θα το γεμίσετε. Με Άρη θα το γεμίσετε. Το ξέρω ότι θα γεμίζει. Θα γεμίσετε εσεί δύο γήπεδα γεμίζετε. Το Παλατάκι με τον Άρη και την Τούπα με τον Ολυμπιακό. Μετά ξυπνά. Γεμίσουν και οι άλλοι με αυτό. Τι γεμίσουν δεν ξέρω. Τι γεμίσουν εγώ ξέρω και βλέπω αυτό που λέω. Ναι, λοιπόν. Πρέπει να γεμάτος τάλαρα. Ναι, ναι, έτσι. Ζηλεύεις λίγο, διακρίνω μια ζηλεύση. Δεν ζηλέψω, ρε φίλε. Τώρα αυτό το τούμπανο ζηλεύεις τώρα. Δηλαδή, δεν έχει. Αν έχεις τάλαρα. Τάλαρα. Αν έχεις τα τάλαρα που λέμε. Όχι, ρε φίλε, γιατί. Μόνες τους έρχονται, δεν χρειάζεται να τις ψάξεις. Έλα. Βέβαια. Ρε το τζόκ. Για ένα να είσαι μία να μην. Για να βρει καμιά με φράγκα αυτή να πούμε τάλαρα. Κατάλαβες. Τάλαρα. Θα βρει καμιά μεγαλύτερη ρε τζόκ να μάχει. Άμα έχει άλλη τάλαρα. Έτσι δεν είναι Γιώργο. Εσύ ξέρεις από αυτά Γιώργο. Ακούει η μαμά Γιώργο. Ακούει. Γεια σου μαμά. Πώς τη λένε. Γεια σου κυρία Χρυσάνθη. Γιώργο. Αν λοιπόν το κοριζάκι αυτό είναι φτωχαδάκι. Ναι, ναι. Λοιπόν, κοροϊδο πιάστηκε ο Λάτσιο. Όχι κοροϊδο πιάστηκε ο Λάτσιο. Δεν έκανε τίποτα του κατόρθωμα δηλαδή. Μας ακούει κανένας ουρολόγος τώρα και σε θα πει. Τι κορόδια πράσινο ο Λάτσιος. Ο Λάτσιος έκανε τον προστάτη του 20χρονου. Είναι τρελό. Έκανε έλεγχο τον προστάτη σου εσύ. Προστάτη. Δεν χρειάζεται. Τα αγάρι πάω οξύ.
Τα γάρι παοξί. Λοιπόν, αυτά με το Λάτσιο. Το Σάββατο παντρεύεται και ο Βουτσάς και εντός των ημερών τεχάνουμε τον Μπάρκουλη. Κάτι αυτά ήθελε να τα... πει ο Τζόρνταν για τα εισιτήρια. Και ναι, το διέκοψε. Ναι, ναι, πηγαίνουν αύριο τα εισιτήρια. Ναι, τα εισιτήρια. Να ξέρει όλος ο κόσμος ότι είναι στη διάθεση από το πρωί. Ποια μέρα είναι βασικά το μάτς? Πέμπτη ή Τετάρτη? Τρεις Μαρτίου είναι. Κάτσε να δω. Τι Τρίτη ρε εσύ. Κυριακή παίζει ο Ολυμπιακός. Νομίζω Τετάρτη πρέπει να είναι. Πέμπτη είναι. Όχι, άλλαξε μέρα. 3 Μαρτίου δεν παίζεται. Νομίζω Τετάρτη είναι. Νομίζεις? Ναι. Τι νομίζεις? Εντάξει, θα το μάθω το πρωί. Δεν παίζει το κόκκινο τηλέφωνο που ξέρει. Το κόκκινο θα πάρω. Θα πάρω κόκκινο εγώ που ξέρει μέσα από την Bayern. Λοιπόν, κάτσε. Έχει μηνύματα. Θα διαβάζω τα μηνύματα. Δικιά μου είναι 5-20 εκπομπή. Κανενός άλλου δεν είναι. Απλά εγώ ξέρω και ρυθμίζω λίγο το επικοινωνιακό κομμάτι. Εντάξει, είμαι ομαδικός παίκτης. Γιατί άμα γίνω Μπερμπάντοφ θα το τεινάξουμε στον αέρα. Δεν γίνεται. Λεφτά για hot spot λέει δεν πήραμε. Μας λένε οι μεγάλοι βάλτε την τσέπη σας και θα τα βρούμε. Ναι. Άμα τους λέω τη Σκουμουνδούρου μου φαίνεται αυτός. Την ημιανατροπή της Γιουβέντους πώς την είδες λέει Δημήτρης από Δράμα. Το ξέρεις το ημιανατροπή? Ναι. Με τον κόσμο. Ναι. Δεν υπάρχει ημιανατροπή ρε φίλε. Τ' άκουσα το πώς δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Τι θα πει ημιανατροπή? Δηλαδή μισό λεπτό. Ημιαξόνιο δεν έχει το μέσο. Τα ημίμετρα. Ναι, ναι. Ημίθεος. Ημιόροφος. Ποιος είναι ο ημίθεος? Αυτός που είναι μισός θεός. Ποιος, πες μου έναν. Ημίθεος. Ναι. Ο Ηρακλής. Είναι μεταφορικό αυτό. Μέσον. Τι μεταφορικό? Αυτό που λες. Αυτό που λέω είναι ανατροπή, ξέρεις. Γι' αυτό λέγεται και ανατροπή. Πώς είναι, δεν τι? Υπάρχει μια ανατροπή. Δεν υπάρχει μια ανατροπή, ρε παιδιά. Ναι, εννοείται δηλαδή, αυτό. Δηλαδή ξεκινάει το παιχνίδι από ισοπαλία, από 0-0 ναι. Και γίνεται ένα 0. Ναι. Και άμα γίνει ένα-ένα, σου είναι η μία ανατροπή. Είναι η μία ανατροπή. Λέει, δεν υπάρχει αυτό. Ποιο το είπε αυτό, κατακόκκινο στη ρίχνη. Έλα ρε τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, νομίζα, σε παρακαλώ. Η ανατροπή είναι, ολόκληρη ανατροπή. Δηλαδή, του πάρε το αυτοκίνητο, πήγε στο πλάι. Ναι. Η μία ανατροπή έπαδε. Η μία ανατροπή έπαδε. Άμα πα στον Παμπινιώτη μέσα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η λέξη. Καλά, εντάξει. Με αυτόν τον όρο δεν υπάρχει. Εγώ, αν δεν υπάρχει αυτή η λέξη, η μία ανατροπή. Δεν εκφράζει αυτό. Θα πω τον Παμπινιώτη, είσαι ρεζίλης των σκυλιών που δεν είχε την έμπνευση που έχει ο Γρηγόρης ο Κόκκινος να πει ότι ένα μάτσο από 2-0 γίνεται 2-2 και είναι η μία ανατροπή. Δεν είναι, δεν ισχύει. Ισοφάριση. Η μία έγκυος υπάρχει. Τι μία έγκυος? Ξέρω εγώ. Λίγο δηλαδή. Η μη μαθής. Δεν... Η μη. Ναι. Πώς? Εντάξει. Μάλιστα, κάτσε να δεν βλέπω κιόλας κοντά. Ρε Κοτάρα λέει πιο μεταναστευτικό έπιασες και μιλάς. Είσαι απαράδεκτος, πάλι ο 5-20. Καλησπέρα στην παρέα ο Τζόρνταν. Ο Μπουκλουμές λέει από την Ηρακλάρα σε ζάλισε λέει. Ποιος ΠΑΟΚ λέει το 80. Άμα θέλεις το 80 μπορείς να δεις λέει τσόντα λέει. Βιντάζ. Ο Ηρακλής έπαιζε μπαλάρα. Ραπτόπουλε ανησυχείς για τα γεγονότα μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Αν το χοντρένο θα μπει και οι Ηνωμένες Πολιτείες λέει και μετά θα γίνει τη Σουλτάνας. Θα ήθελα την άποψή σου. Εγώ παρακαλώ να γίνει αυτό. Να γίνει ένα μεγάλο. Τι πτά δεν γίνει. Ναι, άσε, το ξέρω. Σκυλιά που γαυγίζουν δεν δαγκώνουν. Ναι, εγώ θα ήθελα να γίνει κάτι. Να φεύγαμε μερικοί από τη ζωή και να μέναν πίσω με ανάπτυξη. Mm-hmm. Εντάξει, ας φύγω κι εγώ. Σε αυτή την ηλικία. Εντάξει, ό,τι πρόλαβα έκανα. Ραπτόπουλε, γιατί δεν λες ότι είσαι Αριανός Φόλα, ρε φίλε. Τι φοβάσαι? Δεν είμαι. Είτε έρθει ο Μάνος είτε ο Τζόρνταν, πάλι για την Παοκάρα θα ακούσουμε. Οπότε μικρό το κακό. Συγχαρητήρια στο μεγάλο Παπαζαφύριο. 1000 χρόνια επονδύων. Λοιπόν. Ο 929. Μάλλον ο κύριος έστειλε το 934. Μπράβο, ρε Τζόρνταν, φοβερή διαπίστωση έκανες. Η καλύτερη ομάδα στον κόσμο είναι η Μπαρτσελόνα. Πώς το καταλάβεις αυτό? Μας εκπλήσεις, λέει. Τα αρσενικά τα πιάνεις, λέει, από τα μέσα. Ο 239. Ποιος Λάτσιος, Ρέμος και Ρουβάς, ρε, να με δουλεύεις, λέει. Όλοι αυτοί με τα λεπτά αισθήματα, λέει, με φύ. Ο Βουτσάς είναι ο πρώτος μάγκας και φυσικός όχι ντε μεξ. Σωστό. Μη συγκρίνετε το Βουτσά λέει, με αυτούς τους δίθεν. Αυτό σε είπα, που σε είπα και εγώ έξω. Ναι. Ναι. Ο Λάτσιος το Βουτσά. Ο Λάτσιος λέω. Ο Λιάγκας το Βουτσά ζηλεύει να πει. Καλά, τι μας νοιάζει. Τι ζήλια τον έχει, ρε φίλε. Εντάξει. Τι ζήλια τον έχει. Και έχει ωραία γυναίκα, αυτή είναι η πλάκα. Ποιος? Ο Λιάγκας. 2-3 παίζει ο Παύλο. Ναι. Ο Λιάγκας τι έχει. Λιάγκας έχει και ωραία. Κακό τον Βουδόν τον ζηλεύει γιατί έχει πολύ ωραία γυναίκα. Ναι, ρε, ωραία γυναίκα. Ξέρει γιατί τον ζηλεύει όμω. Ξέρει γιατί τον ζηλεύει τον Βουτσά ο Λιάγκας. Γιατί? Θα σου πω εγώ γιατί το ζηλεύει. Κάτσε να βγάλω τα ακουστικά. Ο Βουτσάς στην πρώτη γκρίνια της Μπρόγερ της λέει: άντε ρε κορίτσι μου, κάτσε. Πάω να πάρω τσιγάρα, λέει, και έρχομαι. Ακόμα έρχεται πίσω. Ακόμα έρχεται, ναι, όταν στα βαριά τα τσιγάρα. Πρόσεχε. Παντρεύτηκε δεύτερη γυναίκα. Κάθισε ο Βουτσάς, μόλις άρχισε να γκρινιάζει δεύτερη γυναίκα, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Τη λέει: ξέρω εγώ, Μαρία, ξέρεις κάτι. Έχω μια πρόβα, λέει, έκτακτη στο θέατρο. Σε κάνα δύο ώρες έρχομαι. Ακόμα έρχεται. Ο Λιάγκας που είναι κλητήρας της ΦΕΗΣ δεν μπορεί να φύγει, ρε. Δεν μπορεί και το ζηλεύει το Βουτσά. Ο Βουτσάς είναι μποέμρε. Κατάλαβες? Ναι, είναι εκ του φυσικού του. Ο Βουτσάς και ηθοποιός. Άκου, θα σου πω. Ο Βουτσάς και ηθοποιός, να μην ήταν, θα είχε 500 γκόμενες. Ο Λιάγκας, άμα δεν έκανε παρουσίαση κτλ., δεν θα είχε τη ΦΕΗΣ κόρδα. Ο Βουτσάς
ο Βουτσάς είναι εγώης εκ του φυσικού έτσι, του. Είναι, έτσι. Κατάλαβες. Έτσι. Δηλαδή, ανέκαθεν. Και ο Μπάρκουλης, κάποτε που πεθαίνει ο Μπάρκουλης και αυτοί λυπόμαστε πολύ, είναι στα τελευταία του. Μακάρι να γίνει ανατροπή τον κύριο Αντρέα, τον είχε γνωρίσει ακριβώς πριν 20 χρόνια στην Κομωτινή. Λοιπόν, τι έγινε. Ο Μπάρκουλης, όταν ήταν εδώ και λέγανε κορίτσια ο Μπάρκουλης κτλ., ήταν επειδή ήταν ηθοποιός. Όταν τον Μπάρκουλη τον πιάσανε με κάτι ναρκωτικά και τέτοια επικούντας και είχε φύγει στο εξωτερικό και δεν το ξέρανε, εμένα μου το είπε ο ίδιος. Το έχει πει και σε συνέντευξη. Εγώ ένιωσα άντρας, μου λέει, μια ένα πρωινό που έπαινε ουίσκι και εγώ γυμναζόμουν στο ξενοδοχείο. Έλα ρε να πιεις κανένα ουίσκι ρε κότσο, λέει, ας τις γυμναστικές. Δεν αζήσεις, λέει, παραπάνω από μένα. Και είχε δίκιο, 80 πήγε ο Μπάρκουλης. Θα πάω 80. Όχι βέβαια. Πρόσεξε τώρα να δεις, ακόμα ζει. Μπορεί να πάει 100, δεν ξέρω, εμείς λέμε. Πού είχα μείνει εγώ τώρα? Για τις ουσίες του Μπάρκουλη. Ποιες ουσίες? Που έφυγε στο εξωτερικό. Ναι, έφυγε στο εξωτερικό και πήγαινε στα μπαρ ο Μπάρκουλης και του την πέφτανε οι γυναίκες, αλλά δεν ήταν με, λέει, κορίτσια ο Μπάρκουλης. Εκεί, λέει, δεν με ξέρανε. Άρα εκεί, λέει, εγώ μέτρησα τον εαυτό μου σαν άντρας, λέει ο Μπάρκουλης, μου είπε εμένα. Τώρα σε ένα Άρης Παναθηναϊκός μου έχουν πει, όπως και, γιατί, γνωστοί, α, πήγε ο Κούρκουλος στο Χαριλάου, ναι, και όλο το Χαριλάου ασχολούτησαν τον Κούρκουλο. Βέβαια. Οι άντρες, έτσι. Έτσι. Σου λέει, τι παιδαράς, τι κούκλος είναι αυτός, με εκείνο το μάτι να πούμε το μυγδαλωτό. Έτσι είναι. Εμείς οι άντριδοι, όταν ο άλλος είναι, δεν ζηλεύουμε. Τώρα μερικοί που ζηλεύουν εμάς, ξέρω εγώ και τα λοιπά, που είμαστε και άσχημοι, είμαστε και άσχημοι, τι να κάνουμε. Αλλά ο άντρας, τον ωραίο άντρα θα πει, κοίτα ένα, ναι, παιδαράς. Η γυναίκα δεν θα πει, ναι, δεν θα πει, κοίτα μια παιδαρούνα. Όχι. Όχι. Παιδαρού. Δεν θα πει. Το πεις αλλιώς. Δεν πεις αλλιώς. Κοίτα μια γυναίκαρα θα πεις. Ποιος? Ο άντρας. Άλλο λέμε, άλλο λέμε, ρε, ρε Παοξή, άλλο λέμε, ρε Παοξή. Άλλο λέμε, ρε Παοξή. Ο άντρας, αν περάσει ένας άντρας ωραίος, θα πούμε, να, ρε, ένας παιδαράς. Λέμε, ξέρω εγώ, ποιο ήταν στο ποδόσφαιρο, ο Μπάκεβιτς, παιδαράς λέγαμε, ωραίος άντρας, ξέρω εγώ. Λέει ο άλλος ο Κούρκουλος και τα λοιπά. Αν πάει μια χοντρή, μια ψουλούποτη, μια προπόνητη, όπως είμαστε εμείς, ας πούμε, και περάσει μια γυναικάρα από μπροστά της, ξέρεις, θα πει. Είδες που δεν λέω άλλο, αυτό λέω. Θα πει, κοίτα μια γυναικάρα. Ποιος θα το πει? Αυτή εδώ για την άλλη γυναίκα. Θα το πει. Όχι, ρε Παόξι, ρε. Όχι, ρε Παόξι, δεν θα το πει, ρε Παόξι. Δεν θα το πει, ρε Παόξι. Πού, τι άκουσες, στην Τούμπα? Όχι. Τα άκουσες, πού τα άκουσες? Έχω ακούσει. Είναι εξαίρεση αυτό, ρε Τζόρνταν. Σε πλατείες. Πού τα άκουσες, τα παστέλια που έχουν. Άσε μας, ρε, τώρα. Εξαίρεση είναι αυτό που λες, ρε Τζόρνταν. Τι είναι εξαίρεση? Γυναίκες είναι πολύ ανταγωνιστικά. Βέβαια. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Δύο του μηνός παίζει ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Να, μπράβο. Ο Μάνος λέει, πες τα ζώα, λέει, η μία ανατροπή είναι η μισή ανατροπή. Χαίρομαι πολύ, Μάνο, αλλά δεν υπάρχει αυτό στο ποδόσφαιρο. Κάτσε, ο Ραγκάτσης λέει υπάρχει. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, αυτό έλεος. Έλεος, δεν υπάρχει στο λεξικό αυτό. Εμείς ξέρουμε τι θα πει η μία ανατροπή. Ξέρουμε, ναι, αλλά δεν ισχύει σαν λέξη. Ναι, αυτό λέμε. Είναι ισοφάριση, γι' αυτό λέγεται ισοφάριση. Ακριβώς. Ναι, εντάξει. Και μόλις γίνεται το 1-2, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στο Ραγκάτσι και στον Κόκκινο πρέπει να παρέμβει ο κύριος Γιάννης Διακογιάννης. Να πάρει ένα τηλέφωνο και να του πει: εγώ μετέδιδα εκατομμύρια μάτς και ποτέ δεν το είπα αυτό. Λέω ότι ο όρος υπάρχει μία ανατροπή, αλλά δεν ισχύει στο ποδόσφαιρο. Έχεις λεξικό απάνω σου. Άνοιξε ένα λεξικό. Μα δεν αμφισβητώ τον όρο. Τι αμφισβητείς, ρε. Αν υπάρχει, δεν ξέρω. Ή μία ανατροπή. Ναι, όταν ισοφαρίζει. Εάν στον Παμπινιώτη το βιβλίο υπάρχει αυτή η λέξη, θα πέσουμε στα γόνατα του Κόκκινου, θα του φιλήσουμε τα πόδια, αν έχει κόψει τα νύχια του, και θα πούμε, ναι, ρε Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Θα καταργήσουμε λοιπόν την ισοφάριση. Όχι, ρε Παοξή. Γιατί να πούμε μία ανατροπή? Ρε Παοξή, άλλο είπαμε, ρε. Τι Παοξή είσαι, ρε. Βάλ το μυαλό, ρε Γιώργο. Κατάλαβα τι μου λέει. Κατάλαβα. Ο Τζόρνταν έχει δίκιο τώρα. Έχει δίκιο, Τζόρνταν, έλεος. Πώς έχει δίκιο ο Τζόρνταν, μωρέ τώρα. Η λέξη μία ανατροπή, ναι, δεν λέω εγώ ότι δεν την ακυρώνω. Μπορεί να υπάρχει στη λέξη μας. Δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο όμως. Μία ανατροπή, έλεος. Στο λεξικό λες μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει αυτό. Κάτσε, θα το ψάξουμε εδώ μέσα τώρα σε ένα διάλειμμα και θα δούμε. Το θέμα είναι ότι στο ποδόσφαιρο είναι ισοφάριση αυτό το πράγμα. Και από 2-0 αρτίδιδου και από 3-0-3-3 δεν έγινε η μία ανατροπή. Ναι. Μήπως μεταφορικά το είπαν αυτό. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Λέει, Γιώργο, τα μέλια πώς πάνε, ρε Γιώργο? Τα μέλια καλά πάνε. Τώρα θα φεύγω αύριο για Αθήνα να δώσω εκεί. Τι κάνεις, για πες, σε φίλους μας. Ποιες περιοχές πας? Δεν έχω συγκεκριμένες περιοχές. Έχουμε ένα πελατολόγιο το οποίο το βρήκαμε κυρίως από τη Μαρμίτα, κυρίως από το ίντερνετ, κυρίως από το mail. Από το mail που έριξα στο κεφάλι βρήκες? Και από ήταν αυτούς, ναι, ναι. Είναι γεγονός ότι βλέπουν Μαρμίτα, ρωτάνε για μας. Για Αθηναίοι. Ναι. Εγώ βγήκα σε ένα αθηναϊκό ραδιόφωνο προχθές ή εχθές βγήκα. Ένα τέταρτο. Και θέλω να μας ακούνε, λέει. Ναι. Γιατί είναι, λέει, ξενέρωτη κάτω και τα λοιπά. Λένε οι Ευρωδέ. Όχι, είναι. Έχει όμως πολύ καλούς δημοσιογράφους που μιλάνε για μπάλα περισσότερο. Ο Αθηναίος μιλάει πιο ο πολύ για μπάλα. Μιλάει για μπάλα. Μιλάει πιο πολύ για μπάλα. Πιο πολύ μιλάει για μπάλα, πιο, ναι, πολύ για μπάλα. Αν... είναι πιο ποδοσφαιρικός. Ναι, βέβαια. Και ξέρει και καλύτερη μπάλα. Ναι. Έτσι. Ο Αθηναίος. Είναι και πιο χορτασμένος από τίτλους. Και πιο χορτασμένος και πιο σφαιρικός κτλ. Ξέρει πιο πολύ μπάλα. Καταρχήν στην Αθήνα, εμένα μου κάνει εντύπωση όταν πάω κάτω και ακούω ραδιόφωνο, είναι
ότι με εξαίρεση γνωστή αθλητική εκπομπή, η οποία μιλάει συνέχεια για τον Ολυμπιακό και είναι και σε πολύ μεγάλο κανάλι της Ελλάδας. Μπορεί να είναι οπαδική, ρε φίλε. Φαντάσου. Εντάξει. Που παλιά όλοι οι Έλληνες αυτήν βλέπανε, τώρα μιλάει κυρίως για Ολυμπιακό. Μιλάνε στα ραδιόφωνά τους μέχρι και για Πανιόνιο, ας πούμε. Ναι. Κάνουν ανάλυση μέχρι και για Πανιόνιο. Γιατί όχι. Δεν είναι για ανάλυση. Εδώ, ας πούμε, δεν μιλάει κανένας για Απόλλωνο Καλαμαριάς. Για Αγροτικό Στρατό. Εδώ θα μου πεις για Ηρακλή, δεν μιλάνε και για Άρη. Εδώ θέλω να πουλήσουν τον Περβάτο. Πουλάνε κυρίως τον ΠΑΟΚ. Πουλάνε τον ΠΑΟΚ. Για μένα αυτό τραγικό. Αν και ΠΑΟΚ, είναι τραγικό για μένα. Ναι. Δεν σ' αρέσει. Φυσικά και όχι. Είναι αμπαλοσύνη αυτό. Βέβαια. Έτσι, αμπαλοσύνη είναι. Ήρθαμε εμείς λοιπόν εδώ, σαν ραδιόφωνο, σαν εκπομπές και λέμε Ολυμπιακός μιλάει, Παναθηναϊκός μιλάει, Ηρακλής μιλάει, Πανιόνιος μιλάει, Μπαρτσελονίστας μιλάει. Όποιος θέλει. Και στη Μαρμίτα βγαίνει ο καθένας και λέει ό,τι θέλει. Ναι. Δεν έχει φραγμούς και τέτοια. Όχι. Είμαστε κατοικηγείς. Ο άλλος βγήκε και είπε: Εγώ είμαι Manchester United την Κυριακή, θυμάσαι. Ναι. Και μας έλεγε για τη Manchester. Με τη Manchester United. Μαγκιά του. Ωραία. Ο άλλος βγαίνει ένας από την Ελβετία, μπράβο και τον παιδάκι που είναι εθνικός. Εθνικάρα. Ναι. Εθνικάρα. Μαγκιά του. Βέβαια. Βέβαια μαγκιά του. Βέβαια μαγκιά του. Άκου λέει. Ναι. Ναι. Θα σου το πω μετά στο διάλογο. Καλώς, εντάξει. Για τον Παντελίδη ξεχάστηκε το θέμα, πούλησαν ό,τι πούλησαν. Τελείωσε. Μέρες θα μείνει η μάνα. Το βίντεο, συγγνώμη, ναι. Το βίντεο με την Ελένη Λουκά το είδε κανείς στο ίντερνετ? Δεν την πλακώσανε αυτήν? Όχι. Τζόρνταν, εσύ το είδες? Το άκουσα, δεν το είδα. Ήταν ρε παιδάκι μου, κάνανε live. Κάνανε μετάδοση στην κηδεία του Παντελίδη. Mm-hmm. Και άρχισε αυτή να ουρλιάζει την ώρα της κηδείας. Έξω η Γερμανία από την Ελλάδα. Έξω η Γερμανία, και άρχισε γιουχάρι ο κόσμος. Και άλλοι πήγε στην κηδεία, είναι δυνατόν? Ναι. Και ο Λαζόπουλος αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο Λαζόπουλος. Ναι, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Φεύγουν οι χορηγοί του. Ναι. Τι έγινε τώρα? Για τον Λαζόπουλο έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για αυτό που είπε. Τον υπερασπίζομαι εδώ. Δεν λέω ότι είπε σωστό. Είπε κάτι. Άκου λίγο. Μισό, όχι. Γιατί αν μείνει στη μέση, θα μου την πέσουν όλοι. Για μένα θεωρώ ότι καταρχήν το σχόλιο που κάνει είναι εντελώς άκυρο. Εντελώς λάθος. Δεν είναι καν σάτιρα, αλλά. Είναι γεγονός ότι του την πέφτουν όλοι, γιατί την ομάδα την οποία έθιξε, γιατί και άλλες φορές μπορεί να έχει θίξει ο Λάκης και οποιοσδήποτε Λάκης, ανήκει ο φόβος και ο τρόμος της Ελλάδος. Δηλαδή. Ο συγκεκριμένος υπουργός, δεν θέλω να αναφέρω ούτε καν το όνομά του, ο οποίος μιλάει με αν τολμήσεις και πεις κακή κουβέντα για αυτόν σε κανάλι, θα γίνεις ο νέος Χριστός, θα βγάλουν τα καρδιά και θα σε σταυρώσουν. Φυσικά αυτό που είπε ο Λάκης ήταν λάθος. Αλλά μιλάμε το ότι έχει γίνει τόσο ντόρος, δηλαδή αν τα έλεγε αυτά, ξέρω εγώ, για τους Κεκέδες ή για τους οποιουσδήποτε, θα ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα. Ξαφνικά έγινε πανικός. Συμφωνώ ότι ήταν άκυρο. Συμφωνώ ότι ήταν λάθος. Αλλά εντάξει, καταλάβαμε και τα κανάλια γιατί είστε τόσο ευαίσθητα σε αυτή την κοινωνική ομάδα. Εδώ καταρχήν, λέω σε όλα λοιπόν αυτά τα κανάλια της υποκρισίας. Κάθε μέρα στους δρόμους παρκάρουν στις διαβάσεις των συγκεκριμένων ανθρώπων με κινητικά προβλήματα χιλιάδες αυτοκίνητα. Ούτε μια φορά δεν έχετε βγει να το θίξετε. Μόλις όμως ο κύριος Λαζόπουλος έδειξε το συγκεκριμένο κύριο, πέσατε όλοι να τον φάτε. Για να προασπίσετε, όπως λέτε, τα συμφέροντα και τις απόψεις των συγκεκριμένων ατόμων. Άρα λοιπόν, σίγουρα όντως έκανε λάθος ο Λάκης, αλλά σταματήστε κι εσείς να πουλάτε υποκριτηλίκη. Αν τα έλεγε δηλαδή αυτά ο Λάκης και ο κάθε Λάκης για τον Κυρμίτσο και τον Κυρπαντελή, για την Κυρακούλα που έχει χάσει τα πόδια της από το ζάχαρο ή από το οτιδήποτε, θα βγαίνατε να κάνετε αυτή την επίθεση? Ή μήπως έγινε για τον συγκεκριμένο κύριο, τον οποίο κάνετε όλοι κακάκια όταν αναφέρετε το όνομά του? Αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, λεξικό Μπαμπινιώτη. Δεν υπάρχει λέξη ή μια ανατροπή. Ένας φίλος μου, οπαδός του Παναθηναϊκού. Και ο θείος μου που είναι φιλόλογος και βλέπει την εκπομπή, απορώ και δεν έχει στείλει κανένα μήνυμα. Δεν υπάρχει, λέει, την εκπομπή. Ο φιλόλογος. Δεν υπάρχει, και εγώ δεν το ξέρω ότι υπάρχει. Σήμερα πήγα στον Πανιώτη, τον γιατρό κάτω, γραμματεία 63, με τις βελόνες. Και η κοπέλα που ήταν στην γραμματεία, η Κορίνα, είναι, πώς το λένε, φιλόλογος. Δεν την ξέρει τη λέξη αυτή. Δεν ξέρει τη λέξη αυτή. Και μας βάζει χέρι τώρα να πούμε. Τη σεβάζω χέρι, βρε, τη σεβάζω χέρι, ρε. Τη σεβάζω χέρι, ρε. Σοφάρεση λέγεται, φίλε. Ισοφάριση λέγεται. Και η ανατροπή όταν πάει το μάτσα από τον Άσο στο διπλό. Έτσι, η μία ανατροπή δεν υπάρχει. Η μία ανατροπή γίνεται. Ναι. Μπορεί να υπάρχει όρος αυτό σε, ναι, κάποια. Αφού δεν υπάρχει, λέει. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα τι δεν υπάρχει. Το χρησιμοποιούμε εμείς. Ο Μάνος όμως επανέρχεται και λέει ότι ο Λαζόπουλος δεν κάνει πολιτική, δεν κάνει σάτυρα, αλλά κάνει πολιτική και αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Ευχαριστώ, λέει ο Μάνος. Λέει ότι είναι πολιτική η σάτυρά του. Πάντως, γερμανικές εταιρείες που στηρίζουν την εκπομπή
Φεύγουν, λέει κάποιες εταιρείες, δεν τις διαβάζω για να μην κάνω διαφήμιση. Δύο μεγάλες εταιρείες φύγανε. Στεναχωρεμένες δηλαδή. Από το... Είναι στεναχωρεμένες γιατί μίλησε για τον υπουργό τους, να πούμε και τα λοιπά. Μάλιστα. Έτσι. Φοβερό δεν είναι αυτό. Βέβαια. Ναι, είναι φοβερό. Μπράβο στο Λαζόπουλο. Τι μπράβο στο Λαζόπουλο. Τι. Άκουτα. Πήγε κόντρα στο σύστημα κι αυτός. Στο σύστημα πήγε. Εδώ τον βρίζουν γιατί. Δηλαδή τι θέλει να κάνει. Συστημένα. Πώς? Τι στημένα αυτά να πούμε. Ό,τι νιώθει λέει ρε φίλε. Έτσι. Τι, δημοκρατία δεν έχουμε. Ελευθερία λόγου δεν έχουμε. Δηλαδή δεν κοιτάξαν που πείραξε τον υπουργό, ναι, τον Σόιμπλε, ας πούμε, τον άνθρωπο αυτόν, αλλά βρήκαν ας πούμε την ιδιαιτερότητά του κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, τι γιατί, τι, ημιδιατροφή. Βλέπεις, δίνω ημιανατροπή και μου δίνει ημιδιατροφή. Δεν υπάρχει ρε παιδιά το ημιανατροπή. Εντάξει, τώρα είναι μια κουβέντα των στοιχηματατζίδων αυτή. Ούτε η λέξη ημιδιατροφή μπορεί να είναι για τον κόκκινο. Αυτό κάνει χοντρή διατροφή. Ναι. Την είπανε την λέξη αυτή. Για τους στοιχηματατζίδες, ναι. Σωστά. Είναι ένα κλισέ καινούριο που βγάλανε, το σου οποίο λέει, πουλάει. Δεν έγινε ολική ανατροπή, ναι, έγινε ημιανατροπή. Ναι. Εντάξει, το έβγαλε κάποιο, άρεσε στον κόσμο και το λένε τώρα πολλοί. Μπράβο. Δεν ξέρω τώρα αν το έβγαλε ο Γρηγόρης ή ποιο το έβγαλε. Λοιπόν, θα ήθελα την άποψη του Γιώργου. Το μεγάλο μήνυμα του 7-18, αν και είναι πολύ πικρόχολο, σαν σατυρικό το παίρνω σαν σωστό μήνυμα. Παιδιά, τι λέτε, λέει στον Παπινιώτη. Δεν υπάρχει, λέει ο Γιάννης Αγγελιτίδης, στον Παπινιώτη το λεξικό, ίσως είναι το καλύτερο. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στους στοιχηματζίδες. Άρα ο κύριος Παπινιώτης ήταν ανενημέρωτος. Ναι, ήταν ανενημέρωτος. Μπράβο ρε Τζόρταν, φοβερή διαπίστωση. Ποιος λάτσι. Θα ήθελα την άποψη του Γιώργου και μόνο. Ποια είναι η άποψή σου για τις προφητείες και τα βιβλία που πουλούνται? Ποια βιβλία, τι προφητείες? Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά, φίλε. Προσωπικά. Ήθελα τη δική σου την άποψη. Δεν τα πιστεύω καθόλου, δεν τα ασπάζομαι. Ο καθένας φυσικά έχει δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει. Εγώ γενικώς πάντα πίστευα στο αίτιο και στο αιτιατό. Στη λογική δεν τα σπάζουμε, αλλά δεν παρεξηγώ και αυτό που τα πιστεύει και τα ακολουθεί κατά πόδας. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα αυτό που λέω ως όπλο, είναι ότι ουσιαστικά οι προφητείες διασκευάζουν, δηλαδή τώρα βγαίνει, γίνεται κάτι τη Δευτέρα, λέει κάποιος, α, το είπαν οι προφητείες. Γίνεται κάτι άλλο την Τρίτη, οι ίδιες προφητείες που λέγαν αυτό τη Δευτέρα δεν το εννοούσαν αυτό τη Δευτέρα, εννοούσαν αυτό τη Τρίτη. Και γιατί δεν μας είπαν πριν 5 χρόνια? Δεν την το προφητεία, να πούμε. Ο καθένας όμως μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει με τη δικιά του λογική, ότι του δίνει δύναμη. Η πίστη είναι καλό να υπάρχει για να δίνει δύναμη να συνεχίζει ο κόσμος. Τεχνητή είναι. Λοιπόν, αν ο Κούρκουλος ήταν Αμερικανός ή μιλούσε αγγλικά έως το. Ναι, όλα τα παιδαρέλια για πάρτι του. Αρσενικό, ναι. Λέει ότι κάποιες κοπέλες θα κάναν κάποια πράξη για αυτόν. Εντάξει, μπορεί και. Ναι. Ράμπ, για ένα φίλο που είναι στεναχωρημένο, κάνε λίγο το λαϊκατζή που πήρε σε ένα μήνα 3 μπουκάλια καλό Εβιτάλ. Άλλο τρελό αυτό. Ναι. Μίλα, ρε, τι έγινε το καλό Εβιτάλ? Τι έπαθε, ρε. Σκάρτο είναι. Γιατί ρε φίλε, λέω είναι σκάρτο? Γιατί πήρε ένα μπουκάλι σε 3 μέρες. Ήπια ένα μπουκάλι σε 3 μέρες. Χριστό και Παναγία. Και έτρεχε σαν τον Μπολτ. Δηλαδή, ρε λαϊκατζή του λέω, άμα φας, λέω, ένα βασιλικό πολτό να πούμε κουτί σε 3 μέρες, ξέρει τα πάθη. Αυτό να κοπεί καρδιά στα πάθη, α, το ξέχνα. Τι ομάδα είσαι, του λέω, πάω. Κατάλαβα. Δεν είδε τη δόση, να πούμε. Δεν είδε τη δόση. Για να μπορεί να βλέπει τον ΠΑΟΚ γι' αυτό το πράγμα. Ναι. Μόνο με καλό Εβιτάλ βλέπει τον ΠΑΟΚ. Ρα, ποια είναι η γνώμη σου για τους ΤΑΔΕ? Λοιπόν, για τον πρώτο πιστεύω ότι είναι τσακάλι. Για τον τρίτο ότι είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνει. Ο δεύτερος είναι. Να είχαμε να λέγαμε. Αφού δεν θέλω να πω τα. Κι όμως για μένα ο δεύτερος είναι ο μοναδικός ο οποίος από τους τρεις, ναι, εδώ φαίνεται η διαφορά νοοτροπίας της πόλης, μπορεί να κάνει στην Αθήνα ραδιόφωνο. Ναι. Βέβαια. Πήγε και έφυγε με τις κλωτσιές. Α, δεν το ξέρω. Πάμε παρακάτω. Άστα ρε τώρα, ρε. Παιδιά, τι λέτε για τη Γιουβέντους που ημιανατρόπιασε? Αυτά λέγονται όταν κάνουν ραδιόφωνο ημιδημοσιογράφοι και στην καλύτερη ημιπτυχιούχοι. τι λες ρε Τζόρνταν, ο Λαζόπουλος είναι το ίδιο το σύστημα. Σιγά τον επαναστάτη με τα φορτωμένα πορτοφόλια. Σου απαντά ο 123. Εντάξει, εγώ τα λέμε όλα, έτσι. Εμείς δεν είπαμε ότι. Οι απόψεις ακούγονται, να πούμε κτλ. Ναι. Το σύστημα εδώ πέρα. Εντάξει, φαίνεται. Απάντησε του, τι με φού. Τον απαντάω, ρε φίλε. Τώρα έβαλε. Φύγανε, είπε συγχωρηγή του από εκεί πέρα, δεν είναι. Μίλα στο μικρόφωνο. Φύγανε χορηγοί του, έτσι είναι. Φύγανε δύο χορηγοί. Τελείωσε τώρα, τι να λέμε. Άμα ήταν σύστημα δεν έφευγανε. Τώρα αυτό είναι απάντηση. Τι να του πω του φίλου τώρα. Γερμανικής προέλευσης ήταν η χώρα. Εντάξει. Γι' αυτό. Τι εντάξει. Και οι Γερμανοί τι είναι με αυτούς που κυβερνάνε το ίδιο, δεν είναι? Πού να ξέρω, ρε Ζόρνταν, δεν ξέρω. Εγώ αναλύω το ποδόσφαιρο. Τα άλλα δεν τα ξέρω. Και τα άλλα τα ξέρεις πιο καλά από το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Όλοι τα ξέρουμε τι. Δεν υπάρχει λέξη μη ανατροπή.
Ο θείος που ακούει. Έχει ψάξει τώρα αυτός όλα τα λεξικά γιατί είναι φιλόλογος. Ναι. Άρα ο κόκκινος δεν, δεν το είπε σωστά το έργο. Τι μάλιστα. Τώρα, άσε τώρα. Εντάξει. Μπορεί όμως ναι. Από το σημερινό του κόκκινου να, να πει ναι, ναι. Λέξη ναι, ναι, ναι. Στο ποδόσφαιρο να βάλει το μέσα, 3-0 ναι. Της Λίβερπουλ που έγινε 3-3 ναι. Να είναι η μία ανατροπή. Έτσι. Στο πάνω από ένα γκολ διαφορά δηλαδή όταν ισοφαρίζουν. Να μην είναι ανατροπή, να είναι η μία ανατροπή. Να πούμε τον Παπινιώτη να το βάλει μόνο για το ποδόσφαιρο. Να πούμε να για κάνω το... λίγο μια ερώτηση. Να πούμε τον Παπινιώτη για λόγω του κόκκινου ναι. Να το βάλει στο λεξικό. Εγώ έχω μια άποψη. Και να, να συνομιλήσει ο κόκκινος με τον Παπινιώτη. Και ερώτηση προς τον φίλο. Να του πει τον Παπινιώτη ο κόκκινος. Ερώτηση... Δεν ξέρει. Να του πει. Να του πει ερώτηση προς τον φίλο μου τον Τζόρνταν. Λέγε ναι. Λοιπόν, όταν λέμε η μία εννοούμε στο μισό, έτσι. Έτσι. Μπράβο. Άρα ένα 3-0 όταν γίνεται 3-4 είναι ανατροπή. Βέβαια. Άρα το ημία ανατροπή είναι το 3-2, όχι το 3-3. Τώρα τι του βάζει τον Τζόρνταν να κάνει τέτοια πράξη. Όχι, γιατί δεν είναι ανατροπή αυτό. Μην το βάζει. Μείωση είναι αυτό. Όχι, θέλω. Όταν ισοφαρίζει και χάνει 10 ευκαιρίε για να κάνει το ένα ανατροπή. Μισό λεπτό. Ημία ανατροπή, το ημία, παιδιά, σημαίνει κόβεται στο μισό. Τέλο πάντων, α μην το πιάσουμε. Εμεί στην Ελλάδα, ούτω ή άλλω στην Ελλάδα, έχουμε ημί διατροφή. Ναι, ναι, στοιχηματικά συμφωνώ, λέμε τώρα. Άσε, το ημιδιατροφή έχουμε. Η ημιανατροπή θα δούμε τι γίνεται. Ζούμε με ημιδιατροφή. Στην Ελλάδα έχουμε. Ημισεξ υπάρχει. Στην Ελλάδα έχουμε πολλές λέξεις για το ίδιο θέμα. Ναι. Και με καμιά άλλη λέξη δεν μπορείς να βρεις αυτό το θέμα. Δηλαδή είναι μια περίεργη γλώσσα η ελληνική. Καμιά μέρα να πάμε πουθενά, λέει ο άλλος. Δηλαδή καμιά μέρα να πάμε πουθενά. Ναι, έτσι, σωστό. Σωστό, μπράβο Τζόρνταν. Τι λες ρε φίλε, πάμε καμιά μέρα πουθενά. Ναι. Άντε βγάλε εσύ τώρα, ναι. Εμείνευσέ το σωστά. Λοιπόν, quiz. Κοίτα ναι. Να δεις. Κοίτα να δεις. Για δε. Πούσε, για δε. Τι quiz, κάτι quiz ετοίμαζες. Δεν θα πω σε ποια ομάδα, δεν θα πω σε ποια χώρα. Για πες. Σε μια χώρα της Ευρώπης. Να. Σε μια χώρα της Ευρώπης. Δεν ξέρω ποια είναι. Παίζει μπάλα μια ομάδα με μια άλλη. Ναι. Το μάτς έρχεται ισόπαλο. Ναι. Ισόπαλο. Mm-hmm. 1-1, ας πούμε, ναι. Για παράδειγμα. Και σε μια άλλη ομάδα τρίτης εθνικής, της ίδιας, σε άλλη πόλη. Ναι. Της ίδιας χώρας. Της ίδιας χώρας, πλακώνονται στις βρισχές και στα χέρια δύο παίκτες. Ναι. Γιατί? Γιατί ο ένας το ήξερε, λέει, και ο άλλος δεν το ήξερε. Και τι, πήρε μικρότερο κομμάτι από την πίτα? Όχι, ρε. Του λέει, αφού ξέρεις, λέει, ότι θα βγει 1-1. Γιατί με έχει σημαίνει και τρέχω. Γιατί εγώ. Για να κάνω το 2-1. Όχι, ρε. Σε άλλη ομάδα ξέρει ένας παίκτης που παίζει σε γάμα εθνική. Α, παίξαν δηλαδή. Του έχουν πει, λέει, αυτό 1-1. Ψιθυρίσανε. Ναι. Και λέει, καλά, δεν τρέπεσαι, ρε. Ξεφτύλα, κάνουμε παρέα. Τρέχουμε εδώ, τρέχουμε εκεί, πάμε καζίνα. Σωστό ιστορίες. Αυτό. Σωστό. Μαζί. Εντάξει, τώρα εσύ αν είσαι φίλο σου, αν είσαι μέσα. Κάτσε, ρε φίλε, τώρα αυτό θα το θέσουμε το θέμα. Δεν θα το πει στον άλλον. Παίζω εγώ μαζί σου γάμα εθνική σε μια ομάδα. Ναι. Και είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι. Ναι. Πάμε έξω μαζί, πάμε στο καζίνο μαζί. Ναι, έτσι. Στα μπαρμπούτια. Στα μπαρμπούτια κτλ. Και μαθαίνω εγώ τώρα ότι σε ένα μάτς που γίνεται, ναι. Το μάτς θα βγει 1-1. Ναι. Λέμε. Ναι. Εάν δεν σου το πω. Δεν είσαι φίλο. Το παίξεις. Είσαι φίλο. Δεν είσαι φίλο. Δεν είσαι φίλοι. Είναι λυκοφιλία. Λυκοφιλία. Εγώ είναι θέλω να πάρω τα λεφτά και εσύ να είσαι μαζί. Έτσι, ακριβώς. Έτσι είναι φίλοι, ρε φίλε. Και, και πιθανό να είναι Έλληνες αυτοί. Δεν ξέρω αν είναι Έλληνες. Ναι, σε μια χώρα της Ευρώπης. Σκέφτονται ελληνικά. Εσύ γιατί να είναι Έλληνες. Γιατί αυτή τη λαμογιά. Και γιατί να μην είναι Έλληνες. Για μόνο εμείς την έχουμε. Σοπαρέ. Όπου υπάρχει στίχημα, σε πληροφορώ. Υπάρχει μαρμίτα σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Γιατί να είναι Έλληνες. Εμείς είμαστε πρώτοι σε αυτό το κομμάτι. Τι, ντρέπεσαι, και σε αυτό το κομμάτι μας. Ντρέπεσαι που είσαι Έλληνας δηλαδή. Όχι ντρέπομαι. Χαίρεσαι που ντρέπομαι είσαι. Που, σου πω κάτι. Χαίρεσαι ή ντρέπεσαι ρε που είσαι Έλληνας. Εγώ ξέρω. Χαίρεσαι ή ντρέπεσαι. Σου πω εγώ ντρέπομαι. Γιώργο, χαίρεσαι ή ντρέπεσαι. Εγώ χαίρομαι που είμαι Έλληνας. Αυτό χαίρεται. Ναι. Εσύ χαίρεσαι. Αδιάφορο. Κι εγώ είμαι αδιάφορο. Εγώ ξέρω. Ούτε χαίρομαι ούτε λυπάμαι. Ναι. Σε μια χώρα λαμογίστικη όταν δεν υπάρχει. Γιατί είναι υπάρχει αδιάφορο. Λαμογίστικη. Έτσι λε εσύ. Χίλια δυο σκάνδαλα γίνονται. Λοιπόν, όταν υπάρχει ατιμορρησία δεν υπάρχει μέλλον σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό το λόγο στεναχωριέμαι για καλά. Ναι. Καλά. Κάνεις τη λαμογιά, πρέπει να πληρώσεις. Τελείως. Γιάννη, έχουμε διάλειμμα στη μία. Για να δω τι ώρα είναι στο θαυμάσιο κινητό μου. Είναι ακριβώς. Άρα τέταρτο. Πώς λέγεται αυτός που σταματάει τις κότες. Πώς λέγεται αυτός που σταματάει τις κότες. Άντε δε. Εμέδωσε δε. Κοτοστόπ, ξέρω εγώ. Πώς λέγεται ρε μάγκα παοξίση. Ο Μάνος μου το στέλνει το μήνυμα. Πώς λέγεται ρε ξυπνάκιδες αυτός που σταματάει τις κότες.
Σταμάτης Κόκοτας. Σταμάτης Κόκοτας. Τώρα πάτε ώρα. Βλέπω σε φόρμα είναι σήμερα. Πάτε ώρα, ρε το τρελό. Σταμάτης Κόκοτας. Σταμάτης Κόκοτας. Τον είδα μια μέρα στην παλιά, δηλαδή τότε που ήταν. Κάνα παστέλι τον έδωσε. Όχι, παλιά στην Ιερά Οδό πάνω. Στην Ιερά Οδό. Όχι, στην Ιερά Οδό. Στην Ιερά Οδό. Στην Ιερά Οδό. Στην Ιερά Οδό. Λέγεται να πούμε. Τέλειο. Σε ένα μπουζουξίδικο έξω πρωί-πρωί. Εσύ πήγε στην Ιερά Οδό. Σε μπουζουξίδικο. Πέρναγα εγώ. Πέρναγα εγώ. Πέρναγε απ' έξω. Και την είδα πάνω σε ένα μπουζουξίδικο έξω, ρε παιδί μου, το πρωί 6 ώρα. Ναι, και τι, το σταμάτησε αυτό, γρήγορα. Όχι, το χαιρέτησα. Τι να το σταμάτησε. Τι έκανε ο Σταμάτης Κόκοτας στα νιάτα του. Τι έκανε ο Σταμάτης Κόκοτας στα νιάτα του. Με τι άθλημα ασχολείται. Δεν μπορώ να θυμηθώ, ρε. Με τι άθλημα ασχολείται. Άμα το πει, θα το θυμηθώ. Ποδόσφαιρο. Όχι. Λοιπόν, ο Αλέκος Αλεξανδράκης και ο Σταμάτης Κόκοτας, ποια ήταν τα χόμπι του και πού ήταν πάρα πολύ. Ο ένας ο Αλεξανδράκης ήταν και πρωταθλητής. Εδώ σα θέλω. Ήταν και πρωταθλητής. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και βλέπουμε. Τι και όποιος ξέρει. Τι. Α, όχι, δεν πάμε ακόμα διάλειμμα. Εντάξει, συγγνώμη, λάθος. Αριανός από Αθήνα. Στείλτε σε μεσικά την απάντηση, όσοι το ξέρετε. Η μισέξ, λέει, είναι αυτό που όταν γυρνάς ουρωμένο σπίτι, λέει με τη γυναίκα. Ενώ νομίζω ότι ερωτοτροπείς. Στην πραγματικότητα τρίβεις το σεντόνι και αυτή δεν νιώθει τίποτα. Μπάι. Κλαίω. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλή Αριανέ. Φαντασία ναι. Του σεξ. Αριανέ από Αθήνα, μήπως είσαι παθός και μαθός. Λοιπόν, μπανιώτη γιατρέ, με τρύπησες με τις βελόνες, αλλά νιώθω καλύτερα. Μου βάλε καμιά 40 βελόνες, σαν τους ήχηδες που. Πήγες. Ναι, 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 ναι. Με έβαλε και στα αυτιά, με έβαλε και στα πόδια, με έβαλε και στα αυτά, βέβαια. Λέω για να πάω να κάνω βελόνισμα. Νιώθω σε καλύτερη φόρμα και δεν έχει γυμνάστηκα αυτές τις μέρες. Απαγορεύει ο γιατρός. Λοιπόν, σε φόρμα σε ακούω, παλιωτόμορο, είσαι καλύτερα, ναι, γιατρέ μου. Και φοβερός χώρος ο γιατρός. Design, δύο χώρους. Ναι. Καρεκλάρες, περιοδικάρες, φωτισμάρες. Μήπως είναι από αυτά, ελπίζω να μην έχει από αυτά. Μηχανηματάρες. Τα περιοδικά που είναι πριν δύο χρόνια, ξεσπά σε κάτι ιατρία και έχουν κάτι παμπάλαια περιοδικά. Δεν έχει σημασία. Αν βλέπεις περιοδικά ναι, εκεί, να ναι. Ξέρεις, ναι. Έχει δουλειά πολύ. Ναι, καλό, ναι, όντως. Αρχικά είναι καινούργια όμως τα περιοδικά. Όμως... Ρε παιδιά, δεν υπάρχει λέξη που λέτε. Είναι σαν να λες ο λίγον έγκυος. Και μόνο που το είπε ο κόκκινος λέει αρχή. Ο 123. Και ο άλλος λέει το ότι θα έκανες εκπομπή με μια λακαμία του κόκκινου, δεν το περίμενα από σένα. Είδες, φίλε. Ναι, γιατί ρε φίλε, αυτό είπαμε μόνο. Έχουμε πει χιλιάδες πράγματα. Πολλά, πολλά και διάφορα. Τελείωσε. Λοιπόν, για τον Κούρκουλο, αν ήταν Αμερικάνος, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Ναι, ναι. Έχουμε τις γραμμές και θα πάμε σε διάλειμμα εντός λίγων δευτερολέπτων. 2-31-0 λοιπόν, 90-90-90, 98-80-90, 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340 μέχρι να επανέλθουμε, να ναι. Γεμίσουν οι γραμμές και να πούμε τις γνώμες μας. Χαιρετίσματα έχεις. Γιατί δεν του κλείνουν το πόδι το αριστερό το βρωμοπόδαρο, δεν μπορεί να το κλείσουν. Τον χάνει ο μπάκ εκεί, τον χάνει ο μπάκ. Γιατί δεν τον αφήνουν χώρο να φύγει από τη δεξιά μεριά που είναι ανάπηρο το δεξί του πόδι. Κάτσε να το ξαναδούμε. Πάνε στην αντεπίθεση 3-3. Του κάνει την παλιά. Είναι στην κόντρα. Είναι στην κόντρα. Δεν γυρίζουν. Αργά γυρίζουν οι άλλοι. Πολύ αργά γυρίζουν. Οπότε του βρίσκει ανοιχτού και πάει προ τα πίσω. Άρα πάνε σε αργή. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλλον πάμε στην πρώτη γραμμή. Έλα φίλε, ναι. Του βρήκε ανοιχτού. Έλα. Γεια σας. Γεια σας κύριε. Γεια σας κύριε. Γεια σας. Ήθελα να πω για τη λέξη. Να πείτε κύριε. Όταν λέμε ανατροπή, μάλιστα. Εννοούμε ανατρέπεται η ισχύουσα κατάσταση. Ναι. Πρόκειται για μια ομάδα 1-0, είναι νίκη γηπεδούχου. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Για να όταν πάμε στην ισοπαλία, δηλαδή ισοφαρίζει άλλη ομάδα, ανατρέπεται η νίκη του γηπεδούχου, ανατροπή είναι. Ανατρέπει την νίκη του γηπεδούχου και σηκώνει την ταμπέλα ισοπαλία. Οπότε είναι ανατροπή. Όχι μία ανατροπή, ανατροπή είναι. Ρε φίλε, εμείς ψάχνουμε τον Παμπινιώτη να βρούμε το κλειστό το κινητό, ναι, κοιμάται μάλλον. Δεν θα μπορούσε να εξηγήσει αλλιώς, είναι η λογική. Όχι, θέλω να το βγάλουμε τον κύριο Παμπινιώτη για να μας... Είναι ανατροπή αποτελέσμα της κατευθύνσεως του αγώνα. Εγώ αύριο θα τον βγάλω στο ραδιόφωνο, μάλλον θα προσπαθήσω να τον βρω να τον βγάλω στο ραδιόφωνο να μας πει, να συνομιλήσει ο κύριος Παμπινιώτης με τον κύριο Κόκκινο, να συνεννοηθούν. Αυτό. Να είσαι καλά. Γιώργο Μέλη. Ναι, θα σε φέρω. Τρεις με τρεις. Ναι, ναι, οκ. Έλα φίλε, ναι. Πάει έξω. Και το βλέπεις. Ναι. Την πάει προς το έξω. Δεν πήγε κανείς να κλείσει και αυτό ήταν το λάθος. Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούμε. Τον έπιασε και στον ύπνο τον άλλο. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα φίλε. Ακούγομαι. Βέβαια. Πολύ καλά. Γράφω σε προσόλου φίλου. Ο καλός το Γιαννάκη. Ξέρεις τι μ' αρέσει εσένα να πούμε. Που παίρνεις θέση. Ακούγομαι για να το πεις. Όχι, ρωτάω μήπως έχει τηλέφωνο κάνει πρόβλημα γι' αυτό. Α, ο Γιάνναρος είναι αρχηγός. Πες φίλε. Λοιπόν.
Σήμερα είχε δύο ευρωπαϊκά μάτς, τα οποία άμα ρωτήσει κάποιον να παοξεί, δεν ξέρει ποια διοργάνωση ήταν αυτή σήμερα. Ναι, ξέρεις εσύ. Εσύ ξέρεις. Αυτός δεν ξέρει. Αφού δεν είσαι σε αυτή τη διοργάνωση. Αυτός δεν ξέρει αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Όχι, η διοργάνωση την ξέρει αυτή τη φάση. Κάτσε να το πει, να το πει. Κάτσε, περίμενε, πώς δεν την ξέρω, αφού πριν δύο χρόνια εκεί πέρα με την Ελλάδα. Πριν δύο χρόνια, όχι τώρα. Και εμείς, και εμείς. Πριν δύο χρόνια. Εσύ ποτέ όμως λέει αυτό. Όχι. Τέλος πάντων. Μα εμείς την ξέρουμε γιατί βλέπουμε σένα και γελάμε, κατάλαβες. Γι' αυτό έτσι τη μάθαμε. Και καταρχήν μην ξεχνάς ότι σήμερα στο ένα μάτς έπαιζε μια ομάδα η οποία σου είχε ρίξει. Σου κάνε το ρεκόρ. Πόσα σου είχε ρίξει. Την ξέρουμε και οι άλλοι νομίζω σου είχε ρίξει αρκετά. Και αυτός γι' αυτό το ξέρει. Αυτό το μάτς παρακολούθησε. Το ξέρει. Λοιπόν. Δεν μπορείς να λες ότι ξεφτιλίζομαι στο Champions League όταν πάω και νικάω Ατλέτικο, Γιουβέντους. Ναι, έχεις κάνει και νίκες, όντως. Λοιπόν, εγώ δεν διαφωνώ. Έλα, μικρέ, να σου πω τώρα κάτι. Σήμερα έγινε η πρώτη σύσκεψη ασφαλείας. Ζητήσατε τρομερά μέτρα ασφαλείας. Χιλιάδες οι αστυνομικοί στην Τούμπα. Λοιπόν, και ζητάτε. Έτσι πρέπει. Δεν μας έλεγες εχθές ποιο ντέρμπι. Καλά στη λέει τώρα. Α, μπράβο. Γάβρε, καλά στη λέει τώρα. Έτσι. Λοιπόν, μεταφορές, Λευτέρη πάλι. Κωστή, μπορώ να πούμε λίγο για το μάτι της Πέμπτης. Ναι, φίλε, να πούμε. Να πούμε. Εγώ έχω να πω σε αυτόν τον Σιλβά, ο οποίος θεωρώ ότι τακτικά είναι καλός προπονητής, αλλά ώρες-ώρες σταματάει το μυαλό του και έχει κάποια κολλήματα με συγκεκριμένους παίχτες. Εγώ έχω να πω ότι στο μάτι της Κυρίκλου Ατρόμητο, τα τέσσερα γκολ, τα τρία τα βάλανε παίχτες, όπως είναι ο Καμπιάς, ο Πουλίδο και ο Βουνάλος. Καμπιάς, ο Πουλίδο και. Τέλος πάντων, από τους τέσσερις σκόρερ, οι τρεις ήταν παίχτες οι οποίοι ήταν μόνιμα στον πάγκο. Ναι. Αυτό, αν είσαι ένα προπονητής, δεν σε προβληματίζει λίγο. Το, για τον Καμπιάσο έχω εγώ πολλές διαφωνίες με τον προπονητή του Ολυμπιακού. Όπως και για τον Πουλίδο, θα έπρεπε, εφόσον έχει πρόβλημα εκεί πέρα και εφόσον ο Πουλίδο μπορεί να παίξει και σε δύο θέσεις, που έχει και πρόβλημα τα εξτρέμ του Ολυμπιακού τον τελευταίο μήνα, θα έπρεπε να τον βάλει νωρίτερα κάποια 15 λεπτά, 20 λεπτά να τον φορμάρει. Ναι. Έτσι. Άλλο θέλω να σου πω. Αλλά από τους τέσσερις σκόρερ, οι τρεις είναι μόνιμα στον πάγκο και κάνει ένα καλό παιχνίδι τον Κυριακή. Αυτό δεν σε προβληματίζει λίγο? Όχι εσένα, μιλάω σαν εσύ, Σίλβα, έτσι. Μα σου ανέφερω, σου απαντάω. Ναι, όμως ναι. Μην ξεχνάς ότι έπεσες και με έναν τακτικά ανεκπαίδευτο αντίπαλο προπονητή, ε. Γι' αυτό κάνα και αυτή τα γκολ. Για το Δέλα να φέρω. Βέβαια, δεν είδες πως έπαιξε ο Δέλας. Ο Δέλας μου θύμισε. Ποιος ήταν ο προπονητής, τον Ιωπετράκη στο ΠΑΟΚ Γιάννενα το 3-0. Που βγαίναν όλοι και κάναν τον ΠΑΟΚ Μαδάρα. Μπαρτσελόνα μας έκανε τότε τα Γιάννενα έτσι πως παίξανε. Πριν δύο εβδομάδες όμως τον Δέλα τον υμνούσανε που πήρε το διπλό από την ΑΕΚ. Κανένας δεν τον υμνούσε. Μόνο για εκδίκηση το πήρε. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Τζόρνταν, έλα. Θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Όχι να μου πεις μέσω λαμία, θέλω να απαντήσεις. Εξαρτάται, φίλε, αν δεν ξέρω. Να απαντήσεις και ο Κώστας και ο Γιώργος, άμα θέλετε. Ναι, βέβαια. Τι πιστεύετε ότι θα είναι το ζευγάρι τελικού στο κύπελλο Ελλάδος? Είναι δύσκολα τα ζευγάρια, φίλε. Σου είπα, θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Ξεκάθαρη, άμα το ξέρω, θα το παίξω στοίχημα. Ξεκάθαρη, φίλε, κοίταξε. Εγώ καθαρά σαν ΠΑΟΚτσής λέω θα πάω ΚΑΕΚ. Γιατί το μόνο που βασίζομαι είναι ότι γενικά η μοναδική ομάδα, και φίλοι μου Γαύρι το λένε αυτό, που έχει το τέτοιο να σε αποκλείσει τα ημιτελικά είμαι εγώ. Εγώ να σου πω κάτι, φίλε. Για πες. Πες τώρα, Τζόρνταν, να τελειώνουμε. Εάν σταθείς στο ύψος η διαιτησία, νομίζω θα σε φάω. Πάμε, επόμενη γραμμή. Άστα ρε τα σάλια. Καλημέρα. Άντε τώρα τη σούλη. Άντε ρε. Είδαμε τα πολλά. Ποιοτικά καλύτερο είναι ρολικά. Παίξε ανοιχτά εσύ και σου πω εγώ άμα το πάξει. Ανοιχτά γιατί να. Ανάλογα πώς θα παίξει. Φυσικά. Καλημέρα. Επιστρέφουν και τρεις. Έλα. Καλημέρα στις γαλάζιες εξαρχίες. Ο Νάτος. Λοιπόν, κύριε Δαυτόπουλο, τα πάρουμε ανάμα. Έτσι. Σταμάτης Κόκοντας. Τρελή αγάπη για τα αυτοκίνητα και μεγάλος δαλίστας. Τρελή αγάπη για τα αυτοκίνητα, σωστά μιλάει. Και τι αμάξι οδηγούσε. Φοβερός. Πάρα πολλά αυτοκίνητα. Δύο χαρακτηριστικά. Τη Λάντσια Φούλβια την Κουπέ και τον Μπεμβέ το 2002. Τι αϊάει. Τον Μπεμβέ το 2002, το φτιαγμένο κτλ. Ξέρετε ότι ήταν ο αγαπημένος τραγουδιστής. Το Ωνάση. Ο οποίος με το ελικόπτερο τον έφερνε, βέβαια. Όχι με το ελικόπτερο τον έφερνε, του έκανε δώρο αεροπλάνο. Ναι. Του έκανε δώρο αεροπλάνο. Αερόπλανο, ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Το θέμα της ανατροπής και μη ανατροπής έγινε για το εξής γεγονός. Διότι η εφημερίδα έγραψε ανατροπή του ΠΑΟΚ. Βγήκε ο πρώτος κύριος και μας λέει ότι όταν το 0-1 γίνεται 1-1, είναι ανατροπή. Φαίνεται βαθιά κοιμάται τη νύχτα και ονειρεύεται. Ναι. Λοιπόν, στο στοίχημα, κύριε Ραπτόπουλε, ναι.
Η ανατροπή είναι όταν ένα παιχνίδι είναι από άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Έτσι, ναι, ή από διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Τελικό. Ναι, Μανώ. Άρα λοιπόν. Μισό λεπτό, παιδιά. Ναι, 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 συγγνώμη. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό που έγινε, το ανατροπή εξώφυλλο, δεν ισχύει. Δεν υπάρχει ανατροπή το 2-0 ή το 0-2 να το κάνω 2-2. Ναι, δεν υπάρχει κάποια ανατροπή. Ναι, αλλά υπάρχει η μία ανατροπή. Ναι, να πατήσω στο Μάνο. Λοιπόν, υπάρχει η μία ανατροπή η οποία είναι, ο οποίος είναι στοιχηματικός όρος. Γι' αυτό και ο κ. Ραγκάτσης απάντησε και λέει ότι είναι σωστό. Ο στοιχηματικό όρο το λέμε. Ναι, και ο Βούλγαρος όμως, ο κάτοικος Θεσσαλονίκης, είναι όρος, είναι ποδοσφαιρικός. Και το έβαλε ο κ. Μπαμπινιώτης. Έγκλημα του κυρίου. Μα το έβαλε όμως. Το άλλο γιατί δεν το βάζει του κόκκινου. Εγώ τον πάρω τηλέφωνο. Θα διαμαρτυρηθώ εντόμως. Το λεξικό, όποιος το παίρνει, δεν πρέπει να το παίρνει. Γιατί ρε Μάνο, ψέματα λέει το λεξικό. Δεν είναι ένα σύνθημα που ακούγεται. Ξέρετε πως το είχε στην αρχή, κυρία, εσείς που κάνετε και λέτε είναι ψέματα. Ναι. Για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Βέβαια, για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δεν σας τιμά, κύριε, λοιπόν. Εγώ είμαι μαζί σας. Δεν σας τιμά αυτό. Να λέτε για τον κύριο Μπαμπινιώτη. Για όνομα του Θεού πια. Εγώ σας εξηγώ πως είναι το θέμα, η μια ανατροπή, ανατροπή που είναι στοιχηματικός όρος. Εντάξει τώρα, εγώ έχω 100 βρισχές. Εγώ έχω 100 βρισχές δικές μου, ραπτοπουλιακές, τις οποίες δεν τολμώ να ξεστομίσω γιατί θα κλείσω το ραδιόφωνο. Τις οποίες του Μπαμπινιώτη, πώς το λένε, γιατί έρχεται εδώ κόκκινος και καλή καμιά βρισιά καμιά φορά. Μπαμπινιώτης έγραψε λεξικό. Για να μην τρολαθούμε κιόλας. Καλά, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, ποιος είναι ο Μπαμπινιώτης στο φινάλε. Ναι. Είπε τους παοξίδες Βούλγαρους και είναι σωστό. Τη λέξη γάβρος την έχει μέσα στο τέτοιο. Εμένα ρωτάς, ρε φίλε, ρώτα τον Μπαμπινιώτη, εγώ το διαβάζω, ρε φίλε. Άμα δεν την έχει, κακός. Αν την έχει. Αν την έχει, έπρεπε να τα έχει και τα δύο ή να μην έχει τίποτα. Ρε φίλε, έπρεπε να σε προσβάλλει μόνο και μόνο που δεν. Ποιο να με προσβάλλει, ρε Μάνο, το ότι 50% αμόρφωτοι με φωνάζουν Βούλγαρο, με αυτούς ασχοληθώ. Σοβαρά τώρα μιλάς. Όχι, ασχολείται με το που το έγραψε. Ένας ποδοσφαιριστής όμως είχε την ψυχή να φύγει την ώρα που γινόταν αυτό, να πετάξει τη φανέλα. Ένας. Μόνο ένας. Ο Κοφίλης. Αυτός ήταν ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, βεβαίως, κύριε Ναυτόπουλο. Ως παίκτης του Ολυμπιακού. Ως παίκτης του Ολυμπιακού. Το είπε και ο Γιάννης ο Ιωαννίδης προς τιμή του, μέσα στο ΣΕΦ. Τι είπε. Πήρε το μικρόφωνο και το έπερε, φίλε. Ναι. Τους έβρισε τους. Μόνο ρε φίλε, εδώ άλλος έφυγε από την ομάδα, ρε. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Πρόσεξε να δεις. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε. Πρόσεξε. Τον Ιωαννίδη με τον Κοφίδη. Πρόσεξε να δεις. Προπονητής της συγκεκριμένης ομάδος. Μάλιστα. Πήρε το μικρόφωνο, έβρισε τους οπαδούς του και τους λέει την επόμενη φορά θα φύγω. Και σταμάτησαν εκεί. Ναι, αλλά την επόμενη φορά θα ναι, αλλά σε λέει. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Τολμάει κανένας προπονητής της ομάδος να πάρει το μικρόφωνο και να το πει στους οπαδούς. Ξέρετε για ποιον μιλάτε, κύριε Τζόρνταν. Και σε τι άθλημα, ρε Τζόρνταν. Στο Φλόρικο. Και στο Βόλιο, εγώ πήγα με το φίλο μου, τον συγχωρεμένο τον Αντωνίου, και μας βγάλαν έξω. Λέει, βρίζεται. Για το συγκεκριμένο λέω. Ναι, για το συγκεκριμένο. Για το μεγαλύτερο Ολυμπιακάκια της Ελλάδας. Ναι, για το συγκεκριμένο μάτσου λέω όμως. Γιατί ναι, λέει και τώρα. Εγώ σας λέω για παίκτη. Εγώ δεν το γουστάρω τον Ιωαννίδη, βρε, αλλά να λέμε και τις αλήθειες. Εκεί το συγκεκριμένο ήταν μάγκας. Α, μπράβο. Μεγαλύτερος μάγκας από τον Κοφίδη δεν έχει περάσει. Τώρα δεν έκανε συγκρίσεις. Μπράβο και στο Σάβα. Πολύ ωραία εξηγήθηκε. Και το ξανακάναν οι Ολυμπιακοί, γιατί τότε είχε 6-7 παίκτες στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα ήταν, αν θυμάμαι καλά, με πάλι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, που οι παίκτες του Ολυμπιακού σταμάτησαν το παιχνίδι και πήγανε στο Πέταλο και δεν μπαίνουν να παίξουν. Επειδή δεν τα θυμάστε, κύριε Τζόρνταν. Δεν παίξαμε στα Τρίκαλα, ρε φίλε. Δεν παίξαμε στα Τρίκαλα. Όχι, με τον Ολυμπιακό. Καλά. Ψάξτε λοιπόν και βγάλαμε ψεύτη. Ναι, τέλος. Εφτά βορειοελλαδικά. Μισό λεπτό, κύριε. Αυτό που δεν τελείωσα. Λοιπόν. Και τι είπε ο φίλος μου ο Γιώργος ότι θα πάει στον τελικό ο ΠΑΟΚ. Έτσι πιστεύω, σαν ΠΑΟΚ το λέω, όχι ποδοσφαιρικά. Ναι. Θέλω να πάμε εμείς στον τελικό. Εγώ θα πάρω τον κύριο Ραπτόπουλο μαζί μου ναι. Να δει σε δύο εβδομάδες ένα πραγματικό ντέρμπι. Ηρακλής Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Ναι. Δυστυχώς ο Ολυμπιακός θα περάσει στο κύπελο. Ο τελικός θα είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Θα στεναχωρηθείς δηλαδή αν περάσει ο Ολυμπιακός.
Εγώ αν θα στεναχωρηθώ. Δυστυχώς είπες, θα στεναχωρηθείς. Δυστυχώς, για μένα το είπε το δυστυχώς. Εγώ όχι, λέω δυστυχώς, θα είναι Ολυμπιακός, θα έχω τελικός. Γιατί δεν μπορέσα να πάω εγώ. Α, από αυτό δυστυχώς. Εσύ θα χαρείς εσύ, τι θα κάνεις εσύ, θα στεναχωρηθείς. Εγώ τι να χαρώ, ούτε με. Εγώ λοιπόν θα προσκαλέσω τον κύριο Ραπτόπουλο στο γήπεδο. Με ποιον είσαι, πάω Ολυμπιακός παίζει, με ποιον είσαι. Τι να είμαι, ρε, σοβαρά μιλάς, με τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, τον Ηρακλή είμαι. Γι' αυτό και τον προσκαλώ στο γήπεδο. Απάντας, εντάξει. Μάνο, θα καταφέρετε να τους κερδίσετε τώρα τους γαύρους. Αφήστε τα αυτά, είτε. 100% φίλοι. Άντε, μακάρι, μακάρι. Όπως με την ΑΕΚ, έφαγα σφαγή για ακόμα μία φορά που δεν έπρεπε να ξεκινήσει καν αυτό το παιχνίδι, που έπρεπε να φάει ο συγκεκριμένος παίκτης 100% κόκκινες κάρτες και παρόλα αυτά πάλι αντιστάθηκα. Αλλά τον κύριο Ραπτόπουλο να τον πάρω μαζί μου στο Ηρακλής Ολυμπιακός να δει ποιο είναι το αληθινό ντέρμπι. Πραγματικά σας το λέω, παιδιά. Αυτό το Ηρακλής Ολυμπιακός δεν χάνεται ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σου, Μάνο. Καλό βράδυ. Για να δούμε. Εντάξει, χρόνια είχε να δει Ηρακλής Ολυμπιακός. Ναι. Τον καταλαβαίνω εγώ. Και το πάθος που δείχνει φέτος ο Ηρακλής είναι πολύ ομάδα. Μακάρι να κερδίσει. Μακάρι και η δική μας να ήταν έτσι σε αυτό το τομέα. Μακάρι να κερδίσει, αλλά δεν θα τον αφήσουν. Και να μπορεί, δεν θα τον αφήσουν. Μου χάλα εννοείται. Αφού χάλασε το ΑΕΤΟ, γιατί δεν τον αφήσουν. Δεν υπάρχει. Δεν θέλει ο Ολυμπιακός, δεν θέλει να δίνει και πολύ θάρετα. Έλα, ναι. Επόμενος, ναι. Ναι. Καλημέρα. Νάτος. Καλώς τον. Καλώς τον ντόκτορ. Πού είσαι, ρε. Τι έγινε, παιδιά, τι κάνω. Σαν τους κομίτες. Σαν τους κομίτες εμφανίζεσαι. Ας έχω δικά μου. Δεν έχω θέματα. Δεν ξέρω, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν και στο συνονόματο Γιώργο. Γεια σου, φίλε. Ραπτόπουλο, με σένα τα έχω. Μάλιστα. Και στον Νικολίπη, βέβαια, μέσα. Δεν μου λες γιατί Λιδωρίς το κόκκινο. Στο Λιδωρίκι. Για το ημία ανατροπή. Ναι, τις προάλλες, φίλε μου, θυμάσαι ότι τον Λιδωρούσες. Επειδή έχει βάλει σκοπό να γίνει συγγραφέας. Ναι. Και σε ρωτάω. Όχι, όχι. Δεν τον λιδωρούσα γιατί ήθελε να γίνει συγγραφέας. Τον λιδωρούσα γιατί ήθελε να γίνει συγγραφέας επάνω σε ένα αντικείμενο που λέγεται ποδόσφαιρο. Γι' αυτό. Κύριε μου, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί να μου γράψει τις οπαδικές του εμπειρίες. Ναι, ας πούμε. Αποκλείς ο κύριος Κόκκινος να θέλει να γίνει συγγραφέας και να γράψει λεξικό. Το δικό του λεξικό. Κοίταξε, νουβέλα μπορεί να γράψει. Μυθιστόρημα μπορεί να γράψει. Εντάξει. Ένα βιβλίο που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα δεν μπορεί να γράψει. Καταρχήν ο κόκκινος. Γιατί το μισό βιβλίο θα είναι υπερβολή. Θα έχει τίτλο Εγώ. 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 Ναι, ναι. Εγώ. Αν τη γράψει εσύ για αυτόν. Ναι. Θα έχει τίτλο Φίλος μου, κουμπάρος μου, αδερφός μου. Ναι. Νομίζω. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Κόκκινος προκρίνεται, ας συζητηθεί για να γράψει ένα λεξικό, όπου θα είναι μέσα όλες αυτές οι υπέροχες λέξεις, οι οποίες δεν έχουν κάπως αφωνίαιτα όταν βρίσκεται σε μια κατάσταση έτσι, ψυχικής εφορίας, όπως το Ραβιντσινό. Και από εκεί και πέρα, κύριε Ραπτόπουλε, όταν αυτό ο κύριος Κόκκινος θα κάνει, εγώ να δω πού θα βρεις τρύπα εσύ να κρυφτείς. Πού να κόβει το κεφάλι του αυτό το φαλακρό να βρει τρύπα να μπει μέσα. Δύσκολο. Πάντως εσύ. Γέλιο έχετε, ρε. Με τον κόκκινο. Φίλε, ούτε στο θεατρικό να το γράψει άλλο. Βγαίνει όμως, δεν το προγραμματίζουμε. Δηλαδή, εγώ μπαίνω τελευταίος. Θα σου πω που σας παραδέχομαι. Ξεκινάει, ναι. Ότι όταν δεν έχετε γραμμές, δεν έχετε γραμμές σε κάποια φάση, γιατί για κάποιο λόγο δεν παίρνουν οι ακροατές, πάντα βρίσκεται κάτι να περάσει η ώρα και να μην φανεί το κενό. Δηλαδή, παίρνετε 6 γραμμές συνήθως μετά το διάλειμμα. Αν βγουν 3, θα βγάλετε άκρη με τις 3 και μετά θα πείτε 5 παπαρκ. Τέλος πάντων, για να φτάσει η ώρα 4 να το δείξετε. Δηλαδή γι' αυτό σας βγάζω το καπέλο πραγματικά. Σαν ουδέτερος, παρατηρείτε. Ναι, ναι, λέγε. Ναι. Έλα. Λέω, σαν ουδέτερος παρατηρείτε. Θέλω να κάνεις το 33 χρόνια και γλιστράς. Με ποιος... Είναι παραγγελία από τον κύριο Σπύρο αυτό, κύριε Σαριανή. Ναι. Ρε Κατσάρε! Ρε Κατσάρε, 33 χρόνια και γλιστράς, ρε! 33 χρόνια και γλιστράς! Αυτό έβγαζε ένα παράπονο. Ποιος το είχε πει αυτό? Ένας Αριανός που είχε κάνει σουπεράδες, δεν κάνανε εκπομπή εδώ πέρα τότε. Και... 33 χρόνια και γλιστράς! Τι γέλιο. 33 χρόνια και γλιστράς. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό. Πες τώρα τι θες να μου πεις, ως ουδέτερος τι θες να μου πεις. Ναι, η εκπομπή, η μεσημεριανή, περιμένεις να την ακούσεις για την ατάκα, φαντάζομαι, έτσι.
Δεν μπορώ να την ακούσω πολύ συχνά, ναι. Αλλά όσες φορές την ακούω, οφείλω να ομολογήσω ότι περιμένω τη φάση που θα πλακωθείτε και περιμένω να βγει και ο Αντωνιάδης. Τον Αντωνιάδη. Αυτά τα δύο είναι δηλαδή τα σημεία της εκπομπής. Ναι. Δηλαδή ο Αντωνιάδης, εγώ είμαι, θα ψηφίσω Αντωνιάδη ό,τι και να πει. Δεν πάω και εκεί. Φανατίδα. Ειδικά αυτό το τελευταίο γέλιο που έχει λανσάρει εδώ και είναι το κάτι άλλο. Ξέρεις ποιος γελάει έτσι, ξέρεις ποιον μιμείται. Ξέρεις ποιος ηθοποιός γελάει έτσι Έλληνας. Για πες. Ο Αυλονίτης. Στο Κλέαργος η Μαρίνα και ο Κοντός, όταν εμφανίζεται ο... Λέει, είδε σε μένα να με λέει καμία μάχο αγάπη μου και του λέει άλλη μάχο αγάπη. Του ρίζω και αρχίζει και γελάει ο Αυλονίτης. Αυτό το γέλιο του Αυλονίτη. Ο Γκιονάκης πώς γελάει. Ο Γκιονάκης έχει άλλο. Άλλο στυλ έχει ο Γκιονάκης. Ο Αυλονίτης ήταν ρε φίλε, άσε, άλλη στο... Καλό ξημέρωμα και ευχαριστούμε. Καλό ξημέρωμα, δόκτωρα. Γεια σας. Να σε καλά, να σε καλά. Μιχάλη, έτσι είναι το. 0-0 είχε λήξει, λέγει το Ματ Τζόρνταν, με σκαρτάδο στην 11 του Γαύρου το 96. Λέει ο αναρχητής. Δεν το θυμάμαι, έχω αυτό το Ματ. Δεν το θυμάμαι. Δεν ξέρω πού υπέγραψε ο Γιάννου. Δεν το έχω ακούσει. 4-55. Στην Κίνα, εγώ ακούω ότι θέλει να πάει. Ναι, μακάρι τα παιδιά να πηγαίνουν στην Κίνα και να παίρνουν λεφτά. Μακάρι να μπορούσε να πάει οποιοδήποτε στην Κίνα να πάρει λεφτά και να έρθει. Έτσι. Μακάρι. Να σωθούν τα παιδιά. Και τα λεφτά στο... να κοιτάξουν πώς θα τα πάρουν, μην τους τα φάνε. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, καλησπέρα. Πες σε παρακαλώ, τι σου έλεγε ο ψηφίδης για το τσουνάμι και τι έγινε με το θέατρο. Δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο για το εισιτήριο από χθες. Καρυπίδη Ιωσήφ, το όνομά σου είναι, έχει περάσει με email στο θέατρο. Αν πας κατευθείαν εκεί και πεις το όνομά σου από εκπομπή Ραπτόπουλε και τα λοιπά, μπαίνεις κανονικά. Πηγαίνεις και την παίρνεις από εκεί πέρα. Άλλο. Ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Λοιπόν, Δημήτρης από Σοχό. Από το Σόχο. Γεια σου, Δημήτρη. Τι κάνετε. Καλά, φίλε μου. Λοιπόν, για το Γιάννου πήγε στην Κίνα. 2,5 εκατομμύρια θα πάρει ο Αστέρας Τρίπολης και 1 εκατομμύριο θα πάρει ο Γιάννου. Πολύ έπεσε. Τι έπεσε. Έσπασε την καρέκλα. Κάθισε ένα και έσπασε την καρέκλα. Ένα δημοσιογράφος. Έσπασε. Εντάξει. Α, στον κάδο έπεσες μέσα. Λέγε φίλε, στην Κίνα πήγε έτσι. Λοιπόν, μπράβο το παιδί. Ναι. Λοιπόν, σαν αριανός είμαι. Ναι. Θα ελευθερωθείτε το κόκκινο ρε παιδιά. Ο κόκκινος είναι πολύ, έχει πολύ ραδιοφωνική φωνή. Έχει μελωδικότατη, ραδιοφωνικότατη και η χρειά της φωνής του είναι καταπληκτική. Θα μπορούσε κάποια γυναίκα να τον ερωτευτεί από τη φωνή του. Πραγματικά. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Βγήκε ο παραπροηγούμενος φίλος και είπε. Ειδικά όταν παίρνει εκείνο το μελωδικό ύφος που κάνει τον καλό και χαμηλώνει και τη φωνή. Και που λέει στη διαφήμιση, μόνο ATM δεν ανοίγει. Κατάλαβες. Εκεί είναι πολύ ορτεύσιμος ο κόκκινος, πραγματικά. Λυμπίζεσαι να τον ακούς. Για λέγε, φίλε. Ναι, για τον παραπροηγούμενο φίλο που βγήκε και είπε το ντέρμπι είναι Ηρακλής Ολυμπιακός. Ναι. Δηλαδή. Ναι, θα δείτε, λέει, ποιο είναι το πραγματικό ντέρμπι εδώ στην πόλη. Εντάξει, με πόσο, με 700 άτομα στο γήπεδο. Εντάξει τώρα, ξέρω εγώ τι να πω. Εντάξει, η βροχή προχθές δεν ήταν. Ναι. Το δεχόμαστε, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι ντέρμπι. Δεχόμαστε το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ντέρμπι. Το Άρης ΠΑΟΚ ντέρμπι. Τα άλλα όλα δεν είναι ντέρμπι. Ναι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ ντέρμπι. Και πάλι δεν είναι, είναι όπως είναι το Ηρακλής ΠΑΟΚ, το Άρης Ηρακλής Θεσσαλονίκη. Για μένα. Αυτό πότε... τα μεγάλα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Άντε καλά. Και ΠΑΟΚ Άρης το άλλο, άντε. Κοίτα, στο ΠΑΟΚ και το ΠΑΟΚ Άρης δεν είναι ντέρμπι, τι λέτε ρε παιδιά. Στο ΠΑΟΚ Άρης άμα χάσει και στο ΠΑΟΚ Ηρακλής. ΠΑΟΚ Άρης είναι μεγάλο ντέρμπι. Γκρεμίζει την Τούμπα Τζόρνταν. Ναι. Για άλλους λόγους. Και φάνηκε στο Παλατάκι το ΠΑΟΚ Άρης. Φάνηκε στο Παλατάκι που γέμισε μια φορά το γήπεδο σου. Καλά σε λέει τώρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Καλά σε λέει, καλά σε λέει. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τι είναι, του γκρεμίζει. Καλά, τι πώ πάω. Α σε ρε, τα κοτρόνια τα πιο πολλά που φύγανε. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Του Χαβίτο το 0-1. Ποιο Χαβίτο ρε. Χαβίτο το 90 που είχε τρία φορτηγά πέτρεση του Πάνα. Άσερε το παράμυθο. Άσερε το παράμυθο. Το 90 εγώ δεν ζούσα. Τι να σε κάνω, άτυχος ήσουν ρε φίλε. Μικρός ακόμα, δεν ξέρω. Άτυχος είναι που δεν ζούσε το 90. Ήταν σε γρήγορο. Που δεν έζησε από κοντά το μάτι. Τυχερός ήταν φυσικά. Εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα σας. Γεια σου, φίλε. Δεν μου λες τώρα το. Το παλέ που γεμίζει, γεμίζει από το ενθουσιασμό του Αριανού στο μπάσκετ ή είναι υποκατάστατο.
Πώς το νιώθεις? Υποκατάστατο είναι αυτό που λέει. Αυτό καταλαβαίνω και εγώ, αλλά από την άλλη μεριά. Φυσικά όταν το ποδόσφαιρο πάει κατά διαόλου, εννοείται ότι κάπου ο κόσμος θα πάει και πάει καλά κάτι. Δεν μου λες, οι αεξίδες πριν κλείσεις, όταν πήγαν στη Γάμα Εθνική και πήγαν για τη Β' και από τη Β' στην Α, είχαν έναν ενθουσιασμό. Είχαν ένα μαξιλάρι, είχαν μια προοπτική, είχαν μια σιγουριά. Εντάξει. Αυτό εσύ, δεν το νιώθεις. Να πω κάτι, να σου πες, μου τι διαφορά για να σε ακούσω. Πέφτει να κοιμηθεί. Ναι, λέγε. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε το Μελισανίδη, ωραία. Βεβαίως. Είχαν ένα όνειρο. Μια σιγουριά. Μια σιγουριά. Εμείς είχαμε πέρσι, αν έβλεπε τον Άρη, ας πούμε, σε μάτσο όπως με την Καβάλα, με τον Πασεραϊκό. Το Χαλάω είχε 20.000 κόσμο, 17.000 κόσμο, γιατί ήμουν μέσα. Όταν η ομάδα δεν κατάφερε να ανέβει πέρσι. Εκεί ήταν, λες. Ξενέρωσε ο κόσμος. Ξενέρωσε ο κόσμος, φυσικά. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι αν ο Άρης ανέβει στη Β' Εθνική, θα έχει κόσμο, θα έχει 10-15. Άρα λες, επειδή δεν ανέβηκε, ξενέρωσες, να πούμε. Μάλιστα. Φυσικά. Δεν το αντέχει δεύτερη φορά. Μάλιστα, κατανοητό. Ενώ ο άλλος ανέβηκε. Λες, αν δεν ανέβαινε και η ΑΕΚ, θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά και εκεί. Το Σάββατο στο μπάσκετ θα πας. Τι το Σάββατο? Άρης ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Ναι, ματσάρα. Βλέπω το, παρακολουθώ μπάσκετ, δεν πηγαίνω στο γήπεδο. Άμα μιλες τέτοια, κυρία Τζόρτζια, θα θυμώσει. Δεν πηγαίνω ούτε στο ποδόσφαιρο φέτος. Πέρσι πήγαινα, φέτος ξενέρωσα. Περιμένω να ανεβούμε για να ξαναπάω του χρόνου. Πώς περνάς ποδοσφαιρικά και αθλητικά τις μέρες σου και τις ώρες σου, έχοντας ένα Άρη στο μπάσκετ που δεν μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο που δεν σε εμπνέει? Παίζω στοίχημα. Παρακολουθώ τον Άρη από την B365. Τη συγγνώμη που κάνω και τη διαφήμιση. Δεν πειράζει, πες το. Ναι. Live score, βλέπω live τι κάνει ο Άρης. Δηλαδή μου 1-0-2-0, ξέρω αυτά. Όλα ξέρω ότι θα ανεβούμε, εντάξει, με τα χωριά παίζουμε. Εντάξει, αυτό. Τώρα προβληματίζει πιο πολύ να γίνει εκαθάριση στον Άρη παρά το ότι θα ανέβουμε. Εσύ την εκαθάριση πιστεύεις ότι θα τη δεις στον Άρη? Εγώ πιστεύω ότι θα τη δω στον Άρη, γιατί δεν μπορεί να ισχύουν όλοι οι νόμοι κατά του Άρη. Δηλαδή δεν μπορεί να ανεβαίνουν Λάρισες, οι Κέρκυρες, οι Πάντες να ισχύουν άλλοι νόμοι και όταν ο Άρης πάει να ανέβει, όπως θα παίρνουν βαθμούς πίσω Όφη, και αν ίσχυε ο νόμος πέρσι και τον Άρη θα ανέβαινε μέσω δεύτερης θέσης, δεν ίσχυσε. Δεν γίνεται να μην ισχύει τίποτα για τον Άρη και να ισχύουν για όλους. Γι' αυτό το λέω. Καταλάβατε. Για να δούμε. Εγώ πάντως. Εγώ πιστεύω ότι κάτι θα γίνει, δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει να μείνει ο Άρης εκεί πέρα. Το θέμα δεν είναι αν θα ανέβει. Το θέμα θα γίνει θα ανέβει με τα χρέη του. Όχι, εγώ λέω ότι θα γίνει η καθάριση. Αυτό. Εντάξει. Πιστεύω ότι θα γίνει η καθάριση. Γιατί μπορεί να μην υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, κύριε Ραπτόπουλε, μέχρι να γίνει ο Άρης, μέχρι να ανέβει ο Άρης. Υποτίθεται όμως ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Φυσικά όμως, πρέπει να είναι για όλους ανεξάρτητη. Ναι. Άρα, εγώ φίλε στη δικαιοσύνη δεν πιστεύω. Τώρα, εσύ αν πιστεύεις, εντάξει. Έχει μια γοητεία. Η νόμη στην Ελλάδα και η δικαιοσύνη έχει μια γοητεία που εμένα μ' αρέσει. Άλλο το ότι δεν την πιστεύω και άλλο αν μ' αρέσει. Έτσι. Εμένα μ' αρέσει έτσι όπως λειτουργούν οι νόμοι, τα δικαστήρια κτλ. Έχει μια γοητεία. Έτσι. Το ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που πλήρωσε μόνο τα χρέη της, είναι η αλήθεια αυτή, αλλά πλήρωσε το ένα πέμπτο, το ένα έκτο. Όχι, πλήρωσε όλα τα χρέη, δεν πλήρωσε τις προσαυξίες. Ο ΠΑΟΚ, φίλε, χρωστάει στο Σαββίδι 15 εκατομμύρια. Όχι, δεν πλήρωσε. Κοίταξε να λέμε αλήθειες, ακούει χιλιάδες κόσμος. Πλήρωσε το κεφάλαιο όλο, αλλά δεν πλήρωσε προσαυξίες. Βρήκε τη μαγιά μου και δεν πλήρωσε. Μεγάλη μαγιά. Πόσο πάω, ξέρει πόσο πάω. Εγώ πάντως... 11 εκατομμύρια φίλε. Εγώ πάντως να πω και κάτι 50, άλλο. 50 κάτι εκατομμύρια. Όχι αγόρι, με 11 εκατομμύρια. Λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Έγινε μια ρύθμιση και πλήρωσε ο ΠΑΟΚ το πρωτογενή. Και όχι φωτογραφική αυτό. Προφελήθηκε όλη η χώρα. Όλη η χώρα και όλη τη χώρα έγινε. Άλλο λέω εγώ. Και άλλες ομάδες, αν θέλανε. Μπορούσανε, βέβαια. Θα μπορούσαν να το κάνει και ο Παναθηναϊκός, να το κάνει, να πούμε. Και οποιαδήποτε ομάδα χρωστούσε. Το κάνανε μόνο στον ΠΑΟΚ. Δεν το κάνανε μόνο στον ΠΑΟΚ. Το έκανε μόνο στον ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ το έκανε. Το έκανε μόνο. Δεν έγινε για τον ΠΑΟΚ. Μπορούσε και ο Κυρμίτσος, αν είχε ένα μπακάλικο, να πάει να κάνει κατοδόσεις. Εγώ ξέρεις πόσους πελάτες μου έκανα κατοδόσεις. Να σου πω κάτι. Εμένα το κάνανε έτσι. Φυσικά. Να σου πω κάτι. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Πίεζε ο ΠΑΟΚ να γίνει αυτή η ρύθμιση. Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, έγινε η νομοθετική ρύθμιση, την εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Τη δούλεψε ο ΠΑΟΚ από πιο πολύ. Το οικονομικό του. Δύο χρόνια πριν το δούλευε. Κάποτε έγινε λοιπόν, ήταν έτοιμος με τις αυξήσεις με το αρχικό κεφαλαίο, ήταν έτοιμος, πλήρωσε κασέρι, εκμεταλλεύτηκε μόνο το αρχικό κεφάλαιο, πλήρωσε και κοντά σε αυτή τη ρύθμιση το εκμεταλλεύτηκαν όσοι μπόρεσαν οικονομικά. Έγινε αλγενός. Να ρωτήσω κάτι, Τζόρδαν. Έλα, φίλε μου. Αν φύγει, παράδειγμα ρε παιδί μου, Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ, αυτά τα χρέη, αυτά που χρωστάει ο ΠΑΟΚ Σαββίδη, π.χ. τι θα γίνει με αυτά, ξέρεις? Λέμε, ρε παιδί μου, κοίταξε, μέσω της ΠΑΕ, να ξέρεις, μόλις γίνει η ΠΑΕ κερδοφόρα φυσικά,
τα χρέη κάποια στιγμή θα επιστραφούν. Δηλαδή τα, αυτά που χρωστάει, ρε παιδί μου, η ΠΑΕ στον Σαββίδη, κάποια στιγμή θα επιστραφούν. Ωραία. Λοιπόν. Και εσάς που αξίζετε να μην είστε, να μην είστε με τον Σαββίδη, γιατί ακούω ναι. Σαββίδης και ακούν, να... λένε, αλλά. Ο άνθρωπος θα σέσουσε. Πρόσεξε. Έχει τα χειρότερα από να έρθει. Πρόσεξε, φυσικά, μπράβο, σε παραδέχομαι. Και να το κλείνουμε, να σου πω και κάτι. Όλοι λένε, αλλά μόλις σου λες πρώτη είναι λύση, δεν χάνεται ο Πάκου, ρε. Ναι, πρώτη είναι λύση όμως, δεν χάνεται ο Πάκου. Βράζεται να πήγαινε από εδώ, βρε, που θα με πει, δεν χάνεται ο Πάκου. Γιατί φωνάζονται, άμα πληρώσει τα χρέη, είσαι με πέντε έτσι, μπράβο. Πληρώσει τα χρέη, ξαφνικά έγινε αυτό. Αριανός εσύ. Τέλος πάντων, παιδιά, γεια σας. Καλημέρα. Αριανός. Πολύ ωραίος. Κουβέντες σωστές. Γεια σου, φίλε. Πολύ ωραίος. Τι θα υπάρχουν σε 350.000 Αριανοί και το μήνυμα. Πολύ ωραίος. Μπράβο. Ραπτόπουλε, πες στο Μάνο ότι την ΑΕΚ αδίκησε ο Σπάθας γιατί δεν έδωσε μπέναλτι υπέρ της ΑΕΚ και κόκκινη στο Βέλιο για εγκληματικό τάκλι πάνω στον Μπαρμπαρόσα. Εντάξει τώρα, ρε φίλοι, ρέμψε. Κώστα, καλημέρα σε ένα και στην παρέα σου. Δώσε ένα μαλάτο. Όχι, δεν μιμείτε τον Αντώνη αυτό το γελίο του Σταυρίδη. Λάθος κάνεις, φίλε. Ναι, 3.48 όχι, ο Σταυρίδης δεν γελάει έτσι. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του κόκκινου, λέω 112. Δεν ξέρω ούτε ένα γραμμάριο μπάλα και κορμάει με αυτήν την άγνοια του, μαγιά του. Λέει 112. Μα ο κόκκινος δεν μιλάει για μπάλα, για την μεγάλη του γνώση. Ο κόκκινος ξέρει και κάνει ραδιόφωνο. Που εμείς δεν ξέρουμε να κάνουμε. Το, η επιτυχία του κόκκινου είναι ότι ο κόκκινος ξέρει να κάνει ραδιόφωνο. Κάνει τα follow, αυτά, τα κόλπα, αυτά αυτός τα κάνει. Εγώ δεν έχω ιδέα. Καλημέρα. Ναι, βέβαια. Τι είτε. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε μου. Καλημέρα, κύριε Ραπτόπουλε. Γιατρέ μου! Τι κάνεις? Τι κάνετε, κύριε Ραπτόπουλε. Καλημέρα στον κύριο Ιορδάνη, το φίλο μου. Γεια σου. Στον εκλεκτό κύριο Μελισσουργό, Παύλα Λογιστή. Γεια σου, φίλε. Δεν σε λένε. Ναι, ναι, γεια σου, φίλε. Να τολμήσω να στήσω ένα βαζάκι μίλη όποτε μπορεί. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Με τον κύριο Ραπτόπουλο θα κάνω. Θα κάνουμε. Ναι. Τρίκυλο, τρίκυλο, να κάνεις κατανάλωση λίγο. Λοιπόν, ναι. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά θέλω έτσι μια, αν μου επιτρέπετε και η τρίτη σας, μια μικρή παρέμβαση. Ναι. Για το θέμα της Λεξούλας, επειδή το είναι ασήμαντο μπροστά στο ποδοσφαιρικό, θα πω και δύο ποδοσφαιρικά κατά την ταπεινή μου γνώμη. Στην ελληνική γλώσσα, η οποία είναι πλούσια, και όντως ο κ. Μπαμπινιώτης δεν έχει τη λέξη μια ανατροπή, γιατί ως πραγματικός όρος δεν υφίσταται, ως περιγραφή ενιών, έτσι, δεν μπορούμε να βάλουμε μια αρνητική πρόθεση, το ημί, με μια πρόθεση που δίνει κατέθεση. Γιατί η μία κυρώνει την άλλη. Να σου κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση. Όταν διαβάζω εγώ περιοδικά αυτοκινήτου και λέει το αμάξι αυτό, λέει είναι ημιαυτόματο. Ναι. Το ημιαυτόματο είναι μια στατική κατάσταση. Είναι αυτόματο. Δεν υπάρχει όμως να πάμε ένα ποδοσφαιρικό ρόλο. Ναι, υπάρχει, γιατί λέει ημι, λέει όμως αυτός. Διότι έχει και. Είναι ένας μηχανικός όρος που περιγράφει ότι έχει και αυτοματισμό και ταχύτητα. Ναι. Η ημιανατροπή όμως είναι μια φάση που υποτίθεται ότι σταματάμε την ανατροπή στη μέση. Άρα δεν έχουμε ανατροπή. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Υπάρχει παίχτης ημιεπιθετικός? Όχι, υπάρχει σκυλή ημίαιμο. Ναι, το ημίαιμο είναι. Το εξηγεί πολύ σωστά. Φιλόλογος είναι ο άνθρωπος. Όχι, γιατρός. Μπράβο. Χειρουργός είναι, αλλά διαβάζει. Υπάρχει παίχτης ημιαμυντικός? Όχι, υπάρχει όμως η λέξη. Όχι, εγώ κατάλαβα τι εννοεί ο φίλος. Ο οποίος είναι ο Καρασαλίδης. Άκουσε, γιατρέ. Ναι. Ο Καρασαλίδης, εμείς χρησιμοποιούμε. Εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη εξαρροστόπερο. Ή βάζω τη λέξη εξτρεμοενιάρι. Ναι, αυτό που λέτε ότι τα χρησιμοποιείς εσύ και ο κόκκινος και ο άνθρωπος και ο Β' δεν σημαίνει ότι υπάρχουν. Ναι. Όχι, όχι. Αγαπητέ Γιώργο, μου επιτρέπεις λίγο. Αυτό μπορεί να συμβαίνει. Ξέρει ο Μπαμπινιώτης. Αλλά δεν είναι ελληνική λέξη. Το εξτρεμοστόπερο. Επειδή έχω το λέξο του Μπαμπινιώτη. Έχω και τις δύο εκδόσεις του λέξου του Μπαμπινιώτη. Και την πρώτη και την επιστημονική. Αυτό που λέτε εσείς εξάρο, οχτάρο, κάνετε μια σύνθεση. Ότι ο άνθρωπος θα παίξει και εξάρι και οχτάρι. Δεν είναι όμως ημι οχτάρι, ούτε ημι εξάρι. Σωστό. Η λέξη επίσης τροπή. Δηλώνει μια κατεύθυνση και είναι κατά το οροπή. Όπως δεν υπάρχει μια επιτροπή σοφών. Δεν υπάρχει ή μια επιτροπή. Πάντως, γιατρέ μου, εάν έρθει ο Μπαμπινιώτης και του νοικιάσουμε μια γκαρσονιέρα στην κάτω Τούμπα και κάτσει τρεις μήνες στην Τούμπα ο Μπαμπινιώτης, εγώ πιστεύω ότι θα χρησιμοποιήσει στο επόμενο λεξικό του άλλες 250 λέξεις. Να σας πω άλλα δύο παραδείγματα για να τελειώσω. Θα σας πω και μερικούς ιατρικούς. Δεν είναι στον δρόμο, κάνουμε αναστροφή. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε μία αναστροφή. Ή θα κάνουμε αναστροφή ή θα κάνουμε καθόλου αναστροφή. Ναι. Λέμε ότι εκτρεπόμαστε τη πορεία μας. Είναι η λέξη εκτροπή. Είναι τροπή και το εκ. Δεν κάνουμε ήμι εκτροπή. Ή μένουμε στην κατεύθυνσή μας, οπότε δεν εκτρεπόμεθα, ή κάνουμε εκτροπή. Δεν υπάρχει μία εκτροπή. Ο κόκκινος, κύριε γιατρέ μου, συγγνώμη τώρα να το. Ναι. Ο κόκκινος που ημι παρέκτρεπε.
Ναι. Ναι, είναι λίγο. Ο Τζαβέλας, ο οποίος τη μια. Συγγνώμη. Ο Τζαβέλας, τη μια που κλωτσάει και την άλλη που αγκαλιάζει, δεν ημι παρεκτρέπεται. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να κλωτσάς τον άλλον και μετά να τον φυλάς. Ημι παρεκτρέπεται. Ναι. Αυτό λέγεται. Η ελληνική, γλώσσα έχει μια πολύ ωραία λέξη για αυτή τη συμπεριφορά. Λέγεται επαφωτερίζωσα. Αλλά μην το χοντρίνουμε τώρα. Μην το λες αυτό, γιατρέ, γιατί μας ακούει και εσύ. Για να κάνετε μια εγχείρηση, μια επέμβαση. Ναι, μακριά. Ναι, δεν θα σας κάνουμε μια επέμβαση. Ή θα επεμβούμε ή δεν θα κάνουμε καθόλου χειρουργία. Ας πάρουμε το γιατρό. Μια ανάταξη ή μια ανάταξη. Ναι. Να σας πω κάτι, αν μια κυρία παίρνει ημιαντισυλληπτικά, μάλλον θα μείνει έγκυος. Γιατί δεν παίρνει αντισυλληπτικά. Να σας κάνω όμως μια. Κάποτε. Να σας πω μια αντιβίωση. Ημιαντιβίωση δεν υπάρχει. Ναι, αλλά. Να σας πω και κάτι ακόμα. Ναι. Αν πάτε να κάνετε μια ακτινογραφία, δεν θα κάνετε μια απεικόνηση, θα κάνετε απεικόνηση της περιοχής σας. Όπως αν γίνετε καλά, δεν θα σας έχω ημιθεραπεύσει, θα σας θεραπεύσω. Αν είστε ημιθεραπευτής, θα έχετε πάλι υποτροπή της νόσου και θα ξαναρωτήσετε. Δεν θα είναι όμως ημι υποτροπή, θα είναι υποτροπή. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτά θέλω να σας πω ότι έχω λέξει όμως ποδοσφαιρική. Ναι. Κάποτε, κάποτε οι ποδοσφαιριστές ήταν ερασιτέχνες, επαγγελματίες και ημι επαγγελματίες. Ναι, αυτό δεν περιγράφει. Ναι, και ημι επαγγελματίες. Περιγράφει μια στατική κατάσταση. Χαρακτηρισμό κατάσταση. Όχι χαρακτηρισμό έννοιων που δηλώνουν μια δυναμική συμπεριφορά. Αρχίζουμε από την αρρώστια και καταλήγουμε στη θεραπεία. Είναι αλέξη, είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβετε, αλλά είναι πολύ όμορφη η ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό και περιγράφει όλες τις επιστήμες. Αρχίζουμε από την αρρώστια και πορευόμαστε προς τη θεραπεία. Αν ήδη καπευτούμε, θα παραμένουμε άρρωστοι. Δηλαδή δεν θα έχουμε ολοκληρώσει τη θεραπεία μας. Η ανατροπή λοιπόν, ή η λέξη τροπή, είναι τη λέξη τροπή. Έχω μια τροπή. Τραπώ η σφυγή. Αν είναι τραπώ η σφυγή, θα πει ότι σταμάτησα να τρέχω και ξαναγύρισα να σε αντιμετωπίσω. Άμα εγώ ο λευκός κάνω παιδί με μαύρο και το παιδί βγει ανάμεσα, τι γίνεται. Ναι, αυτό είναι ημίαιμο. Διότι είναι ημίαιμο. Το αίμα του λευκού, ναι, για τους δύο είναι ημίαιμο όμως. Ωραία. Λευκό και το για παιδάκι το μαύρο είναι ημίαιμο και για τη μαύρη το παιδάκι το λευκό είναι ημίαιμο. Καταλάβατε. Λοιπόν, γι' αυτό σας είπα ότι και η ημιμάθεια υπάρχει. Έτσι, ξέρω πέρα. Τα μισά. Η ημιανατροπή είναι ένας νεολογισμός, το οποίο τώρα οι άνθρωποι που παίρνουν στοίχημα, εγώ δεν έχω ξανακούσει τη λέξη αυτή, αλλά αν το λένε στο στοίχημα, δεν σημαίνει ότι αυτό. Κοίταξε, είναι ένα κλισέ, α σου πω γιατρέ, είναι ένα κλισέ που το είπε κάποιο, πούλησε στο ίντερνετ, γούσταρο κόσμο και τελείωσε. Εγώ σας εντάξει, τώρα είναι. Τι είναι η ημιανατροπή. Του κυρίου Ιωδάνη το αυτοκίνητο το ημικλέψαν, το έκλεψαν, δεν το έτσι ακριβώς. Κάτι γύφτη το κλέψαν. Ναι, δεν είναι μια απώλεια, είναι απώλεια. Πάει, έφυγε, τελείωσε. Μπορεί να είναι βουλγαρόγευτη, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ. Ταπεινή μου γνώμη λοιπόν, ότι πείτε και στον κύριο Κόκκιν, δεν μπορείτε να ακούμε το μεσημέρι, ότι αν έρθει στο νοσοκομείο μας για να τον βγάλουμε ένα δόντιο, δεν το κάνει μια εξαγωγή. Θα το κάνει η εξαγωγή, θα το στείλει σπίτι του. Εντάξει, γιατρέ, το καταλάβαμε. Λέξεις που παρουσία, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω τώρα κάτι για τον κύριο Ιορδάνη. Σε άκουσα και λίγο χθες η Ιορδάνη, καταρχάς για το αυτοκίνητό σου, εκτός αν μιλήσουμε. Εντάξει. Ναι, ναι, όχι, υπάρχει κάποιο θέμα που θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Έκανε χθες όμως ένα τόπιμα. Θα το περιγράψω. Εγώ το μάτι της Κυριακής το είδα πάνω ότι. Εκεί δεν έγινε η μη ανατροπή, έγινε η σοφάριση από 2-0, 2-2. Ναι, το ημί. Το ημί, η ανατροπή θα ήταν να γίνει το 2-3. Έτσι, μπράβο. Έτσι, δεν είναι. Έτσι. Αυτό είναι. Δεν αυτό. Υπάρχει. Έβγαλε τον καλό παίκτη και έβαλε τον Αντώνη αντί τον Κάτσε. Ο Αντώνη έβγαλε μάτια σήμερα στο. Ναι, πού τα έβγαλε τα μάτια. Στο φιλικό που παίξανε. Με ποιον παίξανε. Μεταξύ του. Α, μεταξύ του. Μάλιστα. Εγώ έβλεπα το μάτι καφέ το οποίο ήταν μέσα και πολύ Παναθηναϊκοί και πολύ Παοκτζίδε. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι μέχρι το 55-56 που έγινε το 2-0, πολλοί Παοκτζίδε είχαν να φύγουν. Έτσι, μπράβο. Τα είπα και χθες αυτά. Περίμενε, ναι. Απλά αυτό θα πω. Ορθώς ο Πάοκ έπαιξε πάρα πολύ ωραία, παρότι τον περιμέναμε. Γρήγορα έπαιξε. Πάρα πολλές απουσίες, ψυχωμένα. Είπες ορθώς χθες ότι δεν σε ενδιαφέρει τι έκανε ο Πάοκ του Παναθηναϊκού. Α μην έκανε τι αλλαγές, θα μην έχανε. Ναι, κοίταξε, το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, φίλε. Εννοείται. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι είδα ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το τέλος μετά το 70 μπορούσε να γίνει και το 2-3 και το 3-2. Σωστά. Εντάξει. Δικαιολογημένα είπες ότι έπρεπε να φάει και ο Παναθηναϊκός μια κόκκινη κάρτα με τον αδικαιολόγητο. Μπογκολόκο, ναι, τον Μπογκολόκο. Τον Μαμουτέ. Ο οποίος μοιάζει με bodybuilder ξεπεσμένο τώρα. Είναι υποδοθέτης από αυτό. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά φαίνεται με λογικό. Εμένα με πείραξε που μας έπιασε κορόιδο αυτός. Ποιος, ο Μαμουτέ. Ναι. Άστο γιατρέ, θα το πάμε. Άστο. Λοιπόν, ναι, και τελευταία είναι μια παρένθεση μόνο ότι ναι, καταλαβαίνω ότι είσαι οπαδός και σε σέβομαι. Αλλά το ντέρμπι της Ελλάδας το μεγάλο είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έτσι το βλέπεις και εσύ. Για μας είναι το άλλο. Κοίταξε, αντικειμενικά το πάρουμε, φυσικά και είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτός μικρός είναι, άλλα βλέπει. Καλά, σε ρε Τζόρταν τώρα. Τώρα το δικό μου το ντέρμπι τι να κάνουμε. Εντάξει, το δικό σου, εντάξει.
Με αυτή τη λογική εμείς λέμε ποιο είναι το τέρμι της Ελλάδος. Καλέ, το δικό μου παιδί είναι το ωραιότερο. Και στη δράμα, και στη δράμα εκεί άμα πας το τέρμι είναι πανδραμαϊκός δόξα. Ναι βρε παλικάρι μου, ναι. Το Μάνος είπε είναι Ηρακλής Ολυμπιακός. Έλα, πάμε. Λέμε για ντρέ, φίλια. Καλό βράδυ, δόκτωρα. Πάμε στον επόμενο. Τι χρωστάει ο Πάοκ στο Σαββίδι και πώς θα φύγει χωρίς να τον πουλήσει. Επιχείρησή του είναι έλεος με τα κουφά του δρόμου που ακούμε. Έλα, πάμε στο Μάκη. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν η Μυραπτόπουλε σε συμβουλεύω μόλις τελειώσεις. Να τρέξεις το Καφτατζόγλου να πιάσεις θέση για το Ηρακλής Ολυμπιακός. Η Μυραπτόπουλε σε συμβουλεύω. Έχουν την απορία οι Αριανοί. Εάν θα φύγει ο Σαββίδης, τι θα τα κάνει τα χρήματα που του χρωστάει ο ΠΑΟΚ, όπως λέτε. Θα τα χαρίσει ρε παιδιά. Όπως θα χάρισε ο Γράντας και ο Ίβιτς. Για να μπείτε στο άρθρο 44. Ωραίο. Σωστό. Ναι, βέβαια. Έτσι. Έτσι. Τελικό εγώ βλέπω τον ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Σε βολεύει. Πάμε παρακάτω. Πιθανόν. Ναι. Σε βολεύει. Πάμε. Ναι, με βολεύει. Σε βολεύει γιατί δεν τον πάρεις έτσι. Ναι, ναι. Η λέξη Βούλγαρη ρε παιδιά δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Τη λέξη Βούλγαρη την ακούσαν και οι Αριανοί, την ακούσαν και οι Ηρακλειδείς, αν το ξέρετε αυτό καλά. Είχε βγει τότε ένας νόμος, επικόκαλη, που έλεγε θα τιμωρείται η ομάδα που φωνάζουν Βούλγαροι. Γι' αυτό έγραψε ο Μπαμπινιώτης τη λέξη μόνο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Στη λέξη ΠΑΟΚ, γι' αυτό την έβαλε μόνο τη λέξη ΠΑΟΚ. Δεν τώρα το... κάτι άλλο. Ναι. Δεν το χάρισε ρε κότερο αεροπλάνο. Κότερο το χάρισε. Δεν τα ξέρετε καλά. Το κόκοτα, Κατόπουλε θα γίνει ένας πόλεμος και εσύ θα δεις τη σφαίρα που θα έρχεται και θα πεις μπροστά και θα πεις σκότωσε εμένα σφαίρα, μη σκοτώνεις από πίσω το παιδί μου. Ο καθένας μας το λέει αυτό, έτσι. Έτσι θα γίνει, βέβαια. Τι βλακίες λες ρε εσύ. Χάζεψες τελείως ρε. Όχι. Και αν θα φύγουμε, και αν θα φύγουν πρώτα τα παιδιά μας, πάλι θα λες καλά έγινε ο πόλεμος. Όχι. Τότε γιατί τη λες αυτή την κουβέντα συνέχεια. Να φύγω εγώ λέω. Να φύγεις εσύ, ναι. Να πας μπροστά μπροστά. Αλλά πού να πας εσύ Κώτα. Πού να πας. Θα πάει ο Κόκκινος που ήταν γιώτα τρία. Για τον Βουτσά δεν συμφωνώ καθόλου αυτό που κάνει. Τον αγαπάμε όλοι, μεγαλώσαμε τις ταινίες της. Αλλά ρε Κωστάκια αγόρι μου, από κανάλι σε κανάλι τώρα παίρνεις και τις έρνεις και το άλλο τώρα. Ποιο? Έλα φτάνε. Ω φίλε εδώ μην ξεχνάς ότι τον φωνάζουν εγώ πιστεύω. Δεν νομίζω ότι πηγαίνει. Δεν πάει μόνος. Δεν έχει ανάγκη να πάει ο Βουτσάς. Ο Βουτσάς. Δεν έχει ανάγκη αλλά κάτσε μια. Θέλω να πει κοροϊδία είναι τώρα κατάλαβες. Κοροϊδεύουν. Και γι' αυτό που είπες για το Σφαγιανάκη. Ο Σφαγιανάκης ξέρεις τι έχει γίνει τώρα τελευταία ρεση 20. Δεν ξέρω, άκουσα ότι τον χλέβασε. Όχι, όχι, όχι. Και αυτός στις αρχές μια χαρά ήταν. Έχει γίνει ο αλέφατος του τραγουδιού. Δηλαδή. Τι έχει πει ρε ο Θεός. Όλο τον κόσμο του θάβει. Και κάτι τελευταίο αυτό που λέει. Ο αλέφατος. Επειδή ξέρεις εσύ ποδόσφαιρο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ο Κάς πότε πήγε στον Ολυμπιακό. Μετά τον τελικό. Μετά τον τελικό. Μετά τον τελικό. Μήπως πήγε στην ΑΕΚ πρώτα ρε παιδιά. Μου φαίνεται πήγε μετά στην ΑΕΚ. Μετά πήγε στην ΑΕΚ. Ναι, πήγε. Διαλύθηκε εκείνη η ομάδα. Ναι. Έφυγε Γεωργιάδης, ο Κάς και ο Καφές. Κάθισε 6-7 μήνες στον Ολυμπιακό, ένα χρόνο πόσο. Κάπου εκεί. Δεν κάθισε πολύ. Ήταν από το τελικό. Να σε αρέσει ο Κωστάκη. Ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πήγε από ομάδες της πόλης μας στην Αθήνα, ποιος ήταν. Από ομάδα της πόλης μας στην Αθήνα. Στον Ολυμπιακό. Α, στον Ολυμπιακό. Ομάδα της πόλης μας. Τώρα κάτσε με πιάνεις λίγο αδιάβαστο ρε γαμώτο. Δεκαετία ποια ήταν, 60 ή 70. 60-70. Τερματοφύλακας ήταν Κωστάκη μου. Και πλήρωσε ο ίδιος τη μεταγραφή του να πάει εκεί. Ο Ηρακλέος ήταν αυτός. Καραπατής. Καραπατής. Μάλιστα. Το 50. Καραπατής. Το 50, 28, 38, 40. 10.000 έργα πλήρωσε. Και αυτός ήταν στο ναυτικό υπηρετούσε. Όσο για τους αυτά που λένε ας πούμε Ηρακλήδη, κάποιος Γρυλανδός, Φιλανδός, πώς λέγεται εκείνος. Να του θυμίσω κάτι το τσακαλάκι αυτό εδώ πέρα. Μετά το 4, το 4-0. Στα play-off, επί της Νίκη Βόλου, πόσοι ποδοσφαιριστές ήθελαν να είναι από τη Νίκη Βόλου στον Ηρακλή. 4. Γκολ και παίχτης. Το θυμάστε? Όχι. Και εγώ δεν το θυμάστε. Όχι, δεν το θυμάμαι. Για θυμίσου καλά, 4 ήρθανε από τη Νίκη Βόλου στον Ηρακλή. Μετά το 4-0 του Ηρακλέως. Και τη μεγάλη νίκη. Μάλιστα. Ε? Κατανοητόν. Κατανοητό, ε. Έτσι. Καλά ρε Σαύρα, ήρθες από βράδυ εδώ. Εγώ πρέπει να βάζω κατασκόπους για να σε ψάχνουνε. Κατασκόπους. Έβαλα και ρώτησε και έμαθα και με λέει εδώ ήταν. Και χθες και σήμερα. Ναι, κατασκόπους.
Θα έρθω να φάω το ελιό ψωμό σου και τι στον κόσμο. Σε φιλώ. Για χαρά. Όχι, δεν λέω τίποτα. Πέντε γραμμές στην αναμονή, μιλάτε κύριοι. Ένας φίλος μου λέει στην ΑΕΚ πήγε πρώτα ο Κάς και μετά στον Ολυμπιακό. Ναι. Με βάρισε με το κράτος. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Εγώ νομίζω πρώτα στον Ολυμπιακό. Δεν είμαι, και εγώ δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι πρώτα πήγε στον Ολυμπιακό. Εσύ, Ραπτόπουλε, πάντως είσαι ημίωνος. Λέει ο Κουλεκαφιώτης. Μάλιστα. Ψηφίδι να μιλάει με φυρό. Λίγο δύσκολο, γιατί το φυρό δεν το θέλει ούτε ο Αγροτικός Αστέρας, δεν τον θέλει ούτε ο Άρης. Κάνουν τα κουμάντα στον Εύος Μάλι. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα, Κώστα. Καλώς τον, ο Μαλάτος είμαι. Ο Μαλάτος με τα μαλλιά. Έλα ρε Μαλάτος. Άκου, άκου. Ναι. Πήρα τηλέφωνο, καλησπέρα Ιορδάνη και Γιώργο. Καλησπέρα. Πήρα τηλέφωνο γιατί πρέπει να πω κάποια πραγματάκια. Να τα πεις ρε Μαλάτο. Λοιπόν, με την Άντερλεχτ θα χάσουμε 4-0. Γιατί ρε εσύ το λες αυτό? Φαλάει τρένα τώρα. Ναι, κάτσε να πεις. Με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα γράφε σκορ 4-0. Αντώνη Τσίμιροτ. Το πιο πιθανό είναι, δεν είναι υπερβολή αυτό. Μην πω 5, μην πω. Έχετε φάει πολλά τέτοια, να ξέρεις. Είναι θέμα αν θα φέρουμε χ. Ναι. Θα βάλουμε βέβαια, όπως λέει ο Πετρουλάκης, ναι, διαιτητή σε όπουλο. Ναι. Αυτός κάτι του έχουμε κάνει και δεν το ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και όλα αυτά, ας πούμε, μια τέτοια ομαδάρα ο ΠΑΟΚ δικαιούται να πάρει και το πρωτάθλημα, γιατί οι 30 βαθμοί είναι πλασματικοί. Καλά, στο κύπελο σε έχω ρε φίλε, τώρα δεν μπορεί να μιλάς. Με τις διαιτησίες, είπα εγώ, δεν με έχεις 15 φορές έχω αποκλείσει εγώ και 8 εσύ. Όχι, όχι φίλε, λάβεις. Όχι, όχι. Άσους τελικούς, άσους τελικούς. Ποιους τελικούς? Εδώ μιλάμε, το δείχνε χτες το συνδρομητικό. Αλλά πέραν τούτου, η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Φυσικά, για μας αυτός είναι. Βέβαια. Με δύο πρωταθλήματα, ας πούμε, και του έχουν φάει κι άλλα. Εσύ έχεις περισσότερα καθαρά τίμια που λέμε. 60. Τίμια, για τίμια μιλάω. 60 σου. Για τίμια μιλάω, για τίμια. Όλα τίμια είναι. Τα πρωταθλήματα και αυτά που πήρες εσύ, και η Λάρισα και ο Άρης. Ο Άρης έχει 3. 3, βέβαια, εννοείται. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, και δεν έχουμε καμιά ελπίδα, ας πούμε, δηλαδή ο τελικός είναι ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Μα αυτά είναι. Δεν αποκλείεται. Για να το πάρει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, επειδή είναι και 90 χρόνια. Μπορεί. Θα του βάλουμε και... Άμα το πάρουμε, ας πούμε, είναι για τα 90 χρόνια. Ήδη λοιπόν, την έχετε βρει έτοιμη τη δικαιολογία. Εσείς το παίρνετε γιατί κάθε χρόνο γιορτάζετε, ας πούμε, γι' αυτό. Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε να λέμε και πολλά πραγματάκια. Τώρα όσο για τον Ηρακλή, θα πάμε μια τριάρα, τέσσερα. Μαγκάρι. Θα δούμε τώρα. Μαγκάρι, εγώ το εύχομαι. Τι να κάνουμε. Το μόνο ρε Ιορδάνη που δεν βγαίνουν οι ευχές σου, γι' αυτό μην μου πεις καλή τύχη, γιατί θα έχω κακοτυχία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Εγώ στο κύπελο σε έχω πάντως. Πού, στον ύπνο σου? Εγώ θέλω ένα σπάθα σπαθένιο όμως. Θες ένα σπάθα σπαθένιο. Ναι, ναι. Κοίταξε. Δηλαδή με έβαλες τώρα Κίζα προχθές και Αρετόπουλο παρατηρητή ρε φίλε. Γελάει ο κόσμος τώρα. Ναι. Δηλαδή πιάσεις, και στην Ταγκανίκα τα ξέρουν αυτά. Άκου, άκου, ναι. Θα πιάσεις, άκου να σου πω. Θα πιάσεις εκεί τους παίξες μόλις έρθουνε, όπως με το Βαλντές, να τους ξεριζώνετε τα μαλλιά, τα μέζεα. Ξέρετε εσείς από τέτοια. Εσείς ξέρετε πιο καλά ρε φίλε. Εμείς δεν σας κάνουμε τέτοια, σας ρίχνουμε κανονικότατα. Εσείς κανονικά πυροβολάτε τον τερματοφύλακά μας με πλαστικές σφαίρες. Ρώτα το φουστέρε εκεί, ξέρει αυτός. Την προπέρσινη τεσσάρα σας δέραμε, τι σας κάναμε? Την προπέρσινη τεσσάρα χάσαμε δίκαια. Την περσινή που, το περσινό το κάζο που πάθατε. Ο διαιτητής. Εμείς άκου να δεις φίλε, δεν έχουμε κερδίσει. Βλέπες. Από την κακία του έπεσε. Ούτε η γραμμή σε σηκώνει φαντάζεσαι. Ο Μπαλάτος, πράγματι ο χειλητής μας σήμερα, πρώτα πήγε ΑΕΚ. Και στο Γαύρο έκατσε 3 χρόνια. Λοιπόν. Όντως μετά το τελικό του 2-3 έφυγε ο Κάς, πήγε στην ΑΕΚ για μια σεζόν και μετά πήγε στον Ολυμπιακό. Πέσαν οι γραμμές. Πέσαν λοιπόν όλες οι γραμμές. Ναι, μπορούμε να πάρουμε 3-4 για να οι δούμε. Οι γραμμές είναι ελεύθερες, όποιος θέλει. Μπορούμε να πάρουμε 4 γραμμές. Σε ποια ομάδα έπαιξε ο Γιώργος Φούντας? Τι δουλειά έκανε ο Κωνσταντάρας πριν γίνει ηθοποιός? Τι ομάδα ήταν ο Σταυρίδης? Εντάξει, ο Σταυρίδης ήταν Ολυμπιακός. Ο Κωνσταντάρας νομίζω ήταν τερματοφύλακας στην ΑΕΚ. Για τον Γιώργο Φούντα δεν ξέρω. Πού έπαιζε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Πού έπαιζε? Ναι. Πολύ, έλα φίλε. Πάμε. Πολύ ναι. Στο κρεβάτι έπαιζε ο Φούντας. Έλα φίλε, ναι. Γεια σας παιδιά. Νάτος. Γεια σας κύριε Κώστα. Νάτος. Γεια σας, γεια σας, τι κάνεις. Για χαρά. Λοιπόν, για να μην μαλώνετε για την μία ανατροπή, έχετε το μερική ανατροπή και είστε καλυμμένοι.
Μερική. Σωστός, μπράβο κύριε Κώστα. Μερική. Σωστά. Τώρα. Ναι, πες το. Κύριος Μάνος. Ναι. Όπως και πολλοί οπαδοί. Ναι. Είναι μπερδεμένοι. Γιατί? Όσον αφορά την επιθυμία με τη δυνατότητα. Σωστά. Υπάρχει μια ιταλική παροιμία που λέει μεταξύ επιθυμίας και δυνατότητας μεσολαβεί θάλασσα. Τα τρία προηγούμενα. Μπράβο, μπράβο, ωραίο, ωραίο. Ναι. Τα τρία προηγούμενα παιχνίδια που έπαιξε με την ΑΕΚ και έφαγε 10 γκολ. Και έτσι τα τρία έλεγε ότι θα τα κερδίσει. Έτσι έλεγε. Αλλά έφαγε 10. Και συμφωνώ ότι το μάτς δεν έπρεπε να γίνει. Αλλά αν το γήπεδο ήταν καλό, θα είχανε πάλι. Ποιος? Ο Ηρακλής από την ΑΕΚ. Μα χάρη στη βροχή ισοφάρισε. Ή το πολύ να βρει ισοπαλία, λέω εγώ. Ναι. Γιατί μιλάμε ναι. Βάσει πρόσφατων αποτελεσμάτων. Ναι. Τώρα, το πώς Ηρακλής Ολυμπιακός βλέπει ότι θα κερδίσει. Ναι. Μπρασπάρει ένα χ και να ανάψει λαμπάδα. Ναι, ναι. Λαμπάδα, ναι. Να ανάψει λαμπάδα. Λαμπάδα. Μα τι είναι αυτά, ρε παιδί μου. Μα τέτοιο παδιλίκι. Και ο προηγούμενος ο Κράτης προέβλεψε ότι ο τελικός θα είναι ακατρόμητος. Επιθυμία εξέφρασε και αυτός. Αυτός έκανε χιούμορ. Ήταν Ολυμπιακός, έκανε χιούμορ. Νιώθει ασφάλεια. Όχι, όχι, ο Φούρναρης το είπε. Είπε θα είναι ακατρόμητος. Προέβλεψε ότι θα είναι ο τελικός. Όχι, πάω ακατρόμητος. Ότι θα είναι ο τελικός. Με μια σωστή διαιτησία, κύριε Κώστα, καθόλου απιθανό. Βαρέθηκα, ρε Γιορτάκη. Γιατί ρε φίλε να πούμε, δεν έχασε από τον ατρόμητο πρόσφατα. Μισό λεπτό, γιατί. Με μια σωστή διαιτησία βγαίνει Ευρώπη πέμπτο. Άσε ρε τώρα. Βαρέθηκα αυτό με τη διαιτησία. Γιατί να βαρέθηκε. Ναι, εντάξει, παιδί μου. 60 χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια. Γιατί δεν είναι, δεν ισχύει δηλαδή. Πες μου, δεν ισχύει. Ρε ισχύει, δεν ισχύει. Γιατί να το αναρρέσουμε δηλαδή αφού. Τώρα, όσον αφορά τα ντέρμπι που λέτε. Ντέρμπι είναι μόνο. Μεταξύ δύο ομάδων της ίδιας πόλης. Καλά. Και Ολυμπιακός Εθνικός ντέρμπι είναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ντέρμπι. Και Ολυμπιακός Εθνικός είναι ντέρμπι. Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός είναι ντέρμπι. Ωραία. Δεν μπορεί να είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ντέρμπι. Είναι διαφορετικές οι πόλεις. Είναι ΠΑΟΚ Άρης ντέρμπι. Και η Ηρακλής Άρης και η Ηρακλής ΠΑΟΚ είναι ντέρμπι. Το Ραφίνα ΑΕΚ και το Άρης Αγιονέρη είναι ντέρμπι. Α, μπράβο, πες μας. Τώρα μιλάμε για ομάδες. Γιατί μιλάμε τώρα, πέρσι τι ήταν. Μιλάμε για ομάδες του αυτού επίπεδου. Εντάξει. Α, όπως μας βολεύει δηλαδή. Μιλάμε για ομάδες του αυτού επίπεδου, Γιορδάνη. Κάτσε, φίλε τώρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν είναι ντέρμπι. Πώς? Τι είναι ΠΑΟΚ? Όχι, δεν είναι ντέρμπι, είναι διαφορετικές ομάδες. Είναι διαφορετικές, σε διαφορετικές πόλεις. Ωραία, το Μπαρτσελόνα Ρεάλ τι είναι ντέρμπι. Το Μπαρτσελόνα Ρεάλ θεωρείται ντέρμπι επειδή είναι οι κορυφαίες ομάδες της χώρας σου. Και οι κορυφαίες είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Η μία είναι στο νότο, η άλλη στο βορρά. Δεν κατάλαβα. Ο ΠΑΟΚ. Ναι, βεβαίως δεν είναι. Ποια είναι η κορυφαία στο βορρά? Α, στο βορρά. Ναι. Στο νότο ποια είναι? Ποιες είναι οι κορυφαίες? Το ντέρμπι το κορυφαίο ποιο είναι λοιπόν? Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Άσε, κύριε Κώστα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι. Στη σειρά. Έβαλες και την ομάδα σου εκεί πέρα, την ΑΕΚ να πούμε, μας το κάνεις ντέρμπι. Δεν θα την πάρω, έχω 12 πρωταθλήματα και έχεις δύο. Αυτό δεν ισχύει. Ποιο να πιάσω τότε? Έχεις και τρεις βουτιές όμως, μην το λες. Ποιο να πιάσω? Άστο τώρα. Ποιο να πιάσω? Άστο τώρα. 12 με 2 είμαστε, 15 κύπελα. Και τι έγινε? Πώς? Και ο Άρης έχει τρία που λες. Πού είναι τώρα, τι ντέρμπι να βάλω τώρα, για πες. Μεταξύ μας συναντήσεις. Ας, μεταξύ μας. ΠΑΟΚ ΑΕΚ και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ναι. Τι. Συντριπτικά υπερέχω. Και τι έγινε, ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Τι έγινε. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα υπερέχθη, κύριε Κώστα. Έλα ρε, κύριε Κώστα. Έχεις φάει κάτι τάλαρα και εσύ κάτι εξάρες τώρα, άσο τώρα. Στην Αθήνα υπερέχω συντριπτικά σε σχέση με την περιοχή του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Το Ραφίνα ΑΕΚ ήταν ντέρμπι πέρσι. Πες μου. Αυτό εννοώ, Γιώργο. Συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ. Εντάξει. Αυτό εννοώ. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας δεν ξέρω τι λέει ο Ιορδάνης. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ήταν ντέρμπι. Και στην Ευρώπη, αν ρωτήσετε, μεταξύ μας, παρόλο που είστε εξής, και δεν θέλω να σας κακοκαρδίσω, αν ρωτήσετε έναν Ευρωπαίο, θα πει τα διάφορα ντέρμπι και για την Ελλάδα θα πει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτό είναι σίγουρο. Συμφωνούμε.
Συμφωνήστε. Δεν θα πει Παναθηναϊκός ΑΕΚ ο Άγγλος. Θα πει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Βεβαίως συμφωνούμε. Βεβαίως συμφωνούμε. Αλλά. Δεν με απαντάς, δεν με απαντάς. Ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα? Άντε, από τη Λάρισα και πάνω, ποια είναι? Ο ΠΑΟΚ. Από τη Λάρισα και κάτω, ποια είναι η κορυφαία ομάδα? Απάντα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Άσορε, μία θα μου πει, το λέει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός. Τότε γιατί να μην το κορυφαίο ντέρμπι αυτό το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός? Τι αύριο, τάκ, παιδιά, καληνύχτα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Τι είναι, Τζόρνταν? Δεν υπάρχει. Τζόρνταν, μισό λεπτό. Ναι, πες. Ναι, όταν έρθει στην Κατερίνη το τηλέφωνο πάρτε από τον Κωστή. Έχει σταθερό, δεν έχει κινητό εσύ. Και τι πειράζει. Μεσημέρι δεν θα το πάρει. Πάρε με από βραδύ. Δώσ' μου το κινητό. Έγινε, καλώ, θα το πάρω. Άντε, γεια. Πες του ρε ραπ του Γαύρου, τελευταία αγωνιστική μηδενίσχυε ο Ηρακλής με την ΑΕΚ και πήρε ως το κύπελο, το πρωτάθλημα. Το Σάββατο ο Ηρακλής την πάτησε την ΑΕΚ, άμα και άμα. Ο Μαλιάτος έχει κάνει κακάκια, λέει. Από τα όνειρα που βλέπει, νομίζει ότι την αδική και η διαιτησία. Χωρίς ναι, Αρετόπουλο, Σπάθα, Καλογερόπουλο, είσαι πουθενά. Και Δημητρόπουλο. Ναι, ο Καφές έπαιξε 4 γραμμές στον Ολυμπιακό, 2-3-2-7 με 81 συμμετοχή. Στην ΑΕΚ έπαιξε 2-7-2-12. Μάλιστα. Πάμε τρεις τελευταία, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κωνσταντίνε. Ναι, φίλε. Τζόρταν και Γιώργη. Χαίρετε. Ο Κυρκώστας συνήθως είναι και ειλικρινής και γνώστης. Ναι, βέβαια. Ντέρμπι δεν βαφτίζουμε δύο ομάδες της ίδιας πόλης. Το έχουμε ξεσχίσει το όνομα ντέρμπι, τη λέξη ντέρμπι. Συγγνώμη λίγο, δευτερόλεπτα λίγο. Είναι ένας όρος που το βγάλανε οι Άγγλοι. Έχει δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ναι, δεν ισχύει μόνο γι' αυτό. Αυτό θέλω να πω τώρα. Ακριβώς αυτό που υπερασπίζεται, θέλω να βεβαιώσω. Ντέρμπι. Λέμε ένα παιχνίδι όταν έχει δύο ισοδύναμες ομάδες κατά τεκμήριο. Και όχι δύο ομάδες της ίδιας πόλης. Εντάξει, η μία να είναι στη βαθμολογία δεύτερη και άλλη να είναι 12η. Δεν μπορεί να πει ντέρμπι μεταξύ τους. Εκείνο είναι αγωνιστικό θέμα. Και λες τοπικό ντέρμπι. Δεν λες ντέρμπι όμως. Το ντέρμπι πρωταθλήματος είναι ο ΠΑΟΚ του Βορρά και ο Ολυμπιακός. Εγώ έχω πρωτοσέλιδα κρατημένα εφημερίδων παλιά. Η μητέρα των μαγών, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ο Θεός βοηθός. Παλιά του. Εφημερίδων τώρα μην αναφέρω. Ο Γιορτάνη τον Χαμουτζή δεν τον είπε το πικρό ποτήρι τη Εξάρα. Πολλά, και πολλά να κάνανε εξάρα, ποτέ δεν μας βάλανε και πάντα θα το πονάνε και πάντα θα το ζορίζει. Έτσι. Αυτό πες του Χαμουτζή να το ξέρει. Και κάτι άλλο που οι Γιορτάνοι, επειδή οι πυρώτες έπαψαν να εύχονται και να μακαρίζουν και να περιμένουν, καθάρισαν από νωρίς. Γκρεμίσαν την ελληνική κυβέρνηση, κάνανε μια κυβέρνηση δική τους, βάλαν την ΕΠΟ δική τους, βάλαν την ΟΔΗ και δική τους, βάλαν τους πάντες δικούς τους και έχουν κάνει ένα κρατήδιο μέσα στο κράτος. Κάτσε ρε, ένα λεπτό. Αν το κάνει ο ΠΑΟΚ αυτό του χρόνου θα χαλαστούμε. Ένα λεπτό. Πόσοι πρόεδροι της ΕΠΟ ήταν παγωξίδες. Έτσι. Δεν έχει σημασία αυτό. Πόσοι πρόεδροι. Δεν έχει σημασία. Σταμάτα λίγο, ρε. Δεν, γιατί ασταμάτησε. Πόσοι πρωθυπουργοί ήταν Παναθηναϊκοί. Να τον απαντήσω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πόσοι. Ποιο ομάδα είναι ο πρόεδρος της ΚΕΔ εδώ από τη Βέρεια? Κωστή. Λέει, απάντησε μου. Και πού κολλάει αυτό, τι. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Ο Κυρτζίκης. Τι ομάδα είναι ο Κυρτζίκης. Τι ομάδα είναι ο Τσίπρας. Τι ομάδα ήταν ο Καραμαλής. Μισό λεπτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πράξαν και σωστά, ρε. Τι ομάδα. Υπουργοί Αθλητισμού. Αν ήταν από την πόλη μας. Αφήστε τον άνθρωπο. Άντε, κλαψώ, άντε να μην πω τίποτα. Λέγει. Αυτό που λέει, ρώτησε και ξαπαντά. Δεν μ' άφησε να απαντήσω. Απαντήσει. Όλοι αυτοί που μπήκανε θα αποστομωθεί. Όλου αυτού που του βάλανε, στημένου, όχι με την αξία του. Αντίο, γεια χαρά. Άστο, deformation, φίλε. Γεια χαρά. Η Αθήνα με φταίει, ναι. Υπουργό Τσοχαντζόπουλο. Υπουργό Βενιζέλο. Ναι. Υπουργό Αθλητισμού Ιωαννίδη. Συμφωνώ μαζί σου, Υπουργός... Δεν σημαίνει ότι πράξαν και σωστά, λίγο, ρε. Τι να σταματήσω, λίγο, ρε. Σταμάτα λίγο. Όλοι κρίθηκαν αυτοί. Παραμελίδη. Διαιτητές Θεσσαλονικής, βασάρες, άντε ρε παρατήστε. Και τι μέσα. Σημαίνει ότι ήταν σωστή, δηλαδή. Άντε τρύπιες βάρκες εδώ. Άσε ρε φίλε. Πάμε πρώτα λεπτά. Τι σημαίνει δηλαδή. Άντε από εκεί ρε. Άντε βρε τώρα. Οπού το μαρούλι είναι. Πολύ δεν σωστό. Λοιπόν, το επιβεβαιώνει. Είναι σχετικό μήνυμα του 031 που λέει να φέρω τον Παρνιάνη. Σωστό. Για τον Γαύρο. Πόρο τελευταίο. Καλημέρα. Αριανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Α, μ' ακούς, αγόρι. Έμαθα, κατεβαίνεις. Κατεβαίνω 25 μέχρι την Κυριακή. Σε πάρω τηλέφωνο, μην μας το παίξεις πάλι. Δεν μπορώ και έχω δουλειές και τέτοια. Θα του δώσεις μελάκι όμως. Ναι. Άλλο όταν ανεβαίνω Θεσσαλονίκη για μια εβδομάδα και άλλο τώρα που είμαι εδώ πέρα free. Να, ωραία. Εντάξει, άντε θα κατέβω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ωραία. Να σας θυμίσω ότι και η ομάδα του αραιός μας,
μπήκε στο άρθρο για τις 100 δόσεις. Mm-hmm. Αλλά επειδή δεν καταβλήθηκαν οι δόσεις του Δεκέμβρη και του Γενάρη, εξαιρέθηκε από αυτόν τον νόμο. Κύριε Πρόεδρε του Ερασιτέχνη, άμα ακούς καλημέρα. Άμα. Καταλάβατε τι έγινε. Άκουσα στη χθεσινό βραδινή εκπομπή κάποιον οπαδό του Άρεως μας να καπηλεύεται το όνομά μου. Συνεχίστε. Χθεσινό βραδινή, τι δεν άκουσα, γιατί είχα δουλειές. Όχι, θα πει αύριο ο ψηφίδης ότι σ' άκουσε, αυτό λέω. Α, να το πει, ευχαρίστω. Γιατί από ό,τι ξέρω θέλει να κάνει την εκαθάριση. Ναι, αυτό θέλει. Οι άλλοι δεν ξέρω. Ναι, το ξέρω τι θέλει. Οι άλλοι είναι το θέμα. Ναι. Γιατί δεν ξέρω άμα μπορείτε να μου δικαιολογήσετε το γεγονός ότι ο κύριος Οικονόμου ήρθε σαν πρόεδρος στον Ερασιτέχνη Άρη επί εφορίας του κυρίου Κάλλας, παύλα αδερφού κύριου Καλαϊτζίδη, αλλά πώς αυτός ο πρόεδρος μέχρι πριν καθαιρεθεί από το αξίωμα του πρόεδρου Ερασιτέχνη Άρης στάθηκε διακάως στο πλευρό του κυρίου Καρυπίδη στις περιβόητες εκλογές των ξενοδοχείων Εφέλη. Μήπως μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Κοίταξε, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι πιστεύω και το καλό του Αριανού οπαδού δεν πρέπει να γίνει καμία εκαθάριση. Γιατί θα γίνουν πάλι τα ίδια και θα χάσει αυτό το άλοθη που έχει ότι είμαστε αδικημένοι. Όπως και για το καλό του Παοκτσί οπαδού δεν πρέπει να σταματήσει να τον αδικεί η διαιτησία. Γιατί αν σταματήσει, πάλι ο Παοκτσί θα παίρνει πρωτάθλημα και εκείνο που θα πέσει μαύρη κατά θλιψάρα. Ας έχει λοιπόν και ο Παοκτσί και ο Αριανός μια δικαιολογία. Και μια καραμέλα να μην πιλάει, διότι εγώ ακούω για τον ΠΑΟΚ τώρα θα μιλήσω. Δηλαδή πέρσι. Περίμενε, να τελειώσω. Δημοσιογράφοι που κράσαν τον Φρανκ Άρνεσεν και μόλις έβαλε τον γκολ ο Τσίμιροντ, ήδη τα πρώτα δημοσιεύματα το αφέρτε τον Φρανκ δηλαδή, πίσω. Δηλαδή και πέρσι. Με τους αλληταράδες δηλαδή που έφερε. Πέρσι, αν είχε σταματήσει η διαιτησία να τον αδικεί τον ΠΑΟΚ, δεν θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Αυτό που μου λες τώρα εσύ. Όχι, δεν θα το έπαιρνε. Δεν θα το έπαιρνε. Όχι, γιατί και ο ίδιος ο προπονητής του ΠΑΟΚ τι βγήκε και είπε, ναι, βγήκε, ότι φαγωθήκαμε από μέσα, δεν έπαιξε ρόλο καμιά διαιτησία. Εκείνος έκανε το κομμάτι του, δεν μιλάει για διαιτησία ποτέ καταρχήν. Πολύ καλά ναι, είπε. Ναι. Είπε, καλά, είπε ναι. Κάποια σωστά πράγματα. Ναι. Όσοι ακούσανε συνέντευξη Αναστασιάδη, ναι, κατάλαβαν πραγματικά τι γίνεται. Άργησες στο ΠΑΟΚ. Κατά 8 μήνες εσύ να τα πεις. Ναι, θα τα λέγαμε τότε εμείς. Γι' αυτό εσύ λες τι έλεγες. Πάντως Αριανέ, καθάριση δεν θα δεις. Ναι, μπορώ να συνεχίσω. Συνεχίστε, ναι. Ωραία. Ρωτήσατε ένα από εδώ του Άρη για ποιο λόγο δεν είναι γεμάτο το γήπεδο ενώ οι αξίδες πήγαιναν. Ναι. Ωραία. Να σας θυμίσω το εξής. Η ΑΕΚ Γάμα Εθνική είχε έφορο ένα πολύ δυνατό κεφάλι της ελληνικής οικονομίας και ένα οπαδικό κίνημα που έβαζε πρώτα την ομάδα και μετά το πολιτικό εγώ. Οπα. Σωστά ως εδώ. Ναι. Όχι, ναι. Λάθος. Κάτσε, γιατί λάθος. Κάτσε, λάθος. Ναι. Όλοι οι οπαδοί, εγώ έχω φίλους μου στην Αθήνα εξίδες, όλοι πηγαίνανε για τον Μελισανίδη στο γήπεδο. Έτσι, γιατί... Ναι, άλλο σου λέω. Ότι βάζανε πρώτα το μέλλον της ομάδας και μετά το πολιτικό εγώ. Τι εννοείς το πολιτικό εγώ? Θα σου εξηγήσω τώρα, ναι, να καταλάβεις. Στον Άρη πέρυσι έρχεται ο κύριος Γαλανός με τον Μπέρι. Ναι. Το Παλίδης Πάγκο, κάμπος προπονητής. Ναι. Κάτι πανσεραϊκός μέσα στις αίρες 2-2 με καλά σφυρίγματα, θυμόμαστε κάτι τέτοια, ωραία πράγματα, 4 βαθμούς επάνω. Τρώγεται όπως τρώγεται ο Κάμπος, ήταν ξένος, φέρνουν ένα άλλο ξένο από τον Πρασίνοβιτς. Περίεργο, λέω, τι γίνεται ρε παιδί μου, πώς γίνεται ένας ξένος να πληρώνει ένα ξένο από τη στιγμή που δεν γίνεται. Είχε κυπριακή υπηκότητα. Ναι, ναι. Βλέπεις ότι κάνει ό,τι κάνει και πάει κόντρα στο σύστημα. Παράλληλα το παδικό κίνημα δεν είναι ενωμένο προκειμένου να ανέβει ομάδα κατηγορία. Να σας θυμίσω σαν Γιάννητσα κάτι ωραίες αγκαλιές. Να σας θυμίσω στην Αρνία κάτι ωραίες αγκαλιές, χειραψίες και φιλιά. Δηλαδή αυτό τι μου έδειξε? Ότι οι οπαδοί του Άρη βάλαν πρώτα το πολιτικό εγώ και μετά το μέλλον της ομάδας. Και ανταυτού τι γίνεται? Αντί να στηρίξουν με νύχια και με δόντια μία διοίκηση, αλλά όταν πάνε να κάνει μια λάθος κίνηση να την προστατεύσουν και να πούνε μην πας στο δικαστήριο, μην στείλεις τον παλέμαχο στη Λάρισα, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Αυτοί βάλαν πρώτα το πολιτικό εγώ και φτάσανε 30 Αυγούστου να μην έχει ανέβει ομάδα και να θυμηθούν τότε 30 Αυγούστου αφού έχουν γίνει ό,τι έχει γίνει, εκλογές, Ερασιτέχνη κτλ. Θυμηθήκανε να βγουν στους δρόμους. Και μετά εσύ ρωτάς τον Αριανά από το Σοχό για ποιο λόγο δεν πάει στο γήπεδο. Εντάξει, πρέπει να μάθουμε τις απόψεις του κόσμου. Μπορεί κάποιος να μην είναι κάνει τέτοια ανάλυση όπως εσύ. Είναι πολύ απλό, ρε φίλε. Ναι, δεν διαφωνώ, ρε, πλάκα μου κάνεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, εμένα τώρα τι με εμπνέει
να σκάω κάθε Σαββατοκύριακο 50-100 ευρώ και να πηγαίνω να βλέπω τον Άρη όπου και να παίζει. Λογικό είναι αυτό. Όχι, δεν είναι λογικό. Ο φύλαδρος που πρέπει να είναι στην ομάδα, αυτό πρέπει να κάνει. Περίμενε λίγο, ρε φίλε. Κάτσε, ρε Τζόρδαν. Εμένα τι με εμπνέει, το παδικό κίνημα το οποίο είναι διχασμένο, ο μεγαλοπαράγοντας. Έτσι ακριβώς. Ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα είναι αύριο μεθαύριο και δεν θέλει να κάνει. Δηλαδή, εσύ τι είσαι για τα πανηγύρια, είσαι, δεν ξέρεις ότι αγαπάς αυτήν την ομάδα και πρέπει να είσαι εκεί. Ρε φίλε, εγώ θα στηρίξω μια προσπάθεια. Εγώ θα στηρίξω μια προσπάθεια. Τι να το κάνεις εσύ τον πρόεδρο το μεγάλο, ρε φίλε, όταν είσαι 15.000 κάθε Κυριακή εκεί πέρα. Εγώ θα στηρίξω μια προσπάθεια η οποία βλέπω ότι διηγεί κάπου. Όταν βλέπω προσπάθεια ερασιτεχνική και τσαπατσουλίστικη, σιγά με τη στηρίξω, ρε φίλε. Συμφωνώ από και τότε με την Καβάλα, γιατί πήγες 17.000, ρε φίλε. Ρε φίλε, ήθελε ο κόσμος να πάει ένα ντέρμπι σε όλη τη χρονιά, ρε φίλε. Αυτό σου λέω και εγώ για τα πανηγύρια. Πάνε από την πρώτη αγωνιστική μέχρι το τέλος και στήριξε την ομάδα. Δώσ' την κεφράγκα, γιατί όλοι ήταν ταλαιπωρημένοι ήταν αυτοί. Ποιο είναι το όραμα που θα με δώσει για να πάω στο γήπεδο? Τώρα. Ο άλλος που πάει στο δικαστήριο και ακόμη και τώρα δεν μπορεί να βρει δουλειά για τα επόμενα 3 χρόνια. Το φύλαθλο νομίζω δεν πρέπει να τον ενδιαφέρουν αυτά, φίλε. Που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στα ποδοσφαιρικά στέκια. Αυτός θα μου δώσει όραμα. Αυτά πριν αναλάβει έπρεπε να τα κάνει. Που πήγε στο δικαστήριο και έλεγε τι έλεγε, δηλαδή τι υπάρχει παρθενογέννηση. Αυτός δεν έχει κάνει τίποτα ποτέ. Πλάκα μου κάνει ώρα. Δεν ξέρω. Για τον κύριο Δημήτρη μιλάω. Κατάλαβα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είσαι στο γήπεδο. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, εσύ κάτσε λίγο. Φεύγει αυτό και το τελευταίο και εδώ, ξέρεις τι ξέρω εγώ, ρε φίλε. Όλοι γίναμε στρατηγοί. Όλοι γίναμε στρατιώτες, δεν υπάρχουν στις ομάδες. Όλοι τα ξέρουμε όλα. Γίναμε τεχνικοί διευθυντές, γίναμε οικονομολόγοι. Πόσο τον πήρε, θεωρώ είναι πολλά που τον έδωσε. Γιατί δεν έπαιξε 4-3-3. Τι να φτάρει. Αυτό που ονομάζει ο Τζόρνταν στρατιώτες. Εγώ προσωπικά τώρα το ονομάζω. Υπάρχει τεχνικό διευθυντή. Υπάρχει, άσε τώρα τι να με πούνε αυτοί. Οι κολοτούμπες τώρα, 10 κολοτούμπες το μήνα πάνω. Τη μια βρίζαμε το μεγαλομέτωχο, την άλλη μπράβο στο μεγαλομέτωχο. Δεν γίνεται που λες μπράβο από το πρωί στο βράδυ χωρίς λόγο και αιτία, πώς θα κάνεις κολοτούμπα. Καλά, δεν μιλάω προσωπικά. Τώρα μην το πάμε τελευταία γραμμή. Αν δεν μιλάς προσωπικά, το παίρνω πίσω. Αυτά είναι τα χάλια λοιπόν των ομάδων. Κατάλαβες τι γίνεται. Εγώ σου λέω κάτι τελευταίο και κλείνω. Ναι. Σήμερα λέει ο Σαββίδης, όλοι μπαίνετε στην τούμπα τζάμπα. Και σε πάω με μια μηχανή του χρόνου πριν από 7 χρόνια που ήταν ο Ζαγοράκης και σου έλεγε το ίδιο. Όλοι μπαίνετε στην τούμπα τζάμπα. Που δεν θα είχε πολύ κόσμο με τους αγοράκους. Ξέρεις τι άκουσα, ρε φίλε, σήμερα. Γιατί, άφησε με και να κλείσω, γιατί έγινε. Ο χρόνος. Ναι. Αυτό που σου λέω είναι ότι πρέπει να έχεις συσπηρωμένο παδικό κίνημα και άνθρωπο να εμπνέει όραμα. Μαζί σου είμαι. Άμα δεν έχεις και τα δύο, δεν μπορείς να δηλώσεις στρατιώτης. Ναι, άμα δεν έχεις τον άνθρωπο, όμως τι να κάνεις τώρα. Να αφήσεις την ομάδα να πάει στα τάρταρα. Και αυτό σου λέω ότι πρέπει για να είσαι στρατιώτης. Πρέπει να έχει στρατηγό που να το κουσάρει. Εγώ ξέρεις τι άκουσα σήμερα, ρε φίλε, για να κλείσουμε κιόλας. Ναι. Λοιπόν, άκουσα από οπαδό της ομάδος μου, ο οποίος έκραζε τους προηγούμενους μέρα νύχτα. Σήμερα τους έλεγε με εκείνους είχα ομάδα, ρε φίλε. Τους έγλυφε σήμερα. Απίστευτα, ρε φίλε. Έκλεισες. Τα λέμε. Ciao. Καλό βράδυ. Όντως ο Φούντας έπαιξε στην ΑΕΚ. Πήγε σε οντισιόν στην Αγγλία που έψαχνα τον επόμενο James Bond και έφτασε στην τελική διάδα. Δεν ήξερε όμως αγγλικά ο Φούντας. Στάσου. Με την ερώτηση του Τζόρντα για τον Μπάρτσα Ρεάλ, ο Κυρκώστας για λίγα δευτερόλεπτα έκανε ένα blackout. Έτσι. Το βίωσε και τον αποστόμωσε ο Γίγαντας ο Παστελάς. Αρχίγαντα! Σιγά, σιγά, αρχίγαντα. Εντάξει, ρε φίλε, λέει χαμουτζίδες στους οπαδούς ότι η ΑΕΚ τον ήξερε 6-2 το 2000. Εννοείται, αν τα πιάσουμε και αυτά και η ΑΕΚ μας έχει ρίξει πολύ ξύλο. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς. Καλώς. Α, τι κάνετε. Λοιπόν, μία παρατήρηση έτσι χωρίς θα θέλω να γίνω εξαιρετικός. Παιδιά, λίγο την αρχή της συγχωρίας. Δηλαδή, εντάξει, υπήρχαν άτομα που μιλούσαν 15 λεπτά, άλλοι είναι γνωστοί, μιλάνε παραπάνω. Λοιπόν, μιλήσεις πολύ γρήγορα, για να τελειώνω, μπορεί να είμαι και άδικος, έτσι. Δεν είναι. Ρίχτω. Είμαι ο Φώτσος αρχαιολόγος από Ολλανδία και Χρυσούπολη. Άντρας. Έχω μιλήσει στον Κώστα τον Ρωτόπουλο. Άντρα, πράγμα και είσαι αρχαιολόγος, ρε φίλε. Αυτές είναι γυναικείες δουλειές. Και ο Ινδιάνα Τζόουνς αρχαιολόγος ήταν. Ναι, αλλά ήταν εκείνος ο Ινδιάνα Τζόουνς, να πούμε. Έτσι, είναι δυνατόν, ρε φίλε. Ζώος και αν δεις τις γυναίκες που κυκλοφορούν στην Ολλανδία μαζί μου στην αρχαιολογία, θα αλλάξει. Στην Ελλάδα, όντως, ο περισσότερος κόσμος είναι γυναίκες. Γυναίκες είναι. Ο Ανδρόνικος ήταν. Ο Ανδρόνικος, ο Σλίμαν πιο παλιά, τι λες, ρε. Κοιτάξτε, δείτε, μην παίρνετε. Ο Σλίμαν καταρχάς δεν είναι αρχαιολόγος. Εντάξει, γυναικεία είναι δουλειά αυτή. Έτσι. Ο Σλίμαν είχε τα λεφτά και είχε άλλον αρχαιολόγο. Α, μπράβο. Πες μου μια γυναίκα, ρε. Μόνο την Περιστέρη ξέρεις. Ποια ξέρεις άλλη. Πες μου μια γυναίκα αρχαιολόγος. Δεν ξέρεις τη Κουτσούμπα. Όχι, τον φίλο μου, τον Κουστίλο.
Εγώ ξέρω ότι. Κάτι ήθελε να πει όμως το παλικάρι. Λοιπόν, για να μην τρώω χρόνο. Για να μην τρώω χρόνο, έτσι. Και από σας, μια που είχα πει στον Κώστα εξαιρετικά λόγια για την εκπομπή σας και έχει ένα πολύ μεγάλο σύν σε σχέση με τις αθηναϊκές εκπομπές. Δεν περιορίζεται μόνο στα αθλητικά. Εγώ που δεν είμαι τόσο. Δεν έχω ποδοσφαιρική παιδεία. Όπως έχετε πολύ συχνά στο, στις εκπομπές σας. Λοιπόν, και προσπαθώ να διαβάσω βιβλία, ιδίως λατινοαμερικάνων στο σχολείο με το ποδόσφαιρο. Έχει πολύ μεγάλη σχέση το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός και ειδικότερα το ποδόσφαιρο με την κοινωνία. Λοιπόν, κάτι πολύ γρήγορα, με το ΙΝΗ, πολύ γρήγορα, για να τελειώνουμε. Λοιπόν, επειδή ως αρχαιολόγος και ως ιστορικός, γιατί κάνω διδακτορικό στην νεότερη ιστορία, το ανατροπή σημαίνει αφαίρεση, απαγόρευση, ακύρωση. Τελείως. Δεν υπάρχει μια ανατροπή. Είναι αργό. Η οποία είναι αποδεκτή. Δεύτερον, πάνω στο ίδιο ζήτημα. Το λεξικό του Μπαβελιά δεν είναι το καλύτερο. Εγώ χρησιμοποιώ πάνω από 45 λεξικά για να γράφω το διδακτορικό μου και τις αναφορές μου. Υπάρχουν εξειδικευμένα λεξικά στα ελληνικά. Τα καλύτερα είναι του Κρεαρά και του Τριαντεφυλλίδη. Του Μπαμπινιώτη ήταν πιασάρικο και υπάρχουν μεγάλο σκηνικό το οποίο... Αν με καλέσετε κάποια στιγμή, μπορώ να σα λύσω γλωσσολογικά. Κοίταξε, φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Επειδή και εγώ διαβάζω γενικά πολύ, του Μπαμπινιώτη όμως μην ξεχνάς ότι και ο τρόπος που τα λέει για έναν μέσο άνθρωπο να διαβάσει, να χρησιμοποιήσει είναι ένα κατανοητικό λεξικό. Το Κρεαρέα είναι καλύτερο και για μέσο άνθρωπο. Απλά το σύστημα εξουσίας σε μεγάλο βαθμό ευνόησε. Καλά, σίγουρα εννοείται. Το βγάλασε 500 κανάλια. Τον Κρεαρά δεν το βγάζουν πουθενά. Ακριβώς. Γι' αυτό εγώ θα είμαι εύκαιρος κάποια στιγμή και μέσω Ολλανδίας, μέσω Skype, να μιλήσουμε να το συζητήσουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε κάτι άλλο. Το ντέρμπι. Το ντέρμπι σημαίνει και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί έχω μια μανία με συγκεκριμένες λέξεις. Λοιπόν, μεταξύ της ίδιας περιοχής, όχι μεταξύ ισοδύναμων ομάδων. Και ξεκίνησε από λαγουμούριδες. Τα ξέρουμε αυτά. Έτσι, η αρχαιότερη αναφορά που έχουμε από την περιοχή Derby County, ναι, στην Αγγλία, μεταξύ υποδρομιών στην αρχή και μεταξύ υπομαχιών, η οποία γινόταν από την ίδια περιοχή. Έπρεπε να δηλώσει κομιτεία και παελέγονται σε μεγάλη ιστορία. Μπορούμε να το αναλύσουμε, γιατί και ένα από τα χώμη που έχω είναι Μεσαίωνας. Λοιπόν. Κάτι που άκουσα στην εκπομπή του Πασχάλη του Καμόρα, δεν θέλετε εναντίον του, κυκλοφορεί ένας αστικός μύθος. Λοιπόν, ξέρουμε τι σημαίνει αστικός μύθος. Ναι. Παραμύθια τα οποία θα γίνουν αργότερα μπορεί. Ο Αντρέας Βέμπερ δεν είναι άστεγος. Έβαλα ένα quiz. Ποιος εκτέλεσε στην ουσία, το λέω γρήγορα, την Αργεντινή και πήρε την κύπελλο Γερμανία. Ο Αντρέας Βρέμε. Ο Αντρέας Βρέμε. Λοιπόν, ο Αντρέας Βρέμε δεν είναι άστεγος. Εργάζεται στη Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, απλά είχε μέσω ένα σκανδάλο το οποίο καλύφθηκε από τον Μπέκεμπάουερ. Ναι, έμεινε στο περίπου ένα ποσό 200-300.000 ευρώ. Λοιπόν, και υπάρχουν όλες οι αναφορές. Σαν άστεγος βγήκε από την γνωστή φυλάδα η οποία ασχολείται με την Ελλάδα για να ανεβάσει πωλήσεις της και άλλο το ασχολείται τώρα αυτή την περίοδο ασχολείται με την Ισπανία. Ξέρετε ποια είναι. Ναι, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν. Στο Γιώργο, τον οποίο χάρηκα πάρα πολύ που σας γνωρίζω, γιατί είμαι φρέσκος, μπορεί να σας πει ο Κώστας Ραπτόπουλος. Με τον Λαζόπουλο συμφωνώ απόλυτα με την τέτοια. Εγώ αλλού το πήγαινα το ερώτημα όμως. Ναι. Δηλαδή, πολύ σωστά είπατε. Ναι, έκανε τρελή γκάφα, δηλαδή εγώ είχα μείνει. Δεν είμαι φαν του Λαζόπουλου. Έτσι κι αλλιώς το θεωρώ το μικροαστό τάδε τη νοικοκυρά. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ότι εναντίον του βγήκαν όλα εκείνα τα μέσα τα οποία αυτή την ώρα κάποιοι εισαγγελείς, ελάχιστοι μεταξύ αυτών και υποπονείς, ασχολούνται για να δουν τι παίζει, λες και δεν γνωρίζουν, το οποίο με την έννοια του ρατσισμού δεν είχαν καμία απολύτως αποφυγή. Μόνο ένα κανάλι θα φωτογραφίσω. Αυτό της σοβαρής Χρυσής Αυγής. Και το λέω γιατί την Παρασκευή απελευθερώθηκε συγκεκριμένος φωνιάς. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Προχωράω κάτι με τη συνέντευξη του Μητσοτάκη. Έχω συμπληρώσει 130 δεύτερα, όχι παραπάνω. Λοιπόν, γιατί είμαι χρονομετρό. Ο Μητσοτάκης δήλωσε άγνοια με την Google, γιατί είχαμε πολύ μεγάλο θέμα ότι η Ελλάδα χτυπάει την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, ακόμα είμαστε υποτίθεται Σοβιετία. Πέρα από το γεγονός, το ότι δεν γνωρίζουν τη Σοβιετία, δεν έχουν διαβάσει ποτέ Μάρξ όπως μια πολύ ωραία κομμενίτσα ZAP. Ναι, η οποία έχει μπλα μπλα, ναι, μάλλον έχετε το βίντεο.
Λοιπόν, εγώ διαβάζω το κεφάλαιο του Μάρξ από το 2010 και είμαι στον πρώτο τόμο στις 81 σελίδες. Λοιπόν, επιστημονικά το διαβάζω. Δεν είναι απροφήτως ο τύπος, επιστήμονας ήταν. Πόσο έτσι, χρόνο, φιλόσοφος, οικονομικός φιλόσοφος ήταν. Ήταν πολιτικός φιλόσοφος και ασχολήθηκε με τα οικονομικά. Με τα οικονομικά, ναι, σωστό, αυτό είναι το πιο σωστό. Έτσι. Λοιπόν, και έκανε πολιτική οικονομία, ίσως αυτό μπερδεύει. Ναι. Λοιπόν, της Google είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, γιατί το θεώρησαν μια επένδυση η οποία απαγορεύεται να μπει στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι η πιο βρωμιάρικη χώρα που υπάρχει, νόμιμα η πιο βρωμιάρικη χώρα, γιατί παρά το οποίο από τις πιο βρωμιάρικες μπορεί να είναι και η Κίνα. Λοιπόν, έχει κατηγορηθεί για μονοπόλιο ακριβώς οι ίδιες κατηγορίες που αντιμετώπιζε η Microsoft. Πολύ γρήγορα πηγαίνω και σε ένα τελευταίο. Όχι, ρε φίλε. Πολύ γρήγορα μας είπες, 12 θέματα πολύ γρήγορα, μας τα έκανες νταούλια να πούμε. Ωραίος είναι. Αυτό για αύριο. Γιατί αν τα πεις όλα τώρα, ναι, μετά δεν θα πάρεις κανένα μήνα. Δεν θα βγεις αύριο να πούμε. Πώς θα γίνει, για σε κοντρολάρω εγώ τώρα. Σε βλέπω, ωραίος, ωραίος είναι, ωραίος. Και με άποψη. Δυνατός, ωραίος, με άποψη, με διάβασμα, με αυτό, ταχύτατος. Με θύμισε, χαρμάνι, πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος, πράγμα, μπράβο. Αλλά άμα τα βγάζει σήμερα τα 12 τα θέματα. Βέβαια. Και έρθει σε ένα μήνα το χάσουμε από πελάτη. Έχουμε άλλον. Ναι, όχι, δεν έχουμε άλλον. Φτάνει. Λοιπόν, θέλω να κάνω τώρα μερικές ερωτήσεις στον κύριο Κώστα και σε όλους όσους έχουν την ίδια άποψη με τον κύριο Κώστα. Μισό λεπτό μόνο είναι, δεν είναι παραπάνω. Πρόσεξε, είναι μεγάλο. Το θέμα είναι μεγάλο. Λοιπόν, για πείτε μου, ρε παλικάρια, εσείς όλοι, ποιο είναι το μεγάλο ντέρμπι τώρα. Αν μου πείτε ότι είναι το ντέρμπι μόνο της ίδιας περιοχής και της ίδιας πόλης που λέτε. Ναι. Το μεγαλύτερο ντέρμπι για εμένα στην Αγγλία είναι το United Liverpool, ομάδες από άλλη πόλη. Σωστό. Στην Ιταλία το Juventus Milan, ομάδες από άλλη πόλη. Ναι. Στη Γερμανία το Bayern Dortmund. Δεν λάθος. Bayern Gladbach. Πρέπει να τελειώσω δεν τώρα. Δεν υπάρχει καταρχήν. Πρέπει να τελειώσω τώρα. Σου λέω τώρα. Τώρα. Και η Gladbach είναι από άλλη πόλη. Δεν λέγεται Gladbach. Και στη Γερμανία. Gladbach. Λέγεται Gladbach. Ναι. Ποια είναι η εθνική Γερμανία, σόρι λίγο μισό λεπτό. Δεν έχει το γερμανικό πρωτάθλημα ντέρμπι. Για να καταλάβετε εσείς που λέτε Bundesliga. Άρα λοιπόν είναι ένας όρος τον οποίο το χρησιμοποιούν στην ίδια τη χώρα. Ναι. Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το Ajax Feyenoord δεν είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι στην Ολλανδία, που είναι από διαφορετικές πόλεις. Στην Πορτογαλία το Benfica Porto δεν είναι, ρε παλικάρια, το μεγαλύτερο ντέρμπι της χώρας. Στην Ισπανία είπαμε το Barça Real και όχι το Espanyol Barça που είναι στην ίδια πόλη. Κοίταξε όμως ο κύριος Κώστας αυτό που λέει με τη λογική της έννοιας. Για να κλείσω κιόλας, και το Χετάφε Ρεάλ δεν είναι ένα ντέρμπι. Ναι. Ποιο θα βάλεις τώρα, το Χετάφε Ρεάλ ή το Εμείς Ρεάλ λέμε Μπάρτσα. Καθαρά, ενοιολογικά έχει δίκιο ο κύριος Όπως Κώστας. Μας συμφέρει τα λέμε. Είναι οι δύο μεγαλύτερες ομάδες σε κόσμο, θέλεις σε διαμέρισμα χώρα. Πώς θέλεις. Είναι σε κόσμο. Για μένα, ρε φίλε, και για πολλούς. Τι κατά πολλούς. Είναι ο ΠΑΟ και η μεγαλύτερη ομάδα. Για μένα είναι το Παναθηναϊκό. Μετά τον Ολυμπιακό στη χώρα. Μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό είναι η ΑΕΚ. Ναι, και εσύ είσαι τέταρτος. Έτσι λες εσύ. Για μένα το ντέρμπι της Ελλάδος είναι το Παναθηναϊκό. Για σένα, μια κυπελάρα η ΑΕΚ. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, Τζόρνταν, θα σε κάνω μια ερώτηση. Εσύ αν ήσουν αυτή τη στιγμή κάτοικος Ελλάδος και πήγαινε στην Ισπανία με το αεροπλάνο και σου έλεγαν ένα μάτς επιτρέπεται να δεις. Θα πήγαινες να δεις τον Μπάρτσα Ρεάλ. Αν ερχόσουν από την Ισπανία, θα πήγαινες να δεις Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Εγώ θα πήγαινα να δω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό πάντως. Εσύ θα πήγαινες, γιατί είσαι μικρός ακόμα, δεν ξέρεις τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Δεν έχεις καμία σχέση με το αντικείμενο με αυτό εδώ το πράγμα. Θεωρείς ότι είναι το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Βέβαια, γιατί ξέρω τα παιχνίδια Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που κρίνει τίτλους. Ποια παιχνίδια. Του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Τα τελευταία παιχνίδια. Όχι, και πιο παλιά. Γιατί πού τα έζησες αυτά. Το Ολυμπιακού ΠΑΟΚ το αμάτι του 70 τα έζησες. Όχι το βέβαιο. Ναι. Άρα τι έζησες. Έζησα λοιπόν παιχνίδια πολλά την δεκαετία του 70, του 80 και του 90. Ήμουνα σε ένα και παιχνίδι. Να σου πω πρόσφατα. Ο κύριος Κώστας έζησε πολύ περισσότερα ντέρμπι από σένα. Τι μας λες. Να έχεις άποψη για σένα, όχι για τον κύριο Κώστα. Όχι, εγώ έχω άποψη για μένα. Εγώ ήμουνα σε παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 6-1 στις Σέρες. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 4-0. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 με τα τρία φορτηγά κοτρόνια που πέφτανε μέσα. Τώρα αυτά είναι ντερπή. Εντάξει. Τα μεγαλύτερα. Στα αντίστοιχα τότε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Sold out σε τρεις ώρες. Sold out σε τρεις ώρες. Δεν ήσουν, γι' αυτό δεν τα θεωρείς ντερπή. Δεν το ξέρεις, φίλε. Άσε τι, δεν ξέρω. Δεν το ξέρεις. Δεν ξέρω, ρε. Στα αντίστοιχα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 80.000 κόσμο. Απράβο, ναι. Αλλά αν είχε και 80.000 η Τούμπα θέσεις, θα είχε. Εντάξει. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι είναι το μεγαλύτερο. Με τρεις ώρα τα χαράματα. Λοιπόν, νταούλια μου τα έκανες. Εσύ και ο τελευταίος. Άντε, πάμε. 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 Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.